Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα παρακολουθήσετε τώρα την εκπομπή σε αναζήτηση λύσεως που σήμερα είναι προγραμματισμένη στο να αναλυθεί το θέμα του Αντιχρίστου, του ηλεκτρονικού φακελώματος και του γνωστού πια σε όλους σας από προηγούμενες εκπομπές της τηλετώρα. Για το 666 λοιπόν θα είναι το τελευταίο σκέλος της εκπομπής που θα παρακολουθήσετε. Κοντά μας είναι η κυρία Μαρία Δουράκη, ο αγιορείτης, ο Οσιότατος Πατήρ Μάξιμος και ο καθηγητής θεολόγος, φιλόλογος κύριος Νικόλαος Σωτηρόπουλος. Το θέμα της συζητήσεως εντάσσεται στους γενικότερους προβληματισμούς του ανθρώπου καταρχήν μπροστά στη φοβερή εποχή που διανύουμε, αλλά όπως είπα προηγουμένως προσδιορίζεται το θέμα μας στο πρόβλημα Αντίχριστος και στη συνέχεια στο 666 και στο ηλεκτρονικό φακέλωμα. Θα δούμε δηλαδή οντολογής τι είναι αυτό που ονομάζουμε Αντίχριστος, γιατί πολλοί εξ ημών ίσως δεν γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται. Βλέπετε, η εποχή μας είναι τέτοια, είναι τόσο ηλιστική μπορούμε να πούμε, που από την πλευρά της Εκκλησίας λίγοι γνωρίζουν ορισμένα πράγματα και ακριβώς επ' αυτών θα ενημερωθείτε τώρα για το θέμα του Αντιχρίστου. Στη συνέχεια και για το 666 πολλοί αδιαφορούν, δεν γνωρίζουν ακριβώς περί τίνος πρόκειται, γι' αυτό και θα γίνουν και πολλές εξηγήσεις επί του θέματος, επιπρόσθετες αν θέλετε αυτών που ήδη έχουν δοθεί από τις δύο προηγούμενες εκπομπές από αυτή που ακούτε τώρα. Αρχίζουμε λοιπόν με την κυρία Μαρία Δουράκη. Σε εισαγωγικό σύντομο πλαίσιο θα σας απευθύνει ορισμένες θέσεις της. Εν συνεχεία ο πατήρ Μάξιμος και στη συνέχεια ο καθηγητής ο κύριος Σωτηρόπουλος. Κυρία Δουράκη, προς τους τηλεθεατές μας. Καλησπέρα σας. Επειδή καταρχήν θέλω να απευθύνω χαιρετισμό και ευχαριστία δημόσια στο κανάλι Τηλετώρα, γιατί ήταν το μόνο κανάλι που μας άφησε να μιλήσουμε και να πούμε πράγματα που καίνε, είναι πολύ καυτά τα θέματα αυτά. Δηλαδή να πούμε την αγωνία μας, να πούμε τον προβληματισμό μας, να πούμε πού βαδίζουμε και να τα πούμε έξω από τα δόντια, δηλαδή να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ελευθερία του λόγου και ευχαριστώ τον κύριο Μιχαλόπουλο προσωπικά. Του εύχομαι καλό κατεβόδιο στο ταξίδι το αυριανό και καλές ειδήσεις όταν θα επιστρέψει να έχουμε, γιατί τον τελευταίο καιρό οι ειδήσεις είναι πολύ μαύρες. Πολύ μαύρες, πολύ ναι, μαύρες. Ας έχουμε και ένα ευχάριστο κάποια στιγμή. Θα συναντηθεί εκεί ο κύριος Μητσοτάκης, που συνοδεύεται και από τους δημοσιογράφους, μεταξύ των οποίων και από τον εκδότη και γενικό διευθυντή κύριο Μιχαλόπουλο. Θα συναντηθεί λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης και με τον κύριο Μέιτζορ που θα είναι και με άλλους πολλούς παράγοντες της πολιτικής ηγεσίας της ΕΟΚ. Αλλά και από την άλλη πλευρά πιστεύω ότι θα έχει και την ευκαιρία να συναντήσει και άλλους παράγοντες, γενικότερα επώνυμους του κόσμου τούτου, που διότι όπως ξέρετε το ΕΛΑΛΑΜΕΝ είναι συνδεδεμένο διεθνώς. Δεν είναι μεμονωμένη πράξης, είναι ότι εκεί πάλεψαν όλες οι δυνάμεις εναντίον του άξονος και το ζήτημα είναι λοιπόν ότι θα έχει την ευκαιρία ο Πρωθυπουργός ίσως να ανταλλάξει κάποιες ουσιαστικές απόψεις με τους άλλους, αν και το πλαίσιο της συναντήσεως είναι διαφορετικό. Πιστεύω ότι ναι, ο κύριος Μιχαλόπουλος μπορεί να μας φέρει κάποια ειδήσια. Θέλουμε να ελπίζουμε ναι, ότι θα είναι καλά τα νέα. Εκείνο που θέλω επίσης να διευκρινίσω προς τους τηλεθεατές είναι το ότι ανέβαλα το ταξίδι μου, ανεβλήθη το ταξίδι μου το της Παρασκευής και το μετέφερα για το Σάββατο. Γιατί γνωρίζετε πολύ καλά εσείς καλύτερα. Και σας ευχαριστούμε πολύ ναι. που το αναβάλατε για να επιτευχθεί η εκπομπή αυτή στο πλαίσιο που έπρεπε να γίνει.
να είστε πρώτοι εσείς που ξεκινήσατε το θέμα και εν συνεχεία και όλοι εμείς κοντά σας. Επίσης, επειδή θα ήθελα να δώσω προς τους τηλεθεατές και προς όλους αυτούς που ανησυχούν, όπως ανησυχούμε όλοι μας, για το που βαδίζουμε και για το που οδεύει η Ελλάδα, θα ήθελα να πω, είπα και στον κύριο Μιχαλόπουλο, του πρότεινα το ότι, επειδή βεβαίως ένας άνθρωπος δεν μπορεί να έχει μέσα στις γενικές γνώσεις που κατέχει και στα σημερινά δρόμενα, δεν μπορεί και να θεολογεί, δεν μπορεί και να κατέχει και τα νομικά, δεν μπορεί να τα έχει όλα αυτά μαζί, διότι θα ήταν υπεράνθρωπος. Λοιπόν, γι' αυτό και εγώ θέλησα να ολοκληρώσω την εικόνα, προτείνοντας σήμερα να παρευρίσκονται άνθρωποι, σωστοί, αξιότιμοι εκπρόσωποι από τον κλήρο και από την θεολογία μας. Λοιπόν, και είναι πολύ, είναι τιμή μου δηλαδή που παρευρίσκονται αυτή τη στιγμή ο πατήρ Μάξιμος και ο κύριος Νικόλαος Σωτηρόπουλος στην εκπομπή. Εν διάφορη περιπτώσει λοιπόν, κύριε Σωτηρόπουλε, να πιάσουμε εσάς και μετά να έρθουμε στον πατέρα Μάξιμο. Κύριε Ζαφυρακόπουλε, αισθάνομαι την ανάγκη κατά πρώτον να ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση να ομιλήσω από τον τηλεοπτικό σταθμό τηλετώρα. Και επειδή με αρέσει να εκφράζομαι όπως πιστεύω και όπως αισθάνομαι, θα πω ότι τα μέσα της δημοσιότητας, εφημερίδες, ραδιόφωνα και τηλεοπτική σταθμή κατά κανόνα σατανοκρατούνται και ο Χριστός έχει ελάχιστες μετοχές στα μέσα της δημοσιότητας. Σε τούτο το σταθμό, όπως ακούω κρίσεις χριστιανών, έχει αρκετές μετοχές ο Χριστός και γι' αυτό ήρθα με ιδιαίτερη προθυμία να συνομιλήσουμε στην τηλετώρα στο σταθμό σας. Και εύχομαι ολοψύχως να ανεβάζει συνεχώς το επίπεδο του ελληνικού λαού ο σταθμός σας. Η τηλεόραση είναι η μεγάλη δασκάλα η οποία υπερφαλαγγίζει χίλιες και χιλιάδες δασκάλες και μπορεί να είναι προαγωγός προς το καλό ή προαγωγός προς το κακό. Κατά κανόνα είναι προς το κακό. Εδώ να γίνει ένα σταθμός που να είναι δασκάλα, προαγωγός προς το καλό και να επαναφέρει τα ιδανικά σε αυτόν τον δύσμερο τόπο. Τα οποία έχουν πολύ εξαφανιστεί. Σχεδόν εξαφανιστεί. Πατέρα Μάξιμε, απευθύνεται κι εσείς σε ένα εισαγωγικό έτσι, σύντομο σημείωμα, αν θέλετε, προς τους τηλεθεατές μας. Κύριε Ζαφυρακόπουλε, καταρχάς, ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου τον τηλεοπτικό σας σταθμό τηλετώρα και τον κύριο Μιχαλακόπουλο, ο οποίος είχε την ευγενή καλοσύνη να προσκαλέσει απόψε στη συζήτηση αυτή, στο θέμα στο πάρα πολύ σπουδαίο και σοβαρό, και να ευχηθώ πάντοτε ο σταθμός σας να είναι πρωτοπόρος σε τέτοιου είδους συζητήσεις και ενημερώσεις εκκλησιαστικών θεμάτων και πραγμάτων προς τον ελληνικό λαό. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, να αρχίσουμε. Πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε κι εσείς. Δεν προλάβαμε να πολύ συνεννοηθούμε πριν μπούμε στο στούντιο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ έχω ένα πλαίσιο ερωτήσεων και θέλω να σας παρακαλέσω, επειδή κατά τις άλλες εκπομπές, τις άλλες δύο που έγιναν για το ίδιο θέμα, τέθησαν πολλά ερωτήματα περί Αντιχρίστου. Μην απορείτε, έχουν πολλοί από τους τηλεθεατές, τους Έλληνες εδώ πολίτες, έχουν πολλές απορίες καν περί τίνος πρόκειται όταν ακούν τη λέξη Αντίχριστος. Δηλαδή, είναι σύστημα ο Αντίχριστος? Απευθύνω λοιπόν το ερώτημα, είναι σύστημα, πρόσωπο, ιδεολογία? Και με τη σειρά θα ξεκινάμε. Τώρα πρώτη τιμή σένεκεν, την κυρία Δουράκη, ερωτώ. Ποια είναι η δική σας γνώσης, η δική σας αντίληψης περί Αντιχρίστου? Διότι όπως είπα, πολλοί, κυρία Δουράκη, εκ των Ελλήνων δεν γνωρίζουν. Βλέπετε, η απομάκρυνση από τα θρησκευτικά βιβλία, τις ιστορίες και αυτά, δεν γνωρίζουν τα κοινός πρόκειται. Η φήμωση και η αλλίωση της ελληνικής ιστορίας και μάλιστα των θρησκευτικών. Η πατρολογία δεν γνωρίζει, δεν γνωρίζουμε την ιστορία του τόπου μας. Θα γνωρίζει ο κόσμος την παράδοση, την ορθόδοξη πίστη και όλα αυτά. Είμαστε όλοι απομακρυσμένοι, έχουμε φύγει. Λοιπόν, εκείνο που θέλω να πω είναι στους τηλεθεατές και σε αυτούς που μας ακούν,
Μην νομίζουν, μην περιμένουν να δουν κανέναν άνθρωπο μεταμορφωμένο με κέρατα ότι αυτός θα είναι ο Αντίχριστος. Όχι βέβαια. Ο Αντίχριστος θα είναι και πολιτικό πρόσωπο, έτσι θα τον παρουσιάσουν, αλλά και σαν μεσία τους το έθνος το εβραϊκό. Δηλαδή οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι τον πατρονάρουν, οι Εβραίοι προετοιμάζουν τον δρόμο, οι Εβραίοι καλλιεργούν αιώνες τώρα την έλευσή του. Λοιπόν, είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας των Εβραίων, ο οποίος βεβαίως θα κυβερνήσει και θα του παραδοθεί η εξουσία γενικά ολοκλήρου του πλανήτη, αφού πρώτα γίνει απογραφή του πλανήτου, ηλεκτρονική, δηλαδή το σφράγισμα το λεγόμενο, το κοινώς λεγόμενο σφράγισμα, αφού σφραγιστεί και γίνει γενική απογραφή, ώστε να παραδώσουν, να τα έχουν έτοιμα και να τα παραδώσουν σε εκείνον τον παγκόσμιο δικτάτορα. Γιατί είπαμε και με τον κύριο Φράγκο και είχαμε διαπληκτισμό στην προηγούμενη εκπομπή, ότι αυτό καθεαυτό η τεχνολογία δεν είναι ούτε εχθρική ούτε φιλική, είναι ουδέτερη, ναι. Αλλά αυτοί όμως που κινούν τα κουμπιά της τεχνολογίας, τα νήματα, ναι, είναι λοιπόν αυτοί που κινούν τα νήματα της τεχνολογίας, δυστυχώς είναι αντίχριστοι. Να σας ερωτήσω κάτι. Ναι. Είπατε προηγουμένως θα είναι Εβραίος. Ναι. Ή θα τον προωθήσουν οι Εβραίοι. Δηλαδή μπορεί να μην... εκείνο που θέλω να μας εξηγήσετε είναι γιατί θα είναι Εβραίος. Διότι πώς, τη στιγμή που ή είναι... αν τον υποδείξουν οι Εβραίοι, διότι ναι. Εδώ θίγεται, όπως αντιλαμβάνεστε, μια εθνότητα αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν θίγουμε, και... εδώ δεν όχι. Θίγω εγώ κύριε Ζεφυρακόπουλε. Ναι, ναι. Εδώ ακριβώς αυτό θέλω να εξηγήσω. Εδώ γίνεται αναφορά από την ιστορία και από τα βιβλία της πατρολογίας μας. Εδώ οι προφητείες το λένε. Δεν το λέει η Μαρία Δουράκη, ούτε ο κύριος Σωτηρόπουλος, ούτε ο πατήρ Μάξιμος, ούτε κανένας. Το λένε λοιπόν τα βιβλία μας. Και επειδή η έρευνα στον ελληνικό λαό, δυστυχώς τα βιβλία έχουν κλείσει ερμητικά και δεν ανοίγουν, δεν μπορούν να γνωρίζουν τι σημαίνει Αντίχριστος και ποιος είναι και από πού προέρχεται. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι ο Αντίχριστος προέρχεται από το έθνος αυτό, το οποίο αναμένει με αγωνία να τον παρουσιάσει και να τον εγκαταστήσει και να διευθύνει τις τύχες όλων των εθνών. Μάλιστα. Θα γίνει ο παγκόσμιος δικτάτορας. Μάλιστα. Τώρα θα είναι πολιτικό πρόσωπο, θα είναι που θα τον παρουσιάσουν και σαν μεσσία να τον υποδεχτεί όλος ο κόσμος. Αυτό πάντως είναι ακλόνητο ότι θα είναι εβραϊκής καταγωγής. Μάλιστα. Πατέρα Μάξιμε, την άποψή σας επί του τι είναι ο Αντίχριστος. Το ερώτημα το επαναλαμβάνω, είναι σύστημα, πρόσωπο ή ιδεολογία? Η κυρία Δουράκη, αν δεν κάνω λάθος, ετώνησε, διευκρίνησε ότι πρέπει να είναι πρόσωπο. Ναι, συμφωνώ πάλι με την κυρία Δουράκη, ό,τι πρέπει είναι πράγματι πρόσωπο ο Αντίχριστος και όχι κάποια ιδέα ή κάποιο οργάνωση ή κάποιος φορέας. Η Αγία μας Γραφή, η Ιερά Αποκάλυψη και οι Άγιοι Θεοφόροι Πατέρες μας είναι σαφείς και κατηγορηματικοί στο θέμα αυτό περί Αντιχρίστου. Χαρακτηριστικά αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ότι παιδεία εισχάτη όραστη σε μία επιστολή του. Και νυν ακούσατε ότι Αντίχριστος έρχεται. Και νυν πολύ αντίχριστη γεγόνωση. Δηλαδή ότι παιδεία πλησιάζει η τελευταία στιγμή, η τελευταία ώρα, τα έσχατα χρόνια. Και έχετε ακούσει ότι έρχεται ο Αντίχριστος, το συγκεκριμένο πρόσωπο. Αλλά και τώρα, αυτή τη στιγμή που σας ομιλώ, υπάρχουν πάρα πολλοί Αντίχριστοι οι οποίοι πολεμούν το έργο και την Εκκλησία του Κυρίου μας. Στο 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο Άγιος Ιωάννης Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει ότι αριθμός γάρ ανθρώπου εστί το 666 και ο αριθμός αυτού έχει εξής σίγμα τάφ. Αναφέρεται στο πρόσωπο του Αντιχρίστου. Αριθμός γαρ ανθρώπου. Δεν αναφέρει αριθμός γαρ συστήματος, φορέως, ιδεολογίας κλπ. Ο ίδιος ο Κύριός μας είχε προαναφέρει ότι εγώ ελήλυθα εν το ονόματι του πατρός μου και ούμε λαμβάνεται. Όταν θα έρθει άλλος εν το ονόματι το ιδίου, εκείνο λείψεστε. Δηλαδή, ήρθα λέει εγώ στο όνομά μου του Υιού και Λόγου του Θεού του Ζώντος και δεν με δεχτήκατε, δεν με αναγνωρίσετε σαν Μεσσία, σαν Σωτήρα σας. Όταν θα έρθει άλλος την εποχή πρώτης Δευτέρας Παρουσίας με το όνομα το δικό μου, εκείνο λέει θα τον δεχτείτε και θα τον αναγνωρίσετε ως Μεσσία και ως Σωτήρα σας. Αναφέρεται λοιπόν εδώ ο Κύριος μας ξεκάθαρα, ολοκάθαρα, πασιφανέστατα ότι θα είναι πρόσωπο και θα
κάνει αντιποίηση του Κυρίου μας, του Σωτήρου μας. Γι' αυτό και λέγεται αντιχριστός. Δηλαδή θα είναι αντί του Χριστού. Και στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει μια αναφορά από τον προφήτη Δανιήλ που λέει ότι μετά από τις 4 βασιλείες που θα κυριεύσουν σε όλο τον κόσμο, που αναφέρεται ως βασιλεία του Λέοντος, του Άρτου, του και ενός σιδηρού θηρίου κλπ, θα έρθει ένα κέρας, θα ξεφυτρώσει μέσα μια βασιλεία, η οποία αυτή η βασιλεία θα ανακηρύξει κάποιο πρόσωπο ως αρχηγό τους και αυτός θα κυριεύσει, θα είναι η τελευταία αντίχριστος βασιλεία επί της γης. Ο κύριος Σωτηρόπουλος, στο ίδιο ερώτημα μένουμε, ένας-ένας θα μου επιτρέψετε, θα λέει την άποψή του και θα, εφόσον υπάρξει διαφωνία, θα αναπτυσσόμεθα. Εφόσον συμφωνείτε και ή έχω εγώ κάτι να παρατηρήσω, θα συνεχίζουμε. Λοιπόν, τι είναι ο Αντίχριστος, στην ίδια ερώτηση είναι. Πολλοί νομίζουν ότι ο Αντίχριστος είναι ένα σύστημα αντιχριστιανικό. Δεν είναι ορθή αυτή η γνώμη. Ορθή είναι η γνώμη ότι ο Αντίχριστος είναι πρόσωπο και συγκεκριμένος άνθρωπος. Αυτό το όνομα Αντίχριστος υπενφαίνει ότι ο Αντίχριστος είναι πρόσωπο. Όπως ο Χριστός είναι πρόσωπο, έτσι και ο Αντίχριστος, ο ανταγωνιστής του Χριστού, ο αντίπαλος του Χριστού ή αυτός που θέλει να υποκαταστήσει τον Χριστό, ο πίθηκος του Χριστού, ο κακός μιμητής του Χριστού, όπως λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος, είναι πρόσωπο, άνθρωπος είναι. Μερικοί νομίζουν ότι ο Αντίχριστος είναι ο Σατανάς σαρκωμένος. Δεν είναι ο Σατανάς σαρκωμένος, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού σαρκώθηκε, γιατί είναι Θεός παντοδύναμος και μπορούσε να σαρκωθεί. Ο Σατανάς δεν μπορεί να σαρκωθεί. Ο Σατανάς είναι πρόσωπο διαφορετικό από τον Αντίχριστο. Όπως έχουμε στην πίστη μας την Αγία Τριάδα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, έτσι μέσα στην Αποκάλυψη έχουμε μία σατανική τριάδα. Σαφώς διακρίνονται 3 πρόσωπα. Ο Δράκον, ο Σατανάς δηλαδή, το Θηρίον, ο Αντίχριστος δηλαδή, και ο ψευδοπροφήτης, ο υπασπιστής του Αντιχρίστου, ο θεωρητικός του Αντιχρίστου. Ανέφερε ο πατήρ Μάξιμος το λόγο του Χριστού. Είπε ο Χριστός τους Ιουδαίους, εγώ ήλθα στο όνομα του πατρός μου. Ήρθα ταπεινά ως απεσταλμένος του πατρός μου και δεν με δεχθήκατε, δεν με εγκολποθήκατε. Όταν έρθει άλλος στο δικό του όνομα, αφεαυτού, αυτοαπεσταλμένος θα λέγαμε και αυτοχειροτόνητος, αρχιεγωιστής, ο Αντίχριστος εννοεί, εκείνον θα τον δεχθείτε. Δεν δεχθήκατε εμένα τον Χριστό, θα δεχθεί τον Αντίχριστο. Ο Απόστολος Παύλος, στη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής Επιστολή και στο δεύτερο κεφάλαιο, ρητός λέγει για τον Αντίχριστο ότι είναι άνθρωπος. Ο άνθρωπος της αμαρτίας. Αυτή η έκφραση σημαίνει ο κατεξοχήν αμαρτωλός άνθρωπος, ο ασεβέστερος όλων των ανθρώπων, ασεβής άνευ προηγουμένου και άνευ επομένου. Ο Υιός της απολίας λέγει επίσης ο Απόστολος ότι ο Αντίχριστος είναι ο Υιός της απολίας, της καταστροφής, του χαμού, διότι θα οδηγήσει τον κόσμο στο χαμό και ο ίδιος θα οδηγηθεί στο χαμό, και ότι θα καθίσει στο ναό του Θεού και θα προσπαθήσει να αποδείξει ότι είναι Θεός. Όλα αυτά σαφώς δεικνύουν ότι ο Αντίχριστος είναι άνθρωπος, ο χειρότερος όλων των ανθρώπων, διότι όπως λέγουν οι πατέρες, θα έχει μέσα του όλη τη σατανική ενέργεια. Μάλιστα. Θα είναι ο Χριστός από την ανάποδη, ας εκφραστούμε έτσι λαϊκά. Μάλιστα. Θα καταστεί δυνατόν να τον γνωρίσουμε, κύριε Σωτηρόπουλε? Είναι ένα ερώτημα που έρχεται εύκολα στα χείλη και θα περάσουμε αντιστρόφως προς τα εδώ. Όταν εμφανιστεί
θα είναι τόσο φανερό ότι είναι ο Αντίχριστος, σε αυτούς εννοείται, οι οποίοι διαβάζουν τις γραφές και γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του Αντιχρίστου προφητευμένα από τις γραφές. Πολλοί κόσμος θα νομίσει ότι πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο ηγέτη που θα επιβάλλει τάξη και ασφάλεια στον κόσμο. Πολλοί κόσμος θα πλανηθεί και θα θαυμάσει ακόμη τον Αντίχριστο, διότι θα διαθέτει μια γοητεία, θα ασκεί μια τρομερή επιβολή πάνω στις μάζες. Ας θυμηθούμε την επιβολή που ασκούσε ο Χίτλερ. Βάλετε 100 φορές περισσότερο, 1000 φορές περισσότερο, δεν ξέρω πόσο. Θα ασκεί τρομερή επιβολή και γοητεία πάνω στα πλήθη ο Αντίχριστος. Από πού θα προέλθει ο Αντίχριστος, κύριε Σωτηρόπουλο? Ο Αντίχριστος, όπως είπε η κυρία Δουράκη, θα προέρθει ασφαλώς από το έθνος των Εβραίων, διότι θα παρουσιαστεί ως ο Μεσσίας των Εβραίων. Οι Εβραίοι δεν είναι δυνατόν να παραδεχθούν άλλον Μεσσία παρά πρόσωπο που προέρχεται από το έθνος τους. Σύμφωνα με τις προφητείες, ο Μεσσίας προέρχεται από το εβραϊκό έθνος. Αφού δεν παραδέχτηκαν τον Ιησού τον Ναζαρέο ως Μεσσία, θα παραδεχθούν άλλο πρόσωπο που θα προέρθει από το έθνος τους. Πλέον συγκεκριμένος οι πατέρες λένε, διατυπώνουν τη γνώμη ότι ο Αντίχριστος μάλλον θα προέλθει από τη φυλή του Δαν. Του Δαν. Ο Πατριάρχης Ιακώβ είχε 12 παιδιά και από αυτά προήλθαν οι 12 φυλές του Ισραήλ. Ένα από τα παιδιά του ήταν ο Δαν. Όταν προς το τέλος της ζωής του ο Πατριάρχης ευλόγησε τα παιδιά του, όταν έφτασε στο Δαν, είπε ένα φοβερό λόγο. Ο Δαν είναι όφης εφοδού, δηλαδή είναι ένα φίδι φαρμακερό, ύπουλο, που ελοχεύει, παραφυλάτει, χειροφυλακτεί εκεί στο δρόμο, και καθώς διέρχεται ο ύπος με τον Υπέα, με τον Αναβάτη, δαγκώνει τη φτέρνα του ύπου και πέφτει κάτω, ανατρέπεται ο Αναβάτης και περιμένει την σωτηρία από τον Κύριο. Αυτός ο φοβερός λόγος εξελίφθη σαν προφητεία για τον Αντίχριστο. Έτσι τον εξέλαβαν οι πατέρες. Θα γεννηθεί, λένε, από πόρνη γυναίκα, επίσης λένε οι πατέρες. Όπως ο Χριστός γεννήθηκε από Παρθένο, έτσι ο Αντίχριστος θα γεννηθεί από πόρνη γυναίκα. Με ποιες ιδιότητες, κύριε Σωτηρόπουλε? Πώς θα εμφανιστεί αυτός? Θα εμφανιστεί με πολύ μεγάλες αξιώσεις, κύριε Σωτηρόπουλε. Με ποιες ιδιότητες? Ναι, ακριβώς. Θα παρουσιαστεί ως ο Μεσσίας. Θα υπεί δηλαδή ότι ο Ιησούς ο Ναζαρέος δεν ήταν αυτός ο Μεσσίας. Ο Μεσσίας λέμε στα εβραϊκά, ο Χριστός στα ελληνικά. Μα ήδη το λένε αυτό, ήδη ναι, από τώρα έχει αρχίσει. Ακριβώς το λένε. Προπαγάνδα για το πρόσωπο του Κυρίου μας. Εντονότερα όταν εμφανιστεί. Θα πει ο Αντίχριστος ότι ο Ιησούς ο Ναζαρέος δεν ήταν ο Μεσσίας, ο Χριστός, ο Σωτήρ του κόσμου. Εγώ είμαι ο Μεσσίας και ο Λυτρωτής. Δεν θα αρκεστεί στη διεκδίκηση μεσσιακής ιδιότητος. Θα προχωρήσει πολύ περισσότερο και θα διεκδικήσει θεία φύση, θεότητα, θεία ιδιότητα. Θα πει ότι αυτός είναι ο Θεός. Θα θέσει τον εαυτόν του υπεράνω, λέγει ο Παύλος, από κάθε Θεό ή σέβασμα και από τους ψεύτικους θεούς και από τους αληθινούς θεούς, και θα καθίσει στο ναό του Θεού, θα ενθρονιστεί και θα προσπαθεί με σημεία που θα κάνει με την ενέργεια του σατανά, σατανικά θαύματα δηλαδή, εντυπωσιακά πολύ, να αποδείξει ότι είναι Θεός. Θα παρουσιαστεί δηλαδή με τις ιδιότητες και τις αξιώσεις που παρουσιάστηκε ο Χριστός, που είναι αληθινός Μεσσίας και αληθινός Θεός. Γι' αυτό είπε ο Ιερός Αυγουστίνος ότι είναι ο πίθηκος του Χριστού ο Αντίχριστος, ο κακός μιμητής του Χριστού. Θα εμφανιστεί όμως και ως πολιτικό πρόσωπο και ως δικτάτορ και τύραννος της ανθρωπότητος. Η ανθρωπότητα γνώρισε πολλούς δικτάτορες και τυράννους. Ο Αντίχριστος θα είναι ο μεγαλύτερος, άνευ προηγουμένων και άνευ επομένων. Ο Τσενγκίς Χάν, που σκορπούσε στην εποχή του τον δρόμο όπου περνούσε με τα στρατεύματά του,
που σφαγίαζε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σε κάθε πόλη που περνούσε και άφηνε 10-15 άτομα μόνο μηχανικούς για τα έργα του και μπορούσε να εκτελέσει, να σφαγιάσει 500.000 ανθρώπους σε μια πόλη και να αφήσει 10-15 μηχανικούς μόνο, εργολάβους που θα λέγαμε σήμερα. Ο Τσενγκίς Χάν έγραφε πάνω στη σφραγίδα του «Τσενγκίς Χάν κρατεός σφαγεύς ανθρώπων». Ο Τσενγκίς Χάν, ο Ταμερλάνος, οι μάστιγες αυτές της ανθρωπότητος από την νεωτέρα ιστορία, ο Χίτλερ, ο Στάλιν που σφαγίασε 60-70 εκατομμύρια ανθρώπους για να στηρίξει ο Στάλιν το θρόνο του, όλοι αυτοί οι δικτάτορες, ο Νέρον, ο Διοκλητιανός, θα οχριούν μπροστά στον Αντίχριστο. Αυτός θα είναι ο τύραννος των τυράννων, θα λέγαμε, ο μεγαλύτερος τύραννος των αιώνων. Βέβαια στην αρχή θα παρουσιαστεί σαν πρόσωπο που ενδιαφέρεται για την ειρήνη, για την πρόοδο, για την ευτυχία της ανθρωπότητας. Θα διορθώσει τα κακό σκήμενα γενικά. Ότι βέβαια ότι όλα τα κακό σκήμενα. Θα έχει... διορθώσει εισαγωγικά. Ναι, ακριβώς. Θα έχει πολύ εξαπλωθεί η εγκληματικότητα στην εποχή που θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος. Οι άνθρωποι θα έχουν χάσει το αίσθημα της ασφαλείας και αυτός θα εμφανιστεί και θα πει «Εγώ θα εξασφαλίσω, θα φέρω την τάξη και την ειρήνη και την ασφάλεια στον κόσμο». Ο κόσμος θα πιστεύσει, θα του δώσει την εμπιστοσύνη του και αφού αναλάβει την εξουσία θα πέσει πάνω στην ανθρωπότητα σαν μια τεράστια πρέσα και θα συνθλίψει την ανθρωπότητα. Θα κλείσει την ανθρωπότητα μέσα σε ένα ηλεκτρονικό κουτάκι και θα την ελέγχει. Μάλιστα. Κύριε Σωτηρόπουλε, στο σημείο αυτό, επειδή είπατε, θα κάνει αυτό, θα κάνει εκείνο, θα κάνει το άλλο, αυτά όλα τα είναι συμπεράσματα ή υπάρχουν στις γραφές. Υπάρχουν στις γραφές και στη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Μάλιστα. Για τον Αντίχριστο εκτενέστερα ομιλούν δύο περικοπές. Είναι το δεύτερο κεφάλαιο της Δευτέρας προς Θεσσαλονικής επιστολής του Παύλου, που συνιστώ στους αγαπητούς τηλεθεατάς να ανοίξουν τη γραφή και να το διαβάσουν. Δεύτερο κεφάλαιο από τη Δευτέρα επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικής. Μάλιστα. Και ομιλεί επίσης εν εκτάση η Αποκάλυψη στο 13ο κεφάλαιο, όπου ο Αντίχριστος παρουσιάζεται με την εικόνα του θηρίου που έχει 7 κεφαλές, 10 κέρατα και 10 διαδήματα στεφάνια πάνω στο κεφάλι του. Παρουσιάζεται εκεί ως θηρίο, συμβολικός φυσικά, για να φανεί η θηριωδία του και η κακουργία του. Μάλιστα. Να έρθουμε στην κυρία Δουράκη και να μας πει, εάν θέλει, έκανα τις ερωτήσεις, πέρασα από την πρώτη ερώτηση, την Αντίχριστος, πέρασα αν προσέξατε σε 3-4 ναι. άλλες, τις οποίες ασφαλώς παρακολουθήσατε. Ναι, συνοψίζω, είναι από πού θα προέλθει ο Αντίχριστος, ναι. με ποιες ιδιότητες, με ποιες αξιώσεις και πώς θα κυβερνήσει συμπληρώνω σε εσάς. Ναι, ο κύριος Σωτηρόπουλος είπε κάτι ότι για να παρουσιαστεί πρώτα ο Αντίχριστος πρέπει πρώτα να θεδροποιηθεί παντελώς, να ισοπεδωθεί, να λιωθεί, να εκφυλιστεί η εικόνα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και αυτό εδώ πέρα είναι η παγίδα η μεγάλη. Βλέπουμε με ταχύτατους ρυθμούς τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια αυτά, βλέπουμε μία σπήλωση, έναν βομβαρδισμό που γίνεται από όλα τα μέσα ενημερώσεως, από την παγκόσμια βιβλιογραφία, από τη δισκογραφία, από τις πολυεθνικές που κινούν τα νήματα εκεί, από την κινηματογραφία, από τα τηλεοπτικά έργα, με όλα τα μέσα ένας κανονικός βομβαρδισμός για να εκφυλιστεί, να ελλειωθεί και να μηδενιστεί παντελώς η εικόνα του Σωτήρος Χριστού. Και αυτό γίνεται στις μέρες μας. Δεν έγινε πριν από 50 χρόνια. Τώρα γίνεται. Τώρα γίνεται, δηλαδή με όλα τα μέσα, με όλες οι δυνάμεις έχουν πέσει επάνω κατ' επάνω. Αν επιτρέπετε, να... κυρία Δωράκη, ναι. μια διακοπή σε αυτό το ναι, σημείο. Ναι. Είναι πολύ έτσι αξιοσημείωτη η σκέψη αυτή της κυρίας Δωράκη. Είχα κάνει κάποτε μια σκέψη σχετικά με τον Αντίχριστο.
και τη βρήκα μετά την ίδια ακριβώς σκέψη σε ένα αμερικανικό βιβλίο για τον Αντίχριστο, ότι τα τελευταία 20 έτη συνέβη τόση πρόοδο στον κόσμο προς το κακό όσοι δεν συνέβη σε 20 αιώνες χριστιανικής ιστορίας. Τόσο ραγδαίως εξελίσσεται η ανθρωπότητα. Σε 20 αιώνες. Σε 20 έτη, στα 20 τελευταία έτη, ναι, έγινε τόση πρόοδος προς το κακό. Μάλιστα. Που δεν έγινε σε 20 αιώνες χριστιανικής ιστορίας. Σε 20 αιώνες. Εξελίσσονται πολύ ραγδαίως τα γεγονότα στις ημέρες μας. Με γεωμετρική πρόοδο. Τρομακτικούς ρυθμούς, ναι, και ταχύτητες. Να συνεχίσει η κυρία Δουράκη από αυτού. Ναι, εκείνο λοιπόν που βλέπουμε και εκείνο εγώ που με κάνει και ανησυχώ, και εγώ είμαι αυτή που ανησυχεί πάρα πολύ, γιατί δεν ανησυχείτε εσείς, απευθύνω προς τους τηλεθεατές. Έχουμε γίνει αδιάφοροι πολίτες. Δηλαδή όταν θα μιλήσεις για την σωτηρία της ψυχής, για το που οδεύουμε, για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, γιατί πρώτη φορά τα ζούμε όλα αυτά τα πράγματα από κοντά και τα βλέπουμε να εξελίσσονται με τρομακτικές εικόνες, δηλαδή νομίζουμε ότι είναι κινηματογραφική ταινία όλο αυτό το ιστορικό που εξελίσσεται μπροστά μας. Δηλαδή είναι ένας βομβαρδισμός, είναι μια επίθεση κατά μέτρα. Διότι τη στιγμή που εμείς οι ίδιοι το επιτρέπουμε, διότι από εμάς τους ιδίους ξεκινάει, από την πολιτεία και από τον κλήρο, όταν εμείς και ο λαός βεβαίως ακολουθεί τελευταίος, διότι οι ποιμένες είναι αυτοί που ποιμένουν τον λαό, δεν είναι ο λαός, δεν πάει από μόνος του, όπως τα πρόβατα ο βοσκός θα πηγαίνει σε ένα μέρος να βοσκήσουν, έτσι και ο κάθε λαός, όχι μόνο ο ελληνικός χριστιανικός λαός, πόσο μάλλον εμείς σαν Ορθόδοξο Έθνος περιμένουμε από τους ποιμενάρχες μας, από τους ιεράρχες μας, να μας πούν, να μιλήσουν επιτέλους και να πούν την αλήθεια. Εμείς όμως, αντί να ακούμε από τους άμβονες μία καθοδήγηση, μία ενημέρωση, μία διαφώτιση στις τελευταίες εξελίξεις της παγκοσμίου ιστορίας γενικά και στην πατρολογία μας, την Ορθόδοξη, ας πούμε, την Ορθόδοξη, για την Ορθόδοξη πίστη μας, και για όλη την ιστορία τη μεγάλης με την ελληνική, ακούμε στήρα κηρύγματα με σελοφάν, και το λέω αυτό, και ας με αντικρούσουν οι κύριοι όλοι αυτοί, διότι εγώ επισκέπτομαι τακτικά και τους λαούς και τις εκκλησίες και τα μοναστήρια και παντού. Λοιπόν, δεν έχω ακούσει ποτέ έναν κληρικό να βγει και να πει «Κύριοι» από άμβονος μέσα εδώ στην Αθήνα κλπ. Ότι «Κύριοι, βρισκόμαστε σε μεγάλο κίνδυνο». Κύριοι, μην κοιμάστε και μην εφησυχάζετε, διότι ήλθε η ώρα. Πρέπει να ανασυγκροτηθεί το έθνος, πρέπει να αφυπνιστούν οι Έλληνες, διότι γίναμε οχαδερφιστές, διότι βλέπουμε να μας επιτίθενται, και εμείς όσο πιο πολύ, όσο πιο μεγάλη επίθεση δεχόμαστε, τόσο πιο παθητικοί γινόμαστε. Αυτό είναι. Να σας προσθέσω το ερώτημα. Συσχετίζεται αυτό τον ισοπεδωτισμό τον οποίο έχει υποστεί η ελληνική παιδεία, ενώ ισότι αφορά την επίγνωση, θρησκεία, οικογένεια, πατρίς, όπως γνωρίζετε, κατά τα τελευταία χρόνια οι τρεις αυτές βασικές αξίες, το τρίπτυχο αυτό του ελληνισμού, του ελληνικού πνεύματος, ανέκαθεν ήταν το σύμβολο του ελληνισμού αυτό το τρίπτυχο, και το βλέπουμε να σιδερώνεται συστηματικά κατά τα τελευταία χρόνια. Το συσχετίζεται με την επίθεση για την έλευση του Αντιχρίστου. Βεβαίως, τίποτε δε. Όλα είναι αλληλένδετα, είναι κρίκος, όπου είναι ενωμένος ο ένας κρίκος δίπλα στον άλλο. Αυτά είναι αλληλένδετα. Λοιπόν, πώς θα μπορέσουν οι Ιουδαίοι, και όταν λέμε Ιουδαίους, για να ο σημερινός κόσμος δεν ξέρει γραφές, δεν ξέρει Ευαγγέλια, δεν ξέρει να ερμηνεύει κλπ. Τώρα απευθύνομαι στον κύριο Σωτηρόπουλο να του πω: οι Ιουδαίοι σημαίνουν Εβραίοι. Αυτό δεν σημαίνει. Ιουδαίος σημαίνει Εβραίος. Λοιπόν, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ιουδαίοι Εβραίοι. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, λέμε λοιπόν ότι το έθνος των Εβραίων, χρόνια τώρα και επισκοπού, εργάζεται ασταμάτητα, και αυτό είναι προς τιμήν τους, ακατάπαυστα και μεθοδικά, αιώνες τώρα, για να μπορέσουν να εβραιώσουν και να υλοποιήσουν το όραμα και την επιθυμία τη μεγάλη που έχουν για έναν Μεσσία, ο οποίος θα είναι εκδικητής, πολεμιστής, πολεμοχαρής, σφαγέας,
δικτάτορας παγκόσμιος και θα υποτάξει όλα τα έθνη, γιατί δεν τους άρεσε το μοντέλο του Ιησού Χριστού. Ήτανε πολύ ταπεινός, ήτανε πράος, ήτανε γαλήνιος. Θέλετε να πείτε ότι ήτανε... δεν εξυπηρετούσε ίσως και τα συμφέροντά τους. Βεβαίως, δεν τα εξυπηρετούσε τα συμφέροντά τους. Διότι ο Κύριος δίδαξε τα ίσα μερίδια. Ο Κύριος δίδαξε ότι δεν, την ισότητα, λοιπόν, την οποία δεν ήθελαν εκείνοι. Γι' αυτό και δεν τον ανεγνώρισαν, δεν τον ήθελαν. Ο Κύριος δίδαξε την ταπεινοφροσύνη, δίδαξε την καλοσύνη, δίδαξε την αγάπη. Πού υπάρχει αγάπη? Αυτό το έθνος δεν έχει προσφέρει αγάπη. Έχει, αν ανατρέξουμε στην ιστορία, θα δούμε ότι όλες οι εικόνες που αναφέρονται στο εβραϊκό έθνος είναι νοσηρές και μαύρες. Δεν έχουν κάνει κανένα επίτευγμα σπουδαίο, αλλά προς όφελος της ανθρωπότητος, προς την ειρήνη. Δηλαδή, να μας παρουσιάσουν μια εικόνα θετική. Αντίθετα, η εικόνα που παρουσιάζουν είναι αρνητική, παντελώς. Σε αυτό, κυρία Δωράκηνε, είναι γεγονός ότι το έθνος αυτό είναι η διαζούσης φύσεως έθνος, θα έλεγα. Ανάδελφο, όπως έλεγε κάποιος πρόεδρος δημοκρατίας. Λοιπόν, δύο έθνη στον κόσμο διαφέρουν από όλα τα έθνη. Είναι τα μεγαλύτερα σε σπουδαιότητα. Με μεγάλα ελαττώματα και με μεγάλες θερετές. Το ένα έθνος είναι το εβραϊκό έθνος, κατέχει τα σκύπτρα στη θρησκεία. Το μόνο έθνος προ Χριστού που γνώριζε τον αληθινό Θεό. Το άλλο έθνος είναι το ελληνικό, κατέχει τα σκύπτρα στη διανόηση. Αυτό θεμελίωσε τις επιστήμες, τη φιλοσοφία και έπαιξε το σπουδαιότερο ρόλο στο χριστιανισμό. Και είναι ο νέος περιούσιος λαός, ο λαός της, της Χάριτος. Ναι. Ως προς τους Εβραίους, να κάνω μια έτσι διευκρίνηση, κυρία Δωράκη. Βεβαίως, διότι εσείς είστε πατωλός γνώσεων, είστε θεολόγος και μπορείτε να κάνετε, διότι δεν μπορούμε να επαναστηθείς. Ότι πραγματικός, όπως είπε η κυρία Δωράκη, κυριαρχεί ο εθνικιστικός χαρακτήρας στους Εβραίους, ο άκρατος σοβινισμός, και ότι οι Εβραίοι Συγγνώμη, θέλω στην πορεία του λόγου σας, αυτού του παρόντος λόγου σας, να μας διαχωρίσετε, αν υπάρχει διαχωρισμός, εβραϊσμού, σιωνισμού. Ναι, ακριβώς υπάρχει αυτό, ακριβώς θέλω να κάνω μια διευκρίνηση. Ενώ υπάρχει αυτός ο άκρατος εθνικισμός των Εβραίων, και οι Εβραίοι θεωρούν ότι όλα τα άλλα έθνη είναι απορρίμματα, σκουπίδια, η κοινάρια, σκυλάκια, η ζώα που πρέπει σαν υποζύγια να υπηρετήσουν την ευγενή ράτσα των Εβραίων. Αυτά δεν κάνουν λάθος, αναφέρονται στο Ταλμούδ. Ναι, ακριβώς. 63 βιβλία. Δεν πρέπει όμως να παραβλέψουμε το γεγονός ότι μέσα από το εβραϊκό έθνος προήλθαν μεγάλες προσωπικότητες, οι προφήτες, οι οποίοι εκήρυξαν την παγκοσμιότητα του χριστιανισμού, προεφήτευσαν την παγκοσμιότητα του χριστιανισμού, ότι ο Θεός δεν ενδιαφέρεται μόνο για τους Εβραίους, ενδιαφέρεται για όλα τα έθνη. Και τους οποίους εξόντωσαν οι ίδιοι Εβραίοι. Και οι Εβραίοι ακριβώς εξόντωσαν όλους τους ανθρώπους. Πρέπει όμως να γίνει μία διάκριση σαφώς. Ότι Εβραίοι, Ισραηλίτες, Ιουδαίοι, Ισραηλινοί, τέλος πάντων με οποιοδήποτε όνομα ας τους αναφέρομαι, και άλλο σιωνιστές. Ο λαός είναι λαός, πάντα ο λαός είναι αγνότερος από τους άρχοντες. Οι σιωνιστές είναι τα φιλόδοξα εκείνα πρόσωπα, τα οποία θεωρούν ότι η εβραϊκή φυλή είναι η μόνη ευγενής φυλή στον κόσμο και ότι ο Θεός είναι μόνο των Εβραίων, και ονειρεύονται παγκόσμια κυριαρχία, κοσμοκρατορία. Οι Εβραίοι, όταν έκανε ο Χριστός τη θριαμβευτική του είσοδο στα Ιεροσόλυμα, φώναζαν «Οσανά, Οσανά», διότι νόμιζαν ότι ο Χριστός με την τεραστία θαυματουργική του δύναμη θα ανέτρεπε τους κατακτητάς, τους Ρωμαίους, και θα παλινόρθωνε τη βασιλεία του Δαβίδ και θα έκανε ακόμη μια ισχυρότερη βασιλεία από τον Δαβίδ, που θα κυριαρχούσε σε όλο τον κόσμο. Και επειδή είδαν ότι ο Χριστός δεν ικανοποιούσε τους εθνικιστικούς τους πόθους,
Γι' αυτό έπειτα από λίγες μέρες φώναζαν Σταύρωσον, Σταύρωσον αυτόν. Κάνουμε δηλαδή ένα διαχωρισμό, έτσι, κύριε Σωτήρο. Να μην ξεχνάμε όμως ότι από το λαό αυτό προήλθαν και πολύ μεγάλες ευλογίες. Προήλθαν οι προφήτες, όπως είπαμε, προήλθαν οι Απόστολοι, προήλθε η Παναγία και προήλθε ο ίδιος ο Χριστός ως άνθρωπος. Μάλιστα. Κάνουμε λοιπόν ένα διαχωρισμό. Κάνουμε διαχωρισμό. Δεν έχουμε τίποτε εναντίον του εβραϊκού λαού. Είμαστε εναντίον των σιωνιστών, των φιλοδόξων αυτών ανθρώπων, οι οποίοι καταφρονούν όλη την ανθρωπότητα και επιδιώκουν να υποτάξουν όλη την ανθρωπότητα κάτω από την κυριαρχία τους. Κύριε Σωτηρόπουλε, εδώ πέρα λέμε ότι ο λαός δεν έχουμε τίποτα και βεβαίως δεν είμαστε ενάντια σε κανέναν λαό στον πλανήτη. Όμως όταν βλέπουμε τους σιωνιστές, όπως λέμε, ας πούμε, το σιωνιστικό κέντρο να κατευθύνει, διότι άρχοντες κατευθύνουν έναν λαό. Λοιπόν, μοιραίος λοιπόν και ο λαός, ο εβραϊκός, θα ακολουθήσει και θα επιδιώξει τα σχέδια αυτών που τον κυβερνούν, των κυβερνώντων. Λοιπόν, ο λαός λοιπόν είναι σε πλάνη ο εβραϊκός, έτσι θα το θέλουμε να πούμε, ότι είναι σε πλάνη, αλλά μοιραίος θα ακολουθήσει και τις υποδείξεις αυτών που τον κατευθύνουν. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να τους πούνε, ας πούμε, να πούνε οι σιωνιστές ότι εκτελέστε τους χριστιανούς, γιατί είναι στο πρόγραμμα, ας πούμε, να γίνει γενοκτονία των χριστιανών, θα ξαναρχίσουμε πάλι από την αρχή, και να πούν οι Εβραίοι, ο εβραϊκός λαός, όχι, γιατί η απόδειξη και στα βιβλία των Ταλμούδ το λέει. Μέσα στα προφητικά τους βιβλία λέει ότι αυτός, ότι θα έχει ευλογία αυτός που θα σκοτώνει χριστιανό, θα θεωρείται ευλογημένο άτομο, δηλαδή Εβραίος που θα σκοτώνει χριστιανό θα έχει ανάσταση και στους ουρανούς, λέει το Ταλμούδ μέσα. Μάλιστα. Λοιπόν, το υποδεικνύει δηλαδή αυτό. Δείχνουν λοιπόν ένα μίσος και μία αποστροφή εναντίον των χριστιανών. Το λέει αυτό ρητός ο Απόστολος Παύλος, κύριε Δωράκη, αυτό που λέτε. Το λέει ρητός ο Απόστολος Παύλος, το γράφει προς Θεσσαλονικείς, ότι είναι εναντίον πάσης ανθρώπης, εναντίον όλων των ανθρώπων. Άρα λοιπόν, εκεί θέλω να καταλήξω, αφού είναι εναντίον, είναι λοιπόν, έχουν πάθει δαιμονοκαταληψία. Διότι ο ίδιος ο Κύριος τους υπέδειξε και τους κατενόμασε και είπε ότι αληθώς σας λέγω τα έργα του πατρός σας πείτε του δαίμονα, του σατανά. Το είπε αυτό ίσως Χριστός προς αυτούς. Λοιπόν, από εκεί και μετά λοιπόν και είπε αληθώς σας λέγω ελήλυθεν η ώρα είναι να δοξαστεί ως του ανθρώπου το έθνος των Ελλήνων. Του είπατε διδάσκαλε, ήρθανε κάτι Έλληνες να σου μιλήσουν. Λοιπόν, γι' αυτό και η χώρα μας αυτή τη στιγμή που είναι χώρα σκηνωμάτων και Αγίων έχει την ευλογία του Ιησού Χριστού του ιδίου διότι το είπε και γίναμε εμείς το ευλογημένο έθνος. Αλλά βεβαίως τώρα χάνουμε την ταυτότητα αυτή διότι εμείς οι ίδιοι τον ξανασταυρώνουμε, διότι οι Εβραίοι, εγώ θέλω να πω και στον κύριο Ζαφυρακόπουλο, ότι οι Εβραίοι τη δουλειά τους κάνουν και πολύ καλά κάνουν και θέλουν να εδραιώσουν παγκόσμια ιουδαϊκή κυριαρχία. Μπορούν και το κάνουν. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς δεν έπρεπε να διαφυλάξουμε την ιστορία μας? Εμείς δεν έπρεπε να υπερασπιστούμε μέχρι τελευταίες ρανίδες? Εμείς γιατί γίναμε χλιαροί, άτονος λαός? Εμείς, κυρία Δωράκη, αυτή την εποχή δεν είμαστε ανώτεροι από τους Εβραίους της εποχής του Χριστού. Όπως οι Εβραίοι της εποχής του Χριστού είχαν μεγάλη κατάπτωση και σταύρωσαν τον Χριστό, έτσι και εμείς ο νέος Ισραήλ αυτή την εποχή είμαστε σε τέτοια κατάσταση και ξανασταυρώνουμε τον Χριστό με διαφόρους τρόπους. Άρα είμαστε συσταυρωτές. Ναι. Λοιπόν έτσι. Δεν είμαστε κι εμείς καλό έθνος αυτή την εποχή. Γι' αυτό και θα υποστούμε τα συνεπακόλουθα. Αυτά θα τα δούμε. Να πούμε όμως στους προσεχούς και κάτι ακόμη που στηρίζεται στις γραφές και είναι δίκαιο να λεχθεί για το έθνος αυτό, το δαιμόνιο έθνος των Εβραίων. Μάλιστα. Λέω δαιμόνιο, διότι πιο περιπετειώδες τύχες, κανένα έθνος δεν είχε τέτοιες τύχες που έχει το εβραϊκό έθνος. Ναι. Να σας κάνω μια ερώτηση. Ο Διεθνής Σιωνισμός, ως γνωρίζετε, είχε καταδικαστεί από τον ΟΗΕ, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αν δεν κάνω λάθος, 18 μήνου, όταν είχε πάει μάλιστα ο κύριος Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, όλα τα έθνη ήραν την καταδίκη κατά του σιωνισμού. Πιστεύω να το γνωρίζετε αυτό. Εν τη αυτή περιπτώσει η απορία μου είναι, αφού ο σιωνισμός
του οποίου το θρησκευτικό βιβλίο, Ταλμούδ και τα λοιπά, τα έχω διαβάσει και εγώ τα πρωτόκολλα της Ιών. Και πράγματι είναι, μιλάμε περί ίσας, δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι είναι δυνατόν να αναγνωστούν τέτοια πράγματα, όχι κατά του ελληνισμού που καταφέρονται εντόνως. Εναντίον όλης της ανθρωπότητας. Εν πάση περιπτώσει αυτά οι ηγέτες του κόσμου, οι εκπρόσωποι τους στον ΟΗΕ δεν τα εγνώριζαν τόσο, είναι η δύναμη του σιωνισμού σήμερα, έχει διεισδύσει ο σιωνισμός έτσι ώστε να φέρει όλους αυτούς που τον καταδίκασαν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να άρουν τις επιφυλάξεις τους. Οι ίδιοι οι Αμερικανοί, οι οποίοι σήμερα κατέχουν τα πολιτικά σκύπτρα της ανθρωπότητας, ομολογούν ότι οικονομικός αλλά και πολιτικός, εν πολλής και στρατιωτικός, ευρεοκρατούνται. Τα ομολογούν οι ίδιοι. Είναι δαιμόνιο έθνος, είπαμε. Με μεγάλες κατάρες και με μεγάλες ευλογίες. Κύριε Σωτηρόπουλε, εγώ πιστεύω ότι η Αμερική πλέον δεν υπάρχουν. Υπάρχουν Αμερικάνοι, αλλά η κυβέρνηση η Αμερικάνικη διευθύνεται και κατευθύνεται και όλοι οι οργανισμοί είναι νεοσύστατοι και οι παλιοί αυτοί που ιδρύθησαν. Δηλαδή, ο ΙΕ, το ΝΑΤΟ, η νέα εποχή, ο οικουμενισμός και όλα αυτά είναι εφευρήματα και από τα διαβολικά αυτά δαιμονικά μυαλά των Εβραίων Σιωνιστών, οι οποίοι κυβερνούν την Αμερική και την έχουν υποτάξει και την έχουν υποδουλώσει, την γονατίσαν οικονομικά χρόνια τώρα. Απόδειξη το έμβλημα του δολαρίου, εάν κοιτάξουμε και δούμε, τα έχω μαζί μου όλα αυτά να τα δούμε στη συνέχεια. Βλέπουμε ότι είναι το έμβλημά τους επάνω. Πρώτον, επάνω υπάρχει σαν έμβλημα το δολάριο, έχει το S και το H στα αγγλικά, με μία γραμμή στη μέση, που σημαίνει το S και το H είναι το δικό τους νόμισμα, το σέκελ. Λοιπόν, απόδειξη λοιπόν ότι το δολάριο είναι εβραϊκής εφευρέσεως, το δολάριο. Ένα αυτό. Δεύτερον, ότι το δολάριο, επάνω στο δολάριο και σε όλα τα χαρτονομίσματα τα αμερικάνικα, υπάρχει το έμβλημα του σιωνισμού. Υπάρχει μία πυραμίδα με το τρίτο μάτι, ο ακρογωνιαίος λίθος έχει φύγει, που είναι ο Ιησούς Χριστός, ας πούμε, στην πυραμίδα δηλαδή, και υπάρχει το τρίτο μάτι επάνω, δηλαδή που είναι έμβλημα των θεοσοφιστών μασόνων, δηλαδή των σατανολατρών. Δηλαδή το τρίτο μάτι που εποπτεύει και που τα παρακολουθεί όλα. Μισό λεπτό, διότι θα προχωρήσουμε. Τώρα ανοίγεται ένα τεράστιο θέμα. Είναι τεράστια τα θέματα. Διότι από την ώρα που ταυτίζεται τους μασόνους με σατανολάτρες, ανοίγεται ένα θέμα που μπορεί να κρατήσει ώρες. Δεν μπορεί να υπάρχουν αντιρρήσεις να βρεθούν. Εγώ αυτή τη στιγμή κάνω ερωτήσεις. Η μασονία είναι το εκτελεστικό όργανο του εβραϊσμού. Το εκτελεστικό λοιπόν όργανο του εβραϊσμού, δηλαδή η μασονία, οι Εβραίοι κοιτάξανε να δημιουργήσουν τεχνητούς Εβραίους σε όλα τα έθνη, για να μπορέσουν να περνούν τα νομοσχέδιά τους, να μπορέσουν να υλοποιούν τους πόθους τους και όλα αυτά. Και βεβαίως το πέτυχαν. Λοιπόν, η μασονία, αν θα δείτε τι διαδικασία, έχουν γραφεί χιλιάδες βιβλία από εκλεκτούς, από φωτισμένους ανθρώπους, που τους αφύπνιζε βεβαίως ο Κύριος, και έχουν κάνει μεγάλες μελέτες γύρω από το θέμα της μασονίας. Θα αφιερώσουμε λοιπόν και μία συζήτηση στο μέλλον πάνω στη μασονία. Να περάσουμε στον πατέρα Μάξιμο, που δεν έχει μιλήσει. Μέχρι στιγμής δεν του έχω απευθύνει ερώτηση. Και να σας ερωτήσω, πατέρα Μάξιμε, βλέπετε τα πρόδρομα σημεία, είπαμε προηγουμένως ότι η εποχή πλησιάζει. Αναφερθήκαμε σε ορισμένα στοιχεία. Εσείς ως ιερωμένος και ως ιερολόγος, μπορείτε να μου πείτε για τα πρόδρομα σημεία, γιατί ασφαλώς αυτά θα θέλουν να τα ακούσουν οι τηλεθεατές μας λίγο πιο λεπτομεριακά. Εσείς πώς τα βλέπετε αυτά, και όπως είπαμε, εάν είναι κοντά η εμφάνισή του, και αν πρέπει, σας τα λέω και τις τρεις ερωτήσεις, να τρομοκρατηθεί ο κόσμος ή εν πάση περιπτώσει υπάρχει τρόπος να προφυλαχθεί. Μάλιστα. Ο Κύριος μας είχε πει στον Γένος των Ιουδαίων και στους φαρισίους γραμματέως, στους γραμματείς και στους φαρισαίους, ότι υποκριτέ, λέει, τα μέν σημεία των καιρών, τα μέν σημεία του ουρανού, δύναστε γινώσκη. Τα δε σημεία των καιρών, ουδύναστε. Εννοούσε με αυτό ότι μπορούσαν οι άνθρωποι και τότε, αλλά και τώρα, να καταλάβουν από διάφορα σημεία στον ουρανό, εάν θα βρέξει, εάν θα κάνει
καλό καιρό, άσχημα, θα χιονίσει κλπ. Κλπ. Τα δε σημεία όμως, τα οποία είχαν προφητευτεί από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, δεν μπορούσαν να τα αντιληφθούν. Ή εννοούσε και ήταν διτός, διτία ο λόγος του και προς τα έσχατα χρόνια, ότι τα σημεία των καιρών τα οποία θα πλησιάζουν για να έρθει ο Αντίχριστος και η Δευτέρα Παρουσία δεν θα μπορέσουν να τα αντιληφθούν οι άνθρωποι. Γι' αυτό λοιπόν άφησε πάρα πολλά σημεία ο Κύριος μας και οι Άγιοι Θεοφόροι Πατέρες μας και οι Απόστολοι και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να αντιληφθούν και να συνειδητοποιήσουν και να καταλάβουν κατά πόσο βρίσκονται και αν βρίσκονται στην έλευση του Αντιχρίστου και πρώτης Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου μας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται στο 24ο κεφάλαιο κατά Μαθαίο και στο 21ο κατά Λουκά, όταν ήταν ο Κύριος μαζί με τους μαθητάς του, του απίφθηναν την εξής ερώτηση, διότι είπε ο Κύριος μας προς μαθητάς τους, βλέποντας το ναό του Σολομώντος, ότι «ου βλέπετε, λέει, πάντα ταύτα, ου μείνει λήθος επί λήθος, ως ου καταληθίστε». Δεν θα μείνει, λέει, τίποτα, διότι θαύμαζαν οι μαθητές του τον ναό του Σολομώντος, και απήντησε ο Κύριος ότι μην το θαυμάζετε, διότι θα έρθει σύντομα χρόνος, κατά τον οποίο όλα αυτά τα οποία βλέπετε θα καταστραφούν. Και πράγματι αυτό, όπως γνωρίζουμε, συνέβη το 70 μετά Χριστό με τον Τίτο, τον στρατηγό των Ρωμαίων. Και μετά το απίθυναν οι μαθητές του την εξής ερώτηση. Του λέει, «Κύριε, πότε τα αυτά πάντα έστε και τι ναι. το σημείο της εις παρουσίας και της συντελείας του αιώνος». Του έκαναν διτή ερώτηση. Πότε θα... Να την πείτε ναι, με πιο απλά λόγια ναι. στους τηλεθέτες. Πότε θα καταστραφεί ο ναός Σολομώντος και πότε θα γίνει, ποια είναι τα σημεία εκείνα τα οποία θα προηγηθούν πριν έρθει. Δηλαδή μιλάμε για την έλευση του Αντιχρίστου τώρα. Την έλευση του Αντιχρίστου, ναι, για τη Δευτέρα Παρουσία. Και απήντησε ο Κύριος. Του έκαναν διτή ερώτηση. Πότε θα καταστραφεί ο ναός Σολομώντος, πρώτον, και δεύτερον, πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Δηλαδή μία για τον Αντίχριστο και μία για την Δευτέρα Παρουσία του ναι. Κυρίου Μόνιμου Χριστού. Όχι, μία για τον ναό του Σολομώντος, πότε θα καταστραφεί ο ναός του Σολομώντος, ναι. και η δεύτερη ερώτηση εννοούσε. Ποια θα είναι τα σημεία εκείνα τα οποία θα προηγηθούν του Αντιχρίστου και της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου μας. Και άρχισε ο Κύριος μας να αναφέρει και να λέει ότι εγερθίσετε έθνος επί έθνος, βασιλεία επί βασιλεία. Θα έσονται λοιμοί με γιώτα, πίνες δηλαδή, λοιμοί με όμικρο γιώτα, αρρώστιες, σεισμοί, καταποντισμοί, πόλεμοι. Θα αρχίσει να προδίδει ο ένας τον άλλον, αλλήλους παραδόσουση και αλλήλους μισήσουση. Ο ένας άνθρωπος θα αρχίζει να μισεί τον άλλο και να προδίδει ο ένας τον άλλο. Γνώρισμα αυτό. Συμβέβαια, πολύ σημαντικό γνώρισμα. Σημερινό γνώρισμα. Όχι, θα... λέει κύριε Δουράκη, σημερινό γνώρισμα σημερινό, χαρακτηριστικό ναι. σχέση ναι, ναι. των ανθρώπων. Όπως θα δούμε και σε ένα άλλο εδάφιο παρακάτω. Επίσης λέει ότι θα ψυγεί η αγάπη των πολλών. Θα κρυώσει, δεν θα υπάρχει αγάπη μεταξύ των χριστιανών και μεταξύ των ανθρώπων. Και αυτό σημερινό γνώρισμα της εποχής μας. Και λέει, ταύτα πάντα αρχείο δίνων. Όλα αυτά τα σημεία και τα άλλα που θα παρακολουθήσουν είναι αρχείο δίνων. Θα ήθελα να σταθώ λιγάκι στη λέξη οδύνη, η οποία αναγράφεται με ωμέγα. Δεν είναι οδύνη με όμικρο, η οποία σημαίνει πόνος. Είναι η οδύνη με ωμέγα που κατά την ιατρική ορολογία σημαίνει και αυτή πόνος, αλλά αναφέρεται συγκεκριμένα στον πόνο της τεκούσης γυναικός. Όταν επίκειται δηλαδή να γεννήσει η γυναίκα, έχει τις οδύνες, τους πόνους. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, διότι πάντα θα μπορούσε να μας πει κάποιος από τους αγαπητούς τηλεθεατές μας ότι μα πάντα υπήρχαν πόλεμοι, πάντα υπήρχαν σεισμοί, πάντα υπήρχαν αρρώστιες, πάντα υπήρχαν... Την είχα εγώ στο στόμα μου, αλλά την πράγματι είναι πολύ... Σας πρόλαβε. Απαντήστε λοιπόν. Ναι, αυτή η οδύνη έχει μεγάλη σημασία. Σημαίνει ότι πάντα υπήρχαν όλα αυτά τα σημεία που προανέφερε ο Κύριος μας, αλλά στα έσχατα χρόνια, όταν πλησιάζει ο καιρός του Αντιχρίστου της Δευτέρας Παρουσίας, θα γίνονται συχνότερα και εντονότερα. Πιο συχνά δηλαδή θα γίνονται όλα αυτά τα σημεία και πιο δυνατά. Αυτή όπως η πόνη της γυναικός όσο πλησιάζει να γεννήσει, γίνονται πιο συχνή και πιο δυνατή. Έτσι και όταν θα πλησιάζει, θα επίκειται και σημαίνει ότι επίκειται ο τοκετός της γυναίκας, έτσι σημαίνει και αυτό ότι επίκειται ο τοκετός της αναγεννήσεως του κόσμου, της καινής γης και του καινού ουρανού. Επίκειται δηλαδή τοκετός του Αντιχρίστου και της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου μας. Μετά συνεχίζει ο Κύριος και λέει ότι όταν θα είδετε το δέλυγμα της ερημόσεως, εστός εν τόπο Αγίου,
Τότε, συγγνώμη, πριν πει αυτό, λέει ότι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο εν πάση τη οικουμένη εις μαρτύριον πάση της έθνηση. Δηλαδή θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, το χριστιανικό, το Ευαγγέλιο η Καινή Διαθήκη, εις όλη την οικουμένη, όχι ότι θα πιστέψουν όλοι οι άνθρωποι της γης εις το Ευαγγέλιο, εις μαρτύριο λέει πάση της έθνηση. Δηλαδή θα μάθουν, θα γνωρίσουν ότι υπάρχει ο Χριστός, υπάρχουν οι εντολές του, υπάρχει ο νόμος του, αλλά δεν θα το δεχτούν όλοι, θα το δεχτούν αυτοί οι οποίοι θα είναι καλοπροαίρετοι. Και τότε λέει στο τέλος, και τότε που θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη τη χτίση, τότε θα έρθει και το τέλος. Συγγνώμη, δεν έχει πάτερ Μάξιμε, δεν έχει κηρυχθεί το Ευαγγέλιο στις μέρες μας σε όλα τα έθνη. Ακόμα και ανθρωποφάγοι γνωρίζουν το Ευαγγέλιο. Ναι, βέβαια, υπάρχει η αγιογραφία. Υπάρχει άλλο ένα χαρακτηριστικό σημείο. Υπάρχει η αγιογραφία, έχει μεταφραστεί από ό,τι ξέρω τουλάχιστον σε 2.000 γλώσσες και διαλέκτους. Έχει μεταφραστεί. Επίσης, άλλο σημείο είναι ότι η εμφάνιση των αιρετικών και των ψευδοπροφητών λέει ότι προσέχετε, διότι στα έσχατα χρόνια θα εγερθούν πάρα πολλοί ψευδοπροφήτη και πάρα πολλοί ψευδοδιδάσκαλοι, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να πλανήσουν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Προσέξτε, μην τους πιστεύετε. Και όταν θα ακούσετε ότι εδώ είναι ο Χριστός, εκεί είναι ο Χριστός, μην πιστέψετε. Διότι ο Χριστός λέει όταν θα έρθει, στη δευτέρα παρουσία του, όπως η αστραπή φαίνεται, βγαίνει από εκδυσμών και φαίνεται μέχρι Ανατολάς, έτσι λέει θα είναι και η δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Δηλαδή τα λόγια θα ορατήσει όλη την ανθρωπότητα. Ορατήσει όλη την ανθρωπότητα, βέβαια. Εν αντιθέσει με τους αιρετικούς Ιεχωβάδες, οι οποίοι λέγουν και τονίζουν ότι η δευτέρα παρουσία έγινε το 1914 ωράτως. Είναι πολύ μεγάλη πλάνη και ψέμα αυτό, διότι εδώ ολοκάθαρο ο Κύριος μας λέγει ότι όταν θα έρθει η δεύτερη παρουσία του, θα φανεί εις όλη τη γη. Όπως λέει η αστραπή εξέρχεται εκδυσμών και φαίνεται μέχρι την Ανατολή και φαίνεται είναι ορατή σε όλους τους ανθρώπους, έτσι και όταν θα έρθει η δευτέρα παρουσία, στη δεύτερη παρουσία του ο Κύριος, θα φανεί σε όλη την χτίση, αφού προηγουμένως προηγηθεί το σημείο του Κυρίου, του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Να περάσουμε στον κύριο Σωτηρόπουλο και να φτάσουμε τώρα σιγά σιγά στο περίφημο, να πω στον περιβόητο καλύτερα, αριθμό 666. Μέσα στα σημεία του Αντιχρίστου, κύριε Σωτηρόπουλε, περιέχεται λοιπόν το 666. Ναι, θα πρωτούπουμε για το 666, κύριε Ζαφυρόπουλε. Να συμπληρώσω κάτι. Να συμπληρώσετε βεβαίως. Το τέλος του Αντιχρίστου συμπίπτει με τη δευτέρα παρουσία του Χριστού. Υπάρχουν δύο γνώμες. Κατά τη μία γνώμη, το τέλος του Αντιχρίστου συμπίπτει με τη δευτέρα παρουσία. Ότι γνώμες ποιον, κύριε Σωτηρόπουλε? Πατερικές γνώμες. Πατερικές των ερμηνευτών της. Των Αγίων Πατέρων εννοείται ή των σημερινών ερμηνευτών? Και των πατέρων και των σημερινών ερμηνευτών. Κατά μία γνώμη, συμπίπτει η δευτέρα παρουσία με το τέλος της βασιλείας του Αντιχρίστου. Κατά άλλη γνώμη, μετά το τέλος της βασιλείας του Αντιχρίστου θα ζήσει η ανθρωπότητα ορισμένο χρονικό διάστημα και έπειτα θα έρθει ο Χριστός. Νομίζω ότι η δεύτερη γλώμη είναι σωστή, διότι ο Χριστός προείπε ότι θα μετανοήσει και το έθνος των Εβραίων, τελευταίο από όλα τα έθνη που θα εισέλθουν στον χριστιανισμό, θα εισέλθει και το έθνος των Εβραίων. Ου μη με είδητε απάρτη, είπε ο Χριστός, έως ότου ήξει ότε είπετε ευλογημένος ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Σας εγκαταλείπω να ολοκληρώσω, κυρία Δωράκη, να ολοκληρώσω. Είπε ο Χριστός στους Εβραίους, δεν θα με δείτε από τώρα και στο εξής, δεν θα δείτε την προνοιά μου πλέον, θα σας εγκαταλείψω, αφήνετε ο οίκος σας έρημος, αφήνετε το έθνος σας έρημο, και θα είστε έρημοι από την προστασία μου μέχρι ότου έρθει ο καιρός που θα πείτε κι εσείς ευλογημένος ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Θα με αναγνωρίσετε δηλαδή ως Μεσσία. Ο Απόστολος Παύλος στο 11ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής σαφώς προλέγει την επιστροφή του Ισραήλ, ότι θα έρθει καιρός που πάση Ισραήλ σωθήσεται, δηλαδή ο Ισραήλ σαν σύνολο, όπως το ελληνικό έθνος, θα εισέλθει και αυτό στο... Συγγνώμη, ναι, να ολοκληρώσω. Λοιπόν, το πλήρωμα των εθνών θα έρθει, ο καιρός των εθνών, και
και θα σωθεί πας Ισραήλ, δηλαδή ο Ισραήλ σαν σύνολο. Και αναφέρει, αναφέρει προφητεία ο Παύλος, στην οποία δίνει ερμηνεία Θεοπνεύστος, ότι ήξη εξιών οριόμενος και αποστρέψει ασεβίας από Ιακώβ και αυτή η παροιμού διαθήκη όταν αφέλουμε τα σαμαρτίας αυτών. Οι πρώτοι όμως θα γίνουν έσχατοι, αυτοί που ήταν πρώτοι στην πίστη, ο αρχαιότερος λαός που πίστευσε στο Θεό, τώρα θα μείνει τελευταίος, θα εισέλθω στον χριστιανισμό. Όλα τα άλλα έθνη όσα είναι να εισέλθουν στον χριστιανισμό, και τελευταίο έθνος θα εισέλθει το Ισραήλ. Το Ισραήλ νομίζω θα εισέλθει στον χριστιανισμό αφού απογοητευτεί από την διοίκηση του Αντιχρίστου, αφού δει ότι ο Αντίχριστος ήταν η μεγάλη καταστροφή και συμφορά του κόσμου, τότε θα μετανοήσει, θα εισέλθει και θα γίνει ευλογία, λέει ο Παύλος. Εάν η απόρριψη ήταν ευλογία, πόσο μάλλον η πρόσληψη σε αυτόν. Θα είναι ευλογία για τον κόσμο, θα δοθεί νέο αίμα στην Εκκλησία, στον χριστιανισμό. Όλα αυτά βεβαίως μετά την απογοήτευση που θα υποστεί το Ισραήλ από τον Αντίχριστο. Θα ζήσει η ανθρωπότητα σε ορισμένο χρονικό διάστημα και κατόπιν θα έρθει ο Χριστός. Ως προς τα σημεία, τα πρόδρομα του Αντιχρίστου, έχω να συμπληρώσω ότι ο Παύλος λέγει ότι θα έρθει πρώτα η αποστασία. Δηλαδή, η αποστασία, η απομάκρυνση από τη χριστιανική πίστη, από τη χριστιανική αλήθεια και από τη χριστιανική ηθική. Αυτό που έχει γίνει στις μέρες μας, αυτό είναι. Ακριβώς, δηλαδή η αποστασία θα είναι το έδαφος που θα μας δώσει τον Αντίχριστο. Θα είναι το έδαφος όπου θα ευδοκιμήσει αυτό το σαπρόφητο που λέγεται Αντίχριστος. Στο αποκορύφωμα της αποστασίας θα έρθει ο Αντίχριστος στον κόσμο. Σήμερα, εάν εξετάσουμε τα πράγματα από θρησκευτικής πλευράς πρώτον, από πλευράς πίστεως, τα 3/4 περίπου της ανθρωπότητος έχει συρρυκνωθεί πολύ ο χριστιανισμός, πράγμα που προλέγεται από τις γραφές. Τα 3/4 περίπου της ανθρωπότητας είναι αλόθρησκοι, είναι εκτός χριστιανισμού, προς εντροπήνη μόνο των χριστιανών. Να λέτε κάποια στοιχεία που είστε ειδικός στο λόγο. Ναι, τα 3/4 της ανθρωπότητας ανήκουν σε άλλες θρησκείες. Μουσουλμάνοι, βουδιστέ, ινδουιστέ, ιδωλολάτρε, δαιμονολάτρε. Μάλιστα. Είναι εκτός χριστιανισμού. Μάλιστα. Να σας διακόψω εδώ και να υπενθυμίσω στους τηλεθεατές μας ότι ο ομιλητής είναι ο κύριος Σωτηρόπουλος, θεολόγος, φιλόλογος, με ευρύτατο συγγραφικό έργο και με ερμηνείες. Είναι ο πατήρ Μάξιμος, ο Αγιορείτης, ο οποίος επίσης έχει να παρουσιάσει τεράστιες προσπάθειες πάνω στην ερμηνεία των θεμάτων της Αγίας Γραφής, και φυσικά η κυρία Μαρία Δουράκη, την οποία ήδη έχετε γνωρίσει και η οποία δίνει ένα τεράστιο αγώνα για το 666 να μην μπει στις ταυτότητές μας. Και ευχαριστώ πολύ, κύριε Σωτηρόπουλε. Να επιστρέψουμε στην κυρία Δουράκη, τη βλέπω. Συμπληρώστε. Γιατί είναι μερικά πολύ σοβαρά σημεία πρόδρομα του Αντιχρίστου που ο πολλής κόσμος δεν τα επισημαίνει και κοιμάται όρθιος ο πολλής κόσμος. Των οικειών ημών εμπιπραμένων εμείς άδετε, είπε ο Έσωπος. Αυτό συμβαίνει σήμερα στην εποχή μας. Τα σπίτια μας καίγονται και εμείς γλεντοκοπάμε αγρίως. Μάλιστα. Ας αφήσουμε το άλλο θρήσκος και ας έρθουμε στο χριστιανικό χώρο. Το μέγιστο μέρος του χριστιανισμού, της χριστιανοσύνης, σήμερα είναι αιρετική. Είπε ο Χριστός, όταν έρθω θα έβρω την πίστη στη γη. Έθεσε προβληματική την ύπαρξη της πίστεως ο Χριστός κατά τους εσχάτους καιρούς. Σημαίνει ότι σήμαινε ο λόγος του ότι θα περιοριστεί πολύ η πίστη. Και πράγματι έχει περιοριστεί. Σήμερα ο χριστιανισμός δεν έχει γίνει 1000 κομμάτια κατά το κοινό λεγόμενο.
έχει γίνει πάνω από 2.000 κομμάτια. Τόσες είναι οι μικρότερες και οι μεγαλύτερες αιρετικές ομολογίες στον κόσμο. Πάνω από 2.000. Η παπική είναι 700-800 εκατομμύρια, το μέγιστο μέρος του χριστιανικού κόσμου. Προτεστάντε περίπου 200 εκατομμύρια, 300. Και οι υπόλοιποι είμαθα οι Ορθόδοξοι. Αλλά πώς είμαθα πραγματικώς Ορθόδοξοι. Πώς είμαθα. Ας πάρουμε παράδειγμα την Ελλάδα, που είναι η καρδιά της Ορθοδοξίας. Στην Ελλάδα οι στατιστικές λένε ότι εκκλησιάζονται 2% μόνο στην εποχή μας. Αυτό ισχύει γιατί θα μου στρέψετε να πω κατά την τελευταία δεκαετία ιδιαιτέρως. Διότι εξ όσων ενθυμούμε, και δεν είμαι μικράς ηλικίας και εγώ, εξ όσων ενθυμούμε από 10-15 χρόνια πίσω οι Έλληνες εκκλησιάζονται σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό και όσο πηγαίνουμε προς τα πίσω όλο και περισσότερο. Έτσι. Εδώ και 50 χρόνια ήταν πολύ διαφορετική η θρησκευτική εικόνα που παρουσίαζε η πατρίδα μας. Ναι, αλλά εδώ υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο πρέπει να επισημανθεί. Το ότι αυτοί που εκκλησιάζονται πλέον καθημερινά, τώρα στον καιρό μας, δεν είναι δυστυχώς οι συνειδητοί χριστιανοί. Γιατί εδώ, επιμονή μου, βάζω συγγνώμη, βλέπω τους ναούς γεμάτους, αλλά είναι οι εξωτερικανείς χριστιανοί. Κυρία Δωράκη, θα το πω. Όχι συνειδητοί. Θα το πω και αυτό. Ναι. Λοιπόν, εκκλησιάζονται 2%. Ήθε να ήσαν αυτοί όλοι συνειδητοί χριστιανοί το ποσοστό αυτό. Δεν είναι συνειδητοί χριστιανοί. Δηλαδή τι είναι, κύριε Σουδιώ. Είναι τυπικοί χριστιανοί. Να μας το εξηγήσεις. Τυπολάτρες. Εάν οδηγήσουν σύρων τα βήματά τους σαν αγκαρία στο ναό την Κυριακή και όχι φυσικά εξ αρχής της ακολουθίας από τον όρθρο, ούτε εξ αρχής της Θείας Λειτουργίας, αλλά φτάσουν στο χειροβικό, στο κοινωνικό ή στο διευχόν, μερικοί και μετά το διευχόν και έχουν και την αξίωση να κοινωνήσουν. Λοιπόν, και ανάψουν, ασπαστούν μια εικόνα, ανάψουν ένα κεράκι, χασμωρηθούν 10 φορές κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας, πάρουν αντίδωρο και ασπαστούν το χέρι του ιερέως, νομίζω ότι εξώθησαν θρησκευτικώς τα καθηκοντά τους. Αυτοί δεν είναι συνειδητοί χριστιανοί. Συνειδητοί χριστιανοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ακραδάντως, συγκλονίζονται από την πίστη στον Χριστό, από τη θεότητα του Χριστού, συγκλονίζονται από τη θυσία του Χριστού, διαβάζουν γραφές, προσεύχονται, όχι προσευχή αγκαρία. Ο κύριε Σωτηρόπουλε και δια των πράξεών τους. Ακριβώς θα έρθω και σε αυτό. Εκκλησιάζονται τακτικώς, αγαπούν το ορθόδοξο κήρυγμα, τη γραφή, διαβάζουν οι ζηλωτέ των γραφών του κηρύγματος, κάνουν ελεημοσύνες, κάνουν έργα χριστιανικά ή αποστολικά, προσπαθούν να αγωνίζονται να οδηγήσουν άλλους ανθρώπους κοντά στον Θεό, να γνωρίσουν τον Θεό, να γίνουν μέλη της Εκκλησίας συνειδητά. Αυτοί είναι χριστιανοί, οι εν λόγεις και εν έργεις. Λοιπόν, σήμερα όχι εν έργεις δεν είναι οι άνθρωποι χριστιανοί, ούτε εν λόγεις. Εγώ ταξιδεύω όλη την Ελλάδα και, για να κηρύξω το Ευαγγέλιο, κατεβαίνουν οι λεγόμενοι Ορθόδοξοι χριστιανοί από τα λεωφορεία, κάθονται στα εστιατόρια, Τετάρτες, Παρασκευές δεν τηρούν νηστείες, τρώνε λοιπόν συνεχώς κρέατα, σαρκοβόρα όντα καταντήσαμε και κανείς δεν κάνει σταυρό. Παρατηρώ σκοπίμως. Να δω αν θα σηκώσει κανείς ορθόδοξος χριστιανός στο χέρι του Έλληνας να κάνει σταυρό. Μάλιστα συνέβη το εξής περιστατικό. Θα το αναφέρω να το ακούσουν οι αγαπητοί τηλεθεατές. Σε ένα εστιατόριο που κατέβηκαν από το λεωφορείο 50 περίπου ταξιδιώτες. Λοιπόν κάθισαν όλοι, έφαγαν κρέατα ημέρα νηστείας. Κάθισε σε μια άκρη, σε ένα τραπεζάκι μια γριούλα και παρήγγειλε ένα νηστίσιμο φαγητό. Πρώτο φάγηκα με το σταυρό της, κανονικά. Και δίπλα της ήταν μερικοί νεαροί, μοντέρνοι, τεντυμπόιδες. Και άρχισαν να περιπέζουν τη γριούλα. Λέει η γιαγιά, λέει, τι είναι αυτό που έκανες έτσι. Λέει, παιδιά, εσείς, λέει, από το φεγγάρι ήρθατε, λέει, δεν ξέρετε τι είναι αυτό που έκανα. Ω γιαγιά, λέει, δεν ξέρουμε, γι' αυτό ρωτάμε. Να σας πω, παιδιά, λέει, αυτό είναι για να ξεχωρίζουν οι άνθρωποι από τα ζώα. Τους είπε η γριούλα. Πληρωμένη απάντηση. Ναι, πληρωμένη απάντηση που δεν θα μπορούσε να δώσει κανείς θεολόγος και κανείς μοναχός πατέρ Μάξιμου. Όντως φωτίζει ο Θεός τη γριούλα αυτή και τους αποστόμωσε. Αυτό είναι, λέει, το είπε τολμηρότερα. Αυτό, παιδιά μου, είναι να ξεχωρίζουν οι άνθρωποι από τα γαϊδούρια, έτσι τους είπα. Γιατί δεν είχαν φιλότιμο χριστιανικό.
Υπάρχει μία αίρεση στην εποχή μας. Θα ήθελα να μην προχωρήσουμε στις αιρέσεις τώρα. Όχι, στα σημεία, στα πρόδρομα σημεία. Στα πρόδρομα σημεία για να έρθουμε εκεί, να μέσω εκεί εντάσσονται, όσα λέγω τώρα εντάσσονται στα σημεία. Υπάρχει μία αίρεση στην εποχή μας που χαρακτηρίζεται σαν πανέρεσης. Τι είναι αυτή η αίρεση? Ονομάζεται οικουμενισμός. Αυτή η κίνηση, ο οικουμενισμός, τι επιδιώκει? Να ενώσει όλα τα δόγματα τα χριστιανικά. Δηλαδή να ενώσει την Ορθοδοξία με τον Παπισμό και με 2000 και πλέον προτεσταντικές ομολογίες. Χωρίς εννοείται οι αιρετικοί να εγκαταλείψουν τις πλάνες τους. Σε δεύτερη φάση να ενώσει όλες τις θρησκείες. Λοιπόν, είναι μια συγκριτιστική κίνηση να δημιουργήσει μια υπερθρησκεία, ένα κοκτέιλ όλων των πίστων μέσα στο οποίο να χαθεί η αληθινή πίστη, η Ορθοδοξία. Να και αυτή υποστηρίζεται. Και υπάρχει και πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο. Ακριβώς. Που περιβάλλει, ενδύει τον οικουμενισμό, δηλαδή την πλήρη ισοπαίδωση, τον πάντων. Ισοπαίδωση, την κατάργηση της διαφοροποιήσεως. Όπερ και είναι το ιδιαίτερο γνώρισμα της ελληνικής ιδεολογίας, του ελληνικού πνεύματος, του ελληνισμού. Μάλιστα. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό σημείο για τη φυλή μας και αυτό, επειδή το έχουν ξεχάσει ή ίσως δεν το γνωρίζουν πολύ οι τηλεθεατές, να τονίσουμε ότι το μεγάλο γνώρισμα του Έλληνα είναι η δύναμη της διαφοροποίησης, δηλαδή της διακρίσεως των μεγεθών. Ακριβώς. Αντιθέτως, ο οικουμενισμός ισοπεδώνει τα πάντα και τα αριθμοποιεί, αλλά θα έρθουμε πιο μετά σε αυτά. Συνεχίστε όμως σύντομα αν θέλετε, ναι, γιατί ναι, θέλω ναι, να περάσουμε στο 666. Ακριβώς, γίνεται στην εποχή μας πολλής λόγος για τη νέα εποχή και για τη νέα τάξη πραγμάτων. Νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων, με λίγα λόγια, σημαίνει κάτω τα σύνορα, κάτω οι πατρίδες, κάτω τα δόγματα, κάτω οι θρησκείες, να ενοποιηθεί ο κόσμος για να τον έβρει έτοιμο ο Αντίχριστος να τον κυβερνήσει, διότι η Γραφή προβλέπει ότι ο Αντίχριστος θα στηρίξει την εξουσία του σε 10 κράτη χώρες, σε μια ομοσπονδία κρατών, μπορεί να είναι ΙΟΚ, δεν ξέρω τι θα είναι, και εν συνεχεία θα επεκτείνει την εξουσία του σε ολόκληρη τη γη. Αυτό σημαίνει ότι προβλέπεται πώς θα κυβερνήσει όλο τον κόσμο. Η ενοποίηση της ανθρωπότητας. Αυτό γίνεται στις αλλά ημέρες μας. Αλλά εδώ που τα λέμε την ΕΟΚ έτσι κι αλλιώς την δυνάζουν στον αέρα άλλοι παράγοντες αυτή τη στιγμή. Στην πορεία, συγγνώμη, η εκτίμησή μου είναι, τουλάχιστον εμένα ως πολιτικού αναλυτού, ότι η υπόθεση σε ΕΟΚ δυστυχώς, αγαπητέ κύριε Σωτηρόπουλε, δεν πρόκειται να ευδοκίσει, δεν πρόκειται να προχωρήσει. Εγώ λέω ευδοκίσει. Θα τα ρήγματα της θα δημιουργούν. Αλλά μην έρθουμε σε αυτό το σημείο. Εγώ λέω, κύριε Ζαφυρακόπουλε, ευτύχημα εάν δεν ευδοκιμήσει. Πάντως εάν δεν ευδοκιμήσει. Διότι θα μας αποχρωματίσει και θρησκευτικός και εθνικός. Να μου επιτρέψετε όμως. Να γίνουμε εγκαγγελία των εθνών. Δεν θέλω να επεκταθούμε, ναι. Διατηρώ τα αντίθετα, διότι πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, εάν κάπου στηρίζεται η Ελλάδα έτσι όπως είναι, είναι σε αυτή την ΕΟΚ, όποια κι αν είναι. Διότι δεν ξέρω ποια θα ήταν η έκβασή της, εάν θα ευάδιζε προς την κατεύθυνση δηλαδή που προείπατε, ειδικά η ΕΟΚ μιλάω, αλλά πιστεύω ότι αν δεν ήμασταν μέσα στην ΕΟΚ, θα μας είχαν βγάλει ήδη τα μάτια, κύριε Σωτηρόπουλε, ή πολύ και επικίνδυνοι θρησκευτικοί. Δυστυχώς και οι λεγόμενοι. Πάντως, ας μην κάνουμε πρακτικά. Εγώ παίρνω το λόγο μου πίσω. Καλώς, να συνεχίσω με τα πρόδρομα σημεία συντόμως. Από θρησκευτικής πλευράς, στην εποχή μας, και η αθεία έχει γίνει δόγμα πίστεως. Πολλοί καυχόνται ότι είναι άθεοι. Όπως ξέρουμε στα ανατολικά καθεστώτα τα που κατέρευσαν προλίγο, είχε γίνει η ιδεολογία η αθεία και έδρα στο πανεπιστήμιο. Περισσότεροι θεολόγοι σήμερα. Και άθεοι είναι. Άθεοι. Και στη θεολογική σχολή των Αθηνών υπάρχουν θεολόγοι οι οποίοι καυχόνται ότι είναι άθεοι. Το καταγγέλλω αυτό επισήμως. Μάλιστα ένας έγραφε στην ταυτότητά του άθεος. Και τον απέβαλαν οι καθηγητές και προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και κέρδισε.
Κάτι θέλει να πει ο πατέρας Μάξιμος. Ναι, πατέρα Μάξιμος. Ήταν επόμενο το πράγμα, τη στιγμή που την επιλογή της θεολογίας την διαλέγουν το κομπιούτερ και όχι ασφαλώς, ο πατέρας. Ασφαλώς. Έπρεπε να επεκρατήσουμε. Λέω ήταν επόμενο να γίνει αυτό το πράγμα, ναι. Να υπάρχουν θεολόγοι άθεοι σήμερα, τη στιγμή που την επιλογή της επιστήμης δεν την κάνει προσωπικά το ίδιο το άτομο, αλλά την κάνουν τα κομπιούτερ. Διότι όπως γνωρίζουμε, τα κομπιούτερ είναι εκείνα τα οποία εκλέγουν και κανονίζουν πού θα πάει ο καθένας υποψήφιος φοιτητής. Μάλιστα, δεν γίνεται, δηλαδή θεωρείται λανθασμένο εν τη αυτή περιπτώσει για το συγκεκριμένο θέμα και το σύστημα των εξετάσεων επί του συγκεκριμένου θέματος. Είναι ένα άλλο θέμα. Έτσι περισσότερο για το θέμα της θεολογίας. Τίποτα, απλώς την επισήμανσή σας λαμβάνω υπόψη. Μετά, αν θέλετε ολοκληρώστε για να ολοκληρώσω. Στην εποχή μας έχουμε παλινδρόμηση προς την αρχαία ειδωλολατρεία, προς τον σατανισμό. Έχουμε σατανολατρεία στην Αμερική και σε χώρες της Ευρώπης. Μην ανησυχείτε, θα σας δοθεί ευκαιρία στη συνέχεια να μιλήσετε. Να αναφέρω τα ηθικά σημεία τα οποία είναι εξίσου σπουδαία με τα σημεία της πίστης, γιατί η ηθική και η πίστη είναι αλληλένδετα τα πράγματα στον χριστιανισμό. Ο γυμνισμός κατέκλυσε τον κόσμο, η ανέδεια. Ο διάβολος, όπως είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός, βγήκε από το καυχί του, έγινε ξετσίποτος, ανεδέστατος. Λοιπόν, η πορνογραφία κατέκλυσε τον κόσμο. Εδώ στα περίπτερα των Αθηνών και άλλων πόλεων βλέπει κανείς όλα τα αισχρά συμπλέγματα, τα καταφύσιν και τα παραφύσιν. Και δεν συγκινείται κανείς πλέον και δεν ενδιαφέρεται κανείς πλέον για αυτό που λεγόταν άλλοτε δημοσία εδώς. Είμαστε εμείς χριστιανικό έθνος. Είμαστε όπως ήταν οι Εβραίοι την εποχή του Χριστού, δεν ξέρουν πως είμαστε και χειρότερα. Πολύ χειρότερα. Προσωπική μου άποψη, βέβαια. Και δική μου άποψη, πάτερ Μάξιμε, διότι εμείς μετά από 20 χρόνια χριστιανικού βίου κρινόμεθα αυστηρότερα από τον Θεό. Εκείνοι κρίνονται επικέστρα. Δεν είχαν την πλήρη αποκάλυψη ούτε τη χάρη που έχουμε εμείς. Εμείς κρινόμεθα αυστηρότερα από τους Εβραίους. Τα εγκλήματα των εκτρώσεων, 70 και πλέον εκατομμύρια παιδιά σκοτώνονται το χρόνο με τις εκτρώσεις. Προφητεύτηκε και αυτό από τη Γραφή, ότι οι γονείς θα γίνουν άστοργοι, θα αποβάλουν το φυσικό ένστικτο, ας εκφραστώ έτσι, της στοργής. 70 και πλέον εκατομμύρια παιδιά, και εδώ στην Ελλάδα κάθε χρόνο 400.000 παιδιά τα σκοτώνουμε με τις εκτρώσεις, τα τρώει το σκοτάδι. Και νόμιμα. Ναι, και νόμιμα μάλιστα, και έγινε νόμος του κράτους και δεν καταργείται, και τώρα τελευταία οι θάνατοι στην Ελλάδα είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις. Και γι' αυτό έχουμε και ναι. Πρόβλημα δημογραφικό, ναι. Και καθιστάμε θα βαθμιά. Αυτό δεν το θηρίο εγγράφει στον τύπο, αυτό το θηρίο της γείτονος χώρας, ο Ζαλ είπε στον πρόεδρο Μπούς: «Κύριε Πρόεδρε», λέει, «θαυμάζεις την Ελλάδα, θαυμάζεις το ελληνικό έθνος». «Ναι», λέει, «το θαυμάζω». «Ο θαυμασμός σου», λέει, «αρμόζει για την αρχαία Ελλάδα, όχι για τη σημερινή. Σημερινή Έλληνες είναι ένα έκπυλο έθνος, δεν δημιουργούν παιδιά, σκοτώνουν τα παιδιά», λέει, «και αυτά τα οποία φέρουν στον κόσμο τα καταστρέφουν με τα ναρκωτικά. Ή αν μου δώσεις την άδεια, σε μια εβδομάδα θα καταλάβω τους Έλληνες». Μάλιστα. «Μας προκαλούν οι εχθροί μας, διότι οι ίδιοι αυτοκαταστρεφόμεθα». Μάλιστα. Κύριε Ζαφυροκόπουλε, πρέπει να θεωρήσουμε μεγάλα σημεία της εποχής μας την ίδρυση του Εβραϊκού κράτους. Την αναγνώρισή του, εννοείται, πλέον την ίδρυση. Η ίδρυση 1947. Μάλιστα. 48. 48 που επιστρέφουν. Οι Εβραίοι ήταν χωρίς κράτος 2000 περίπου χρόνια. Οι γραφές όμως προέβλεπαν ότι θα έκαναν κράτος οι Εβραίοι και το έκαναν επί των ημερών μας. Επίσης πρέπει να θεωρήσουμε σπουδαίο σημείο ότι ανακατέλαβαν την Αγία Πόλη τους, την Ιερουσαλήμ, οι Εβραίοι. Μια φούχτα άνθρωποι την απέσπασαν από τα χέρια εκατοντάδων εκατομμυρίων Αράβων μουσουλμανικού κόσμου. Δεν ήταν μια φούχτα, είναι σωτηρόπουλη, είναι Αμερική, είναι το μεγάλο Ισραήλ. Ναι, σουριστική Αμερική, ναι, οπότε το ξέρω, αυτά, το ξέρω, κυρία Δωράκη, οι Εβραίοι σοριστική Αμερική κατέλαβε το Ισραήλ. Εδώ, οι Εβραίοι, ενώ είναι ένα μικρό έθνος. Υπάρχει μια μπλούζα, εδώ υπάρχει μια μπλούζα, την οποία έχει βγάλει το Ισραήλ. Μάλιστα. Και λέγει
μη στεναχωριέσαι Αμερική, το Ισραήλ είναι από πίσω σου. Don't worry America, να, behind the Israel. Να τη δείξει στην εικόνα κατευθείαν που γίνεται. Μη στεναχωριέσαι. Αυτό είναι. Δεν ενθυμίστε τι είπε σε ένα δημοσιογράφο η Γκόλντα Μεϊρ, η περίφημος πρωθυπουργός του Ισραήλ, όταν ο δημοσιογράφος σε κάποιο σημείο της συζητήσεως με την Γκόλντα Μεϊρ είπε ώστε το Ισραήλ είναι δορυφόρος της Αμερικής. Λάθος του είπε, να ανακαλέσετε. Η Αμερική είναι δορυφόρος του Ισραήλ. Το μικρό αυτό έθνος έχει τόση τρομερή ζωτικότητα στις ημέρες μας, λοιπόν, ώστε να κυβερνάει τον κόσμο. Εγώ στην προκειμένη περίπτωση θα κάνω μια παρέμβαση, απλώς να εξηγήσω κάτι άλλο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι, γιατί εμένα, όπως καταλαβαίνετε, το καθήκον μου είναι το πιο δύσκολο, είναι να είμαι αντικειμενικός και να σας κάνω τις ερωτήσεις που πρέπει για να ενημερωθούν οι τηλεθεατές μας και να οδηγηθεί επιτυχώς η συζήτηση. Απλώς και μόνο να εξηγήσω στους τηλεθεατές, λοιπόν, ότι εξηγείται το γεγονός, τουλάχιστον από πλευράς στοιχείων, πώς η Αμερική εβραιοκρατείται. Και εν προκειμένου, σας αναφέρω ότι κατά τη μεγάλη δίωξη που υπέστησαν οι Εβραίοι από τον Χίτλερ και το καθεστώς του γενικότερα, συνέρεαν στην Αμερική κατά κύματα. Οι επιτροπές υποδοχής των ήδη υπαρχόντων Εβραίων στην Αμερική, μιλάω για την περίοδο 40-41, 39-42, όσοι λοιπόν Εβραίοι εκ Γερμανίας αλλά και εξ άλλων εθνών, γιατί όπως ξέρετε οι Εβραίοι διώκονται, δεν διώκονται μόνο στη Γερμανία, απανταχού διώκονται. Και στην Ελλάδα διώκονται και βοηθήθησαν πολλοί από τους Έλληνες. Βοηθήθησαν πάρα πολλοί από τους Έλληνες, μολονότι, εν πάση περιπτώσει, αυτοί δεν βοήθησαν όταν έπρεπε και κάναν και πολλά ιστορικώς. Αυτό είναι μια άλλη όμως ιστορία που δεν έχει σχέση τώρα με την παρούσα συζήτηση, γιατί θα πλατιάσουμε που λέμε πολύ. Λέγω λοιπόν, οι επιτροπές υποδοχής εδέχοντο τους Εβραίους στην Αμερική, οι οποίοι είχαν πάσα διευκόλυνση εισόδου στις ΗΠΑ τότε, και ο πατέρας και η μητέρα ρωτώντο, εσείς έχετε πόσα παιδιά, δύο ας πούμε, ναι, κάνετε αυτή τη δουλειά, είμαι μανάβης, έλεγε παραδείγματι ο πατέρας. Του έλεγε λοιπόν η Επιτροπή Υποδοχής, το παιδί σου όμως θα μορφωθεί, δεν πρόκειται να πάει στο μανάδικο, θα γίνει. Τρεις ήταν οι ειδικότητες που επελέγονται κατά κύριο λόγο. Νομική, προσέξτε το αυτό, οι οικονομολόγοι και πολιτικές επιστήμες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δια του χρόνου αυτά τα παιδιά έγιναν η ελίτ της επιστημονικής, να το πούμε, δομής της σημερινής Αμερικής, είναι σε ηλικίες 50-60 ετών, και από αυτή την πλευρά εγώ δεν παίρνω το ζήτημα σε τοποθέτηση συνυπήν επ' αυτού. Αυτά θα τα πούν, δόξα τω Θεώ, οι συνομιλητές μας εδώ είναι, όπως βλέπετε, εξπέρ που λέμε στα θέματα. Εγώ εκείνο που εξηγώ απλώς για να γνωρίζετε πώς η Αμερική εβραιοκρατείται σήμερα, είναι ότι αυτός ο κόσμος όλος έγινε σήμερα η ηγεσία των ΗΠΑ. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, ένα κράτος διοικείται από τους πολιτικούς, τους οικονομικούς παράγοντες και τους νομικούς. Παραδείγματι, όταν είχα πάει εγώ στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από 2-2,5 χρόνια, άνοιξα έναν κατάλογο για να βρω έναν Έλληνα δικηγόρο. Και έφτασα στους δικηγόρους και είδα λοιπόν επί 100 ονομάτων τα 90 Κοέν, Μοέν, πώς τους λένε όλοι σας. Εβραίοι. Ήταν όλοι Εβραίοι. Πήγα στην Ουάσιγκτον. Πήγα σε ορισμένα μεγάλα οικονομικά κέντρα. Ο ένας ήταν Νταβίδ, ο άλλος ήταν Μωυσή, ο άλλος Ελία. Οι σύμβουλοι μιλάω τώρα. Ναι, εν πάση περιπτώσει, όπου και αν πέρναγα. Και κατά την έννοια αυτή σας εξηγώ πώς εβραιοκρατούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν. Αν μου επιτρέπετε, θέλετε, πέστε κάτι, γιατί θα περάσουμε τώρα στο θέμα. Ένα-δύο σημεία τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μετά πείτε, πατέρα Μάξη, τα οποία θα μας βοηθήσουν. Σας υπόσχομαι ότι θα έχετε άνετα. Συγχωρείτε, κύριε Δουράκη, που σας κλέβω τον λόγο. Μα εγώ χαίρομαι, είναι χαρά μου και τιμή μου να μιλάτε εσείς οι θεολόγοι. Έχετε γνώσεις γύρω από την πατρολογία κλπ. Που δεν μπορεί ένας λαϊκός να τις έχει. Ένας κοσμικός. Εμείς χαιρόμαστε, διότι η κυρία Δωράκη είναι το θαύμα της μεταστροφής του Θεού. Αυτή η αλλίωση στη δεξιά του υψίστου. Ότι μια
τραγουδίστρια έγινε μια ζηλότρια χριστιανή, αυτό το θεωρούμε θαύμα. Αξίζει πολλών συγχαρητηρίων τη στιγμή που η φύση και θέση, η φρουρή και τα γη και τη πολιτεία και τη εκκλησία σιωπούν. Αλλά βλέπουμε ότι παληθεύεται για άλλη μια φορά λόγω του κοινού που λέει ο κύριος ότι τα μωράκια τα ασθενή του κόσμου εξελέξονται με τους ισχυρούς κατ' ισχύνη. Να παρέχουμε στα σημεία. Ναι. Υπάρχει, άρχισε να το θίγει ο κύριος. Μιλάμε για τα σημεία. Για τα σημεία, ναι, πάρα πολύ σοβαρά. Το 666 στη συνέχεια. Ναι, πέστε μου τα σημεία λοιπόν. Για να καταλάβουμε, θέλω να πω κάτι, για να καταλάβουμε αν πράγματι βρισκόμαστε στο, κοντά στο 666, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε αν όλα τα άλλα σημεία τα οποία έχουν προφητευτεί έχουν συμβεί. Οπότε αν συνειδητοποιήσουμε και αποδείξουμε ότι τα άλλα σημεία έχουν πράγματι πραγματοποιηθεί, άρα επίκειται να πραγματοποιηθεί και το 666. Γι' αυτό λιγάκι επιμένουμε και ο κ. Σωτηρόπουλος και ελαχιστότητας στα σημεία των καιρών. 2-3 σημεία είναι τα εξής. Αναφέρεται στο Δανείλ ΙΒ, κεφάλαιο 12, στίχος 4, στο εδάφιο 4, ότι «Και εσύ Δανείλ έγκλεισον και σφράγισον το βιβλίο έως τον εσχάτων χρόνο». Τότε, των καιρών εκείνων στα έσχατα χρόνια, η άνθρωπη θέλωση περιτρέχει και η γνώση θέλει τριθυνθεί. Λέει ο Κύριος στον Δανιήλ, στον προφήτη Δανιήλ, να σφραγίσει το βιβλίο των προφητείων και της Αποκαλύψεως. Μέχρι πότε, μέχρι να έρθει τα έσχατα χρόνια, τα τελευταία χρόνια πρώτης ελεύσης του Κυρίου μας. Και τότε τι θέλει να γίνει. Τότε λέει η γνώση θα πληθυνθεί πάρα πολύ. Βλέπουμε σήμερα βρισκόμαστε σε μια τρομακτική κοσμογονική εποχή, η αλματώδης ας πούμε επιστημονική εξέλιξη κλπ. Και οι άνθρωποι λέει θέλωση περιτρέχει, όχι τρέχει, περιτρέχει. Τουρισμός. Τουρισμός, ακριβώς, προκειτεύεται και ο τουρισμός. Για να διασκεδάζεται το κενό, η ανία των ανθρώπων. Πράγματι. Δεύτερο σημείο, αναφέρει ο Απόστολος Παύλος προς Τιμόθεο επιστολή, στο τρίτο προς Τιμόθεο επιστολή, το κεφάλαιο, το εξής σημαντικά, τα οποία τα βλέπουμε είναι μια μεγάλη επιτυχημένη ακτινογραφία της εποχής μας. Λέει, τέκον Τιμόθεε, τούτο γίνωστε, να γνωρίσει αυτό το πράγμα, ότι εντεσες χάρτη καιρής έσονται οι άνθρωποι, φύλαχτοι, προσέξτε, κύριε Ζαφυροκόπουλο, τους χαρακτηρισμούς, μια απόλυτη ακτινογραφία της εποχής μας, φύλαχτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, δηλαδή αρχίζουν και υπερηφανεύονται για πράγματα σήμαντα. Βλάσφημοι, βλέπουμε σήμερα σε μεγάλο, είναι μια μάστιγα της εποχής μας αυτή η βλασφημία. Ποιος μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι ο υπερούσιος λαός του Θεού, το νέο Ισραήλ της Χάριτος, με τόσες χιλιάδες Αγίους και τόσες χιλιάδες αιμάτων, ποταμούς αιμάτων που έχουμε στην Ελλάδα μας, θα έφτανε σε σημείο να βλασφημάει το μέγα και ψωπείο όνομα του Κυρίου Μόνου του Χριστού μας και όλων των Αγίων μας. Φοβερή βλασφημία, φοβερό αμάρτημα. Γονεύσει να πειθεί, συνεχίζει. Τα παιδιά δεν θα υπακούν στους γονείς. Και αυτό σημείο τον καιρό μας. Γονεύσει να πειθεί. Άστοργοι, άσπονδοι, διάβολοι, ακρατείς, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον οι φιλόθεοι. Θα αγαπούν περισσότεροι άνθρωποι την ειδονή παρά τον Θεό. Και το πιο σημαντικό που το θίξαμε προηγουμένως ο κ. Σωτηρόπουλος, έχοντες μόρφες νευσεβίας, την δεν δύναμη να αυτή συρρημένη. Θα έχουν μια, αυτό το θέμα που συζητήσαμε προηγουμένως, ότι ναι μεν υπάρχει ένας κορεσμός, τα λέγαμε στις εκκλησίες μέσα από ανθρώπους και από πιστούς, αλλά πάνε τυπικά. Έχοντες λέει μόρφες νευσεβίας, θα έχουν μια εξωτερική, μια ευσεβοφάνεια, τυπικά θα πηγαίνουν στην εκκλησία, την δεν δύναμη να αυτή θα την έχουν αρνηθεί. Ό,τι κάνουν θα το κάνουν τυπικά. Την δε δύναμη αυτήν της ευσεβίας θα την έχουν απαρνηθεί, θα την έχουν διώξει από μέσα. Θα είναι δηλαδή τυπική και ευσεβοφανής χριστιανή. Τρίτο σημείο, σημαντικό, είναι η ίδρυση του κράτους δηλαδή, που προανέφερε ο κ. Σωτηρόπουλος, αλλά θα ήθελα να επισημάνω το σχετικό χωρίο για να γίνει πιο κατανοητό. Αναφέρει στο 24ο κεφάλαιο κατά Ματθαίον το εξής σημαντικό, ότι από δε της οικής μάθατε την παραβολή. Όταν ουν είδητε τα φύλλα εκφύ, η σική, γινώσκεται το γύσος του τεθέρου. Δηλαδή, όταν λέει βλέπετε τη σικιά και βγάζει φύλλα από μπούγια, καταλαβαίνετε ότι πλησιάζει το καιρός, το θέρος, το καλοκαίρι. Έτσι λέει, όταν θα δείτε κι εσείς τη σικιά να βγάζει φύλλα, ποια είναι η σικιά που βγάζει φύλλα? Το Ισραήλ. Το γένος των Εβραίων, διότι η σική συμβολίζεται με το γένος των Εβραίων. Σας θυμίζω μια άλλη παραβολή, κύριε Σωτηρόπουλε, εκεί που λέει ο κύριος ότι επανάγωνο Ιησούς εις την πόλη είναι επίνεση.
ειδών σηκή, μία εκκλησία είναι αυτή και ο δεν είναι βραστή. Και είπε με κέτη εξού καρπού γέννη στον αιώνα. Τι σημαίνει αυτό? Δεν ήταν άσκοπο αυτό που έκανε ο Κύριος μας. Σε πλησίασε, λέει, ένα πρωί σε μια σικιά για να βρει φύλλα. Καλά, ο Κύριος μας τόσο πεινασμένος ήταν και λέμεργος. Να πλησιάσει πρωί-πρωί σε μια σικιά για να βρει φύλλα. Συμβολική πράξη. Δεν είναι συμβολική. Όπως έκανε προφήτης. Και δεν ήξερε ότι ήταν εποχή. Δεν ήταν εποχή καλοκαιριού. Δεν ήξερε ότι δεν ήταν εποχή σίκα. Άρα η σικιά αυτή συμβόλησε το γένος των Ιουδαίων. Που δίψασε ο Κύριος, πείνασε για τη σωτηρία των Ιουδαίων και γενικά όλων των ανθρώπων. Έκλεινε ουρανούς, κατέβη στη γη για τη σωτηρία και για να βρει καρπούς, αλλά δεν βρήκε, λέει, καρπούς. Δεν βρήκε ούτε αρετές, ούτε χαρίσματα, ούτε τίποτα. Βρήκε μόνο φύλλα, βρήκε μια ευσεβοφάνεια, βρήκε πολλούς Ιουδαίους, πολλούς γραμματείς, πολλούς Φαρισαίους. Και την καταράφηκε, λέει, τη σιγά και είπε, μικέτη εξού καρπός γέννητη στον αιώνα. Σικιά, είπαμε, είναι Εβραίοι, διασκορπίστησαν όπως είδαμε σε όλα τα έθνη οι Εβραίοι. Δεν έβγαλε, ειδού ο οίκος ημών αφιέται έρημος. Έχασε την χάρη από τον Θεό, έφυγε η χάρη στον Θεό από τους Ιουδαίους και διασκορπίστησαν. Και δεν έβγαλε ποτέ καρπούς το γένος των Εβραίων. Και λέει, ό,τι θα δει τη σικιά, τους Εβραίους να ξαναβγάζει φύλλα, να ξαναφτιάχνουν πάλι κράτος. Το τρίτο σημείο, ναι. Να ξαναφτιάχνει πάλι κράτος, η επανίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Τότε λέει, δεν θα παρέλθει η γενιά εκείνη που θα δει αυτό το πράγμα, έως ότου πάντα αυτά που σας είπα θα γίνουν. Και ένα άλλο σημείο που το θεωρώ το χαρακτηριστικότερο, κύριε Ζαφυρακόπουλε, δεν είναι ότι σήμερα η ανθρωπότης αμαρτάνει κατά κόρον, έχει πέσει με τα μούτρα σε κάθε είδος αμαρτίας. Υπάρχει άλλο κακό ακόμη μεγαλύτερο από την αμαρτία που προφητεύεται από την Ισαΐα 800 χρόνια π.Χ. ως σημείο των εσχάτων καιρών, που θα επιφέρει την οργή του Θεού και την καταστροφή της ανθρωπότητας. Ποιο είναι το χειρότερο από την αμαρτία? Ότι οι άνθρωποι κατήργησαν την έννοια της αμαρτίας και λένε δεν είναι τίποτε αμαρτία, ή ακόμη χειρότερα. Είναι πολύ σοβαρό και πέρα από το θέμα, ή ακόμη χειρότερα. Κάτι δεν παραβαίνουν απλώς οι άνθρωποι τους νόμους του Θεού, αλλά τους αντικαθιστούν με ανηθίκους νόμους. Έγινε στην πατρίδα μας νόμος από ποινικοποίησης της μοιχείας. Έγινε νόμος υπέρ των εκτρώσεων, υπέρ του φόνου των αθώνων παιδιών. Εγκρίνουν τα γυμνιστικά κέντρα, παρουσιάζονται ξένοι στρατόπεδα ολόκληρα κλπ. Όλα αυτά είναι κατάργηση της ενίας της αμαρτίας, είναι αντικατάσταση των ηθικών νόμων με ανηθίκους νόμους, αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα, και είναι αυτό που λέει η Αποκάλυψης, ότι το θηρίο, το κακό στεφανώνεται. Άρα, δηλαδή λοιπόν, το κακό επιδοκιμάζεται, χειροκροτείται, διαφημίζεται από τα μέσα της δημοσιότητος και γίνεται νόμος του κράτους και επισημοποιείται. Αυτό είναι το αποκορύφωμα του κακού που θα επιφέρει την οργή του Θεού διά του Αντιχρίστου. Ναι. Ερχόμαστε τώρα λοιπόν, κυρία Δουράκη, στο θέμα 666 και πριν, μισό λεπτό, ναι. Και πριν σας δώσω το λόγο, σας λέγω ότι ό,τι θέλετε θα πείτε, έχετε χρόνο τώρα να μιλήσετε, εμείς ερχόμαστε, μιλήσαμε και σας βλέπουμε, αλλά επειδή έχετε αφιερώσει, διότι φοβούμε μήπως δεν, θα τα πείτε όλα, ναι. Τις προσπάθειές σας στην αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού φακελώματος, το 666 το έχετε εντοπίσει, έχετε ασχοληθεί και αυτά, θα μιλήσετε τουλάχιστον όση ώρα μπορείτε, εν πάση ανέσια, απλώς να μας δείτε που και που το λόγο, θα λέμε τις παρατηρήσεις μας, αν θέλετε. Έτσι, εντάξει. Λοιπόν, σας θυμάστε τι θέλετε, μόνο να θυμηθείτε ότι το πρώτο που θα απαντήσετε, αφού πείτε όσα θέλετε, είναι πάλι για μία ακόμη φορά, τι σημαίνει στην πράξη το 666. Αυτό θα είναι το ερώτημα που θα απαντήσω. Ναι, αλλά πριν απαντήσω όμως, θα πείτε ό,τι ναι, θα ήθελα να κάνω ένα μικρό, έτσι, μια μικρή εισαγωγή ως προς τα σημεία των καιρών, να συμπληρώσω και εγώ συμπληρωτικά. Ναι, ως τα σημεία των καιρών, τα οποία δεν ανησυχούν κανένα και που οι πατέρες επιμονή μου βάσεως, δηλαδή της Εκκλησίας, οι εκπρόσωποι, οι κληρικοί της Εκκλησίας μας, αναφέρονται και λένε συνέχεια, μα περί εσχατολογικών καιρών θα μιλάμε τώρα, για να μην αφυπνίσουμε τον κόσμο και να φοβήσουμε τον κόσμο. Γιατί να φοβηθεί ο κόσμος για τους εσχατολογικούς, δηλαδή είναι καλύτερα να θυμώνεται ο
Ένα αυτό. Δεύτερον, λέει, αναφέρεται στις γραφές το ότι θα σας δώσω σημεία καιρών. Λοιπόν, τα σημεία των καιρών που βλέπουμε εμείς σε αυτόν τον αιώνα και εξελίσσονται με ταχύτατους ραγδαίους, δηλαδή βομβαρδισμός κανονικός. Τώρα πίσω από τ' άλλο, βλέπουμε ένα συγκλονιστικό φαινόμενο και θέμα που δεν το έχει ξαναδεί ανθρώπινο μάτι ανά τους αιώνες. Βλέπουμε λοιπόν, είπε ότι όταν το κράτος του Ισραήλ θα επανακτήσει τα πάτρια, τα παλαιά του σύνορα, τα της Διαθήκης. Με τη γενοκτονία των Παλαιστινίων λοιπόν, οι Εβραίοι επανέκτησαν τα πάτρια σύνορά τους. Και συνεχώς επεκτείνονται. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, σεισμοί, λοιμοί, λοιμοί, καταποντισμοί. Άρα έχει αρχίσει και κινείται το σύμπαν. Δεύτερον, το νερό θα γίνει καυστικό είδωρ. Λοιπόν, βλέπουμε τις θάλασσες, τους ωκεανούς μας αυτή τη στιγμή να μολύνονται με ταχύτατους ρυθμούς, η ζωή να πεθαίνει, να φθήνει, οι γενοκτονίες μέσα στο ζωικό βασίλειο, δηλαδή και στο υγρό βασίλειο, είναι συγκλονιστικές και εικόνες αποκαλύψεως. Πρόσφατα είχαμε γεγονότα, πρόσφατο παράδειγμα στην Ελλάδα, βγήκε ένα ζεύγος δελφινιών και τα δελφίνια και στη Φλόριντα και στις ακτές γενικά σε όλο τον πλανήτη και αυτοκτονούν κατά χιλιάδες. Αυτοκτονούν, προσέξτε. Όταν λέμε αυτοκτονούν, τα ζώα αυτά δεν αντέχουν, γιατί τους κάναμε το σπίτι τους, δηλαδή τη μολύνα εμείς ανυπόφορο, και τα έλκη που φέρουν στο σώμα τους δημιουργούν τέτοιες πληγές και αφόρητους πόνους. Δηλαδή, όταν λέμε έλκη, όταν η θάλασσα, το υγρό βασίλειο υπάρχει πυρηνικό απόβλητο, βιομηχανικό απόβλητο, χημικό απόβλητο, γενικά τοξικό απόβλητο, λοιπόν, όταν υπάρχουν όλα αυτά μέσα στο νερό, βεβαίως γίνεται αφόρητη κατάσταση για τα πλάσματα που διαδιούν κάτω από το νερό. Βλέπουμε λοιπόν από τη μία μεριά να εξοντώνονται δι' αυτού του τρόπου όλα τα είδη που είναι στη θάλασσα, και από την άλλη, αν δεν γλιτώσουν δι' αυτού του τρόπου, θα τα κυνηγήσουν, θα τα εξοντώσουν, θα τα εμπορευθούν, θα κυνηγήσουν τις φάλαινες, τα φαλαινοθερικά κλπ. Τα δελφίνια στην Ιαπωνία κατά χιλιάδες θυσιάζονται και ακροτηριάζονται. Λοιπόν, βλέπουμε μία επίθεση του ιδίου του ανθρώπου και προς εσχροκέρδια, δηλαδή να εμπορευματοποιήσει όλο τον πλανήτη για να μπορέσει να κερδοσκοπήσει εις βάρος του πλανήτη. Και δεν ξέρει ότι αυτό το έγκλημα που γίνεται, αυτό θα έχει αντίκτυπο σε εμάς τους ιδίους. Διότι οίκος και λόγος, οικολογία, είναι ο οίκος και λόγος, δεν είναι το σπίτι μας αυτό που ζούμε εδώ, ακριβώς, στον πλανήτη. Ακριβώς. Λοιπόν, αν εμείς οι ίδιοι το καταστρέφουμε. Εγώ τώρα δεν θέλω να σας κόψω, να σας ναι, γιατί κάνω τον ρυθμό μου, έχω αυτό το ελάττωμα. Αλλά απλά σας λέγω ότι εγώ ειδικώς ασχολούμαι πολύ σοβαρά με το περιβάλλον. Και σε άλλη εκπομπή, αν θέλετε, καμία φορά, βεβαίως, θα καθίσουμε να μιλήσουμε οικολογικά για τις ζημίες αυτές, οι οποίες υφίστανται, και αντισφέρουμε βέβαια στα πλαίσια των αντικειμένων που ασχολούμεθα, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει μεγάλη ζημιά και όταν βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα με μαθηματική ακρίβεια και συγκλονιστικούς ρυθμούς να γίνονται αυτές οι επιθέσεις από τον ίδιο τον άνθρωπο εναντίον του πλανήτη που τον φιλοξενεί, αμέσως λοιπόν υλοποιείται το κείμενο της γραφής, η προφητεία. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι ήδη ο άνθρωπος επετέθη εναντίον της δημιουργίας, αυτό σημαίνει ότι γίνεται επίθεση εναντίον του ιδίου του δημιουργού. Δηλαδή, χτυπάμε την καρδιά του Θεού και δεν ξέρουμε ότι με το Θεό δεν μπορούμε να τα βάλουμε, διότι όταν μολύνουμε και εξοντώσουμε και καταστρέψουμε το περιβάλλον που ζούμε, θα είναι και το τέλος μας. Απόδειξης ότι ήδη με την πυρπόληση των δασών γενικά σε όλο τον πλανήτη, και δει στην Ελλάδα τα τελευταία έτη είναι τραγική η κατάσταση. Σήμερα στα Χανιά και φλέγονταν τα Χανιά, δεν ξέρω αν το βεβαίως, καλά, φυσικά. Τώρα θα έχουμε και το χειμώνα. Ναι. Αυτό, κύριε Αγοράκη, ο Άγιος Ιπόλυτος προφητεύει ότι στους εσχάτους καιρούς θα γίνονται αδόκητοι εμπρισμοί. Πυρκαγιές αδικαιολόγητες, πώς δεν περιμένει κανείς. Ναι. Είναι επισκοπού όλα αυτά, είναι στο σχέδιο. Λοιπόν, για να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα και δεν ανησυχεί κανένα το φαινόμενο αυτό, εδώ είναι η τραγωδία η μεγάλη, το ότι δεν ανησυχεί κανέναν το φαινόμενο αυτής της αλόγιστης και αυτής της επιθετικής μανίας καταστροφής του ανθρώπου εναντίον του ίδιου του πλανήτη, που αυτό στρέφεται, έχει αντίκτυπο σε εμάς. Λοιπόν, όταν βλέπουμε καταστροφή των δασών που τα γράφει και τα έχει πει και ο Κύριος στα σημεία των καιρών. Λοιπόν, όταν θα δείτε τα σημεία των καιρών και ο Κοσμάς ο Τολός είπε, όταν οι άνθρωποι θα πάψουν να είναι φύλανδροι και όταν τα κεραμίδια θα αποκτήσουν κέρατα, επανέρχομαι στις προφητείες, κέρατα τα κεραμίδια μας είναι οι κεραίες των τηλεοράσεων. Λοιπόν, από εκεί και μετά, όταν τα κεραμίδια αποκτήσουν κέρατα που τα έχουν αποκτήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, λοιπόν, τότε θα είμαστε στα σημεία των καιρών.
Λοιπόν, δέντρο επί δέντρου δεν έχει μείνει όσο που λέει ο κύριος Νίκος Επιλίδου. Τίποτα σε λίγο μέσα στο 93 δεν θα υπάρχει βασιστός πλούτος στη χώρα μας. Και θα το βλέπουμε με μαθηματική ακρίβεια. Λοιπόν, αυτό συνεπάγεται, μιλάμε οικολογικά, στους κρίκους. Τότε όταν σπάσει μια αλυσίδα, σπάει όλη η αλυσίδα. Λοιπόν, αρχίζει λοιπόν, εκευθύνει γενοκτονία στα είδη των φαλαινών, των δελφιών, του δάσους. Το οικοσύστημα είναι αλληλένδετο. Έχει λοιπόν τα εγωπρόβατα. Έχει το νερό. Δεν μπορούν να κατακρατηθεί το νερό από τα δέντρα, το οποίο εσωτερικά το γυρίζει πάλι και το ξαναδίδει στη φύση. Λοιπόν, όλες αυτές οι αλόγιστες καταστροφές που έχουν γίνει στον πλανήτη αυτή τη στιγμή και που γίνονται συνεχώς και επί καθημερινής βάσεως, βλέπουμε μια επίθεση του ίδιου του ανθρώπου, γιατί το λένε και οι προφητείες μέσα, ότι όταν ο άνθρωπος θα θελήσει να ξεπεράσει σε σοφία τον δημιουργό, και εκεί θέλω να καταλήξω πάλι στη θεοσοφία, και να αυτοχρηστεί Θεός, γιατί έχουμε χρήση τους εαυτούς μας, τι είναι με την επιστήμη. Η επιστήμη έφυσε τον εαυτό της Θεό και αντί να προσφέρει θετικό έργο στην ανθρωπότητα και στον πλανήτη, προσφέρει καταστροφικό. Λοιπόν, η τεχνολογία αυτή είναι μπούμεραν για να γίνει της ανθρωπότητας. Είναι κόσμο εχθρική. Διότι όταν η τεχνολογία δεν προσφέρει θετικό έργο και αρχίζει να κάνει εξορίξεις πετρελαίων, να κάνει γεωτρήσεις, να βγάζει πλουτόνια, να βγάζει πράγματα που τα είχε θαμμένα ο κύριος εν σοφία όλα αυτά τα κακά, την πυρηνική ενέργεια να ανακαλύψει και όλα αυτά τα πράγματα, να τα βγάζει προς τα έξω. Αυτή λοιπόν βλέπουμε ότι είναι μια καταστροφική μανία που έχει πιάσει τον άνθρωπο και που θέλει να την άξει στον αέρα τον πλανήτη, το σπίτι τον φιλοξενεί και να την αφεί και ο ίδιος. Λοιπόν, αυτά λοιπόν δεν ανησυχούν κανέναν, πρέπει να τα περνάμε έτσι ψόφαλτσα και να λέμε τι να κάνουμε, έτσι είναι η κατάσταση. Μα η τεχνολογία είναι αυτή που δημιούργησε την κατάσταση αυτή στον κόσμο. Η τεχνολογία είναι σύγχρονη. Όταν βλέπετε διαστημικούς σταθμούς να εδραιώνουν δορυφόρους στο διάστημα και να δικαιολογούν τα προγράμματά τους οι υποτιθέμενοι επιστήμονες Αμερικάνοι, Αμερικανοεβραίοι, και το λέω αυτό, Ρωσοεβραίοι, Γερμανοεβραίοι κλπ. Οι Εβραίοι έχουν εισδύσει παντού και εργάζονται ακατάπαυστα, έτσι, και οι πυρηνικοί επιστήμονες κλπ. Ακατάπαυστα για την καταστροφή του πλανήτη. Δηλαδή, την έλευση του μεσία τους. Δικαιολογώντας μας λοιπόν, εδώ πρέπει να δώσετε κάποια σημασία σε αυτό που θα σας πω. Δηλαδή, όταν βλέπουμε μέσα από την παγκόσμια κινηματογραφία, βιβλιογραφία, τηλεοπτικά έργα κλπ. Να μας βομβαρδίζουν εδώ και χρόνια, πώς ήξερε ο Μπεν Γκουριόν το 1962 ότι η Ρωσία θα είναι ομόσπονδο κράτος. Το συγκεκριμένο παραπέτασμα θα καταρρεύσει. Πώς το γνώριζε ο Μπεν Γκουριόν. Λοιπόν, είναι στα σιωνιστικά σχέδια όλα αυτά, η κατάρρευση των εθνών, το παγκόσμιο χάος το οποίο δημιουργούν οι ίδιοι, οι τεχνητές οικονομικές καταρρεύσεις δηλαδή των εθνών, τεχνητό παγκόσμιο κράχ οικονομικό. Αυτά είναι όλα τεχνητά, διότι αν δεν δημιουργηθούν όλα αυτά, πώς θα μπορέσουν αυτοί να επιβάλλουν το σχέδιο το δικό τους. Δεν θα μπορέσουν βεβαίως. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να διασπούν πάντοτε και να διχάζουν. Ποιο έθνος έχει αχίλιο πτέρνα σε εσωτερικούς διχασμούς? Η Ελλάς, χτυπήστε τη. Βάλτε λοιπόν κομματικοποίηση, η μισή θα είναι χωρισμένη με αυτούς, η άλλη μισή με αυτούς, δεν θα ξέρουν τι τους γίνεται και εμείς θα προχωράμε ακάθεκτοι για να εδραιώσουμε και να υλοποιήσουμε τα σχέδιά μας. Απόδειξης ότι δεν ανησυχεί κανέναν πια, που βρίζουνε, επιτρέπει η ίδια η πολιτεία να βρίζει τον κύριό μας, η ίδια η πολιτεία το επιτρέπει, ποιος το επιτρέπει, ο κλήρος. Να βρίζει τον κύριός μας και το λένε αυτό ελευθερία. Μα περί ελευθερίας πρόκειται. Συγγνώμη, η βλασφημία καταδικάζεται και από τον νόμο και από την Εκκλησία. Εδώ ψηφίστηκε νόμος, δεν καταδικάζεται και δεν μπορούν να προσέλθουν παρά μόνο μέσα από μήνυση. Να μηνυθεί, λέει, δεν είναι αυτεπάγει, δηλαδή δεν είναι αυτόφορο να τον πιάσει, να τον πιάσει. Έχει το δικαίωμα, θα μου επιτρέψετε να σας πω, ο αστυνομικός, εφόσον με ακούσει να υβρίζω τα θεία, να μην συλλάβει τη Βράκη. Εγώ ξέρω το λόγο, διότι λόγω της ιδιότητός μου ως δημοσιογράφου έχω υπόψη μου περιπτώσεις πάρα πολλές καθημερινά, ακόμη και στα δικαστήρια, διότι όπως ξέρετε πήγαινε ερχόμαστε στα δικαστήρια για τα διάφορα θέματα. Κατόπιν εγκλήσεως, αλλά και ο αστυνομικός έχει διατηρεί το δικαίωμα. Εφόσον ακούσει άνθρωπο να υβρίζει τα θεία, να τον συλλάβει. Δεν έχω δει μέχρι στιγμής κανέναν αστυνομικό. Άλλο αυτό, κύριε Ζακερακόπουλε. Σε αυτό θα σας δώσω δίκιο. Ότι υπάρχει όμως η ευχέρεια, υπάρχει. Κύριε Ζακερακόπουλε, επειδή το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερος έτσι ενδιαφέρον,
Η ελληνική πολιτεία σε ποια περίπτωση είναι περισσότερο ευαίσθητη, όταν ευρίζεται ο Χριστός ή όταν ευρίζεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας? Όταν ευρίζεται ο πολιτικό πρόσωπο. Α, αυτό είναι. Άρα δεν είναι χριστιανικό το κράτος μας. Δεν είναι χριστιανικό. Μα εδώ δεν υπάρχει καν εικόνα το Χριστό. Δουλεύει και αυτό για τον Αντίχριστο. Δουλεύουν οι πάντες για τον Αντίχριστο. Λοιπόν, εδώ πέρα δεν πρέπει να μας ανησυχούν όλα αυτά. Γι' αυτό ένα περίεργο πράγμα καλλιεργείται, δηλαδή μία εικόνα από την ίδια την πολιτεία και από τον ίδιο τον κλήρο εφησυχασμού ως προς το λαό. Δηλαδή τίποτα δεν είναι αυτό, τίποτα δεν είναι εκείνο. Μη σας νοιάζει που σας γυρίζουν τον Ιησού Χριστό από τα τηλεοπτικά έργα επικαθημερινής βάσεως και τον λένε να ζωρέε, θα σου καρφώσω τα αγκάθια στο καταραμένο κουφάρι σου πιο βαθιά, έτσι και μαζί με σένα θα πάνε και οι υπόλοιποι χριστιανοί, όλα τα κανάλια, πλην του τηλετόρα. Και το λέω αυτό και είναι προς τιμήν σας. Λοιπόν, εγώ γι' αυτό και αποφάσισα να μιλήσω στο κανάλι σας, διότι είδα ένα ήθος, είδα μια εικόνα πραγματικά ελληνοχριστιανική που εξέπεμπε το κανάλι αυτό και είπα ότι θα χτυπήσω την πόρτα και θα του ζητήσω να υψώσω φωνή διαμαρτυρίας. Βλέπετε ότι σας αφήνουμε σε κάθε αυτό μολονότι. Θέλω προηγουμένως να σας εκφράσω την απορία μου, αν θέλετε, και από ένα σημείο και μετά την πεποίθησή μου, ότι εγώ είμαι της απόψεως ότι σε ό,τι αφορά την πρόοδο, την επιστήμη, την τεχνολογία και τις ανθρώπινες δυνατότητες, πιστεύω στο αρχαίο ελληνικό ρητό, παν μέτρων άριστον. Δηλαδή ότι μπορούμε, και αυτό το τοποθετώ σε ευρύτερο πλαίσιο και στην χρήση ακόμη των δυνάμεων της φύσεως. Δηλαδή, ότι και το δαδί που παίρνουμε και το πετρέλαιο που μπορούμε να βγάλουμε από το έγκαντζε, εφόσον το βγάλουμε με μέτρο. Για σωστούς σκοπούς, όχι για να φτιάξουμε πυρηνικά όπλα. Πολύ ωραία. Και όχι για να κερδοσκοπήσουμε. Ακριβώς, και ούτε να κερδοσκοπήσουμε, τότε είναι κάτι άλλο. Να κερδίσει εκείνο που πρέπει να κερδίσει κανείς. Αλλά όχι να κερδοσκοπήσει. Άλλο η κερδοσκοπία, άλλο το κέρδος. Τις προϋποθέσεις για να εφεύρει η παρέμβαση, γιατί πολλοί θα πούν, είπατε κατά απλώς, για μέτρο, όλα θέλατε να πείτε ασφαλώς. Και τις προϋποθέσεις για να εφεύρει η επιστήμη την ραδιοφωνία και την τηλεόραση. Τις έκρυψε ο Θεός μέσα στη φύση. Τις ανακαλύψαμε και έτσι δημιουργήσαμε ραδιοφωνία και τηλεόραση. Δεν είναι κακό. Κακό είναι η κακή χρήση. Η κακή χρήση, πολύ σωστά. Πάντως και να σας ευχαριστήσω, κυρία Δουράκη, και για την μία που κάνατε για το σταθμό μας και ενώπιον του ιερέως και του θεολόγου μας εδώ και ημών ασφαλώς, να τονίσω στους τηλεθεατές μας ότι από αυτό το σταθμό θα ακούγεται η φωνή της αλήθειας. Υπό αυτά τα συνθήκα εργαζόμεθα όλοι σε αυτό το σταθμό και αν θέλετε πιο πέρα, ότι αν τα βλέπαμε διαφορετικά τα πράγματα, το ψωμί μας το βγάζαμε με την έντυπη δημοσιογραφία και αυτά. Τον κάναμε με αυτή τη φιλοδοξία. Και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Αυτή τη φιλοδοξία το έχουμε κάνει. Ακόμα έχω πρόσφατο παράδειγμα που μου συνέβη με τον Αντένα και το νομίζω ότι μπορεί να το έχω αναφέρει, δεν θυμάμαι. Αλλά πρόσφατο παράδειγμα που μου είπανε να μιλήσω για την οικολογία γενικά, αλλά να μην αναφερθώ στο όνομα του Ιησού Χριστού. Λοιπόν, έκτοτε παρακολουθώ ανελιπώς στο κανάλι αυτό και βλέπω ότι το κανάλι αυτό ξεχύνεται από εκεί μέσα όλος ο βόρβορος εναντίον του Ιησού Χριστού, της πορνογραφίας, σατανολατρίας, μιλάμε ένα πατρονάρισμα και μια προπαγάνδα υπέρ του οχετού άνευ προηγουμένου. Κυρία Δουράκη, λοιπόν, να σας παρακαλέσω να προφυλάξετε το σταθμό επί τούτου, διότι αντιλαμβάνεστε που δεν θέλουμε να έρθουμε σε... Εγώ δεν λέγω τίποτα. Εσείς έχετε το δικαίωμα να πείτε, αλλά μπορεί να έρθει νομικό σε αντιπαράθεση, όπως αντιλαμβάνεστε ως σταθμό. Εγώ έχω σημειώσει στο μπλοκάκι μου που παρακολουθώ τις ημερομηνίες που προβάλλανε τα έργα αυτά, που βρίζουν τον χριστιανισμό, που προβάλλουν τον εβραϊσμό, που επιμονή μου βάσεως γίνεται μία... Μα δεν θέλατε, κυρία Δωράκη, να υπαλληθεύσει η Αποκάλυψη, τα λέει αυτά η Αποκάλυψη, ότι το θηρίον θα στεφανώνετε, το κακό θα διαφημίζετε. Ναι, αλλά εμείς τι κάνουμε όμως, θα καθίσουμε στις καρέκλες μας και θα κάνουμε διάλογο έτσι για να μας ακούει ο κόσμος. Θα διαμαρτυρόμεθα και θα αντιδρούμε όσο μπορούμε περισσότερο. Και είπα ότι από το πλαίσιο αυτό και μετά δεν θέλω προς Θεού να σας ενοχλήσω στην κουβέντα σας όλα, αλλά
μπορείτε να μιλήσετε για το τι παρουσιάζει ο οποιοδήποτε τη δεσταυρό. Χωρίς να αναφέρω το όνομά του δεν γίνεται. Πρέπει να αναφέρω και το όνομά του. Ποιος το αναφέρατε, αλλά πρέπει να προχωρούμε σε χαρακτηρισμό, αν θέλετε. Είναι και μία αρχή αυτό που λέει η κυρία Δράκη του Ιερού Χρυσοστόμου, του μεγαλύτερου πατρός και δασκάλου της Εκκλησίας, που λέει τα δημοσία λεγόμενα και πρατώμενα, ταύτα και δημοσία ελέγχομεν. Έτσι είναι, διότι αν δεν υπάρχει έλεγχος και προς εκπροσώπους της πολιτείας, και δηλαδή εμείς δεν είμαστε ψηφοφόροι, εμείς δεν τους βγάζουμε, εμείς δεν τους ψηφίζουμε. Εμείς όταν δούμε λοιπόν στην πορεία των πραγμάτων ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν εξυπηρετούν τα εθνικά μας σχέδια, δεν υπηρετούν καν την Ελλάδα, λοιπόν δεν κόπτονται για την παράδοσή μας, την θρησκευτική και την εθνική, από εκεί και μετά θα επαναστατήσουμε. Είναι δικαίως του λόγου. Λοιπόν, αυτοί που καλλιεργούν το κλίμα της ιτοπάθειας, και είναι πάρα πολλοί αυτοί, δεν είναι ολίγοι, και δυστυχώς είναι σχεδόν όλα τα κόμματα. Για να μην αναφερθώ, σχεδόν όλα τα κόμματα καλλιεργούν ένα κλίμα ιτοπάθειας στον ελληνικό λαό, μην μιλάς, μην αντιδράς, δηλαδή μην μιλάς, μην γελάς, κινδυνεύει η Ελλάς. Αφού η Ελλάς κινδυνεύει ούτως ή άλλως, λοιπόν εμείς τι πρέπει να κάνουμε, να περιμένουμε να καθίσουμε με σταυρωμένα τα χέρια και να δεχτούμε δηλαδή τι, δεν θα αντιδράσουμε που μας αφαιρούν την ιστορία μας από την Ευρωπαϊκή, από το Ευρωπαϊκό Βιβλίο. Ελλάς, Ευρώπη, χωρίς Ελλάδα, χωρίς αναφορά στα ελληνικά δρόμενα, υπάρχει, κι όμως μας κατήργησε. Μήπως λέω ψέματα. Αναφορά στην Ελλάδα δεν γίνεται πουθενά. Μιλάτε στην ευρωπαϊκή ιστορία. Μιλάτε για το βιβλίο αυτό. Του Τιροζέλ. Ναι, του Τιροζέλ. Λοιπόν, όλα αυτά δεν είναι τυχαία, κύριε Ζαφυρακόπουλε. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν όλα είναι μαζεμένα, το ένα αλληλένδο το πίσω από το άλλο. Λοιπόν, δεν πρέπει να μας αφησυχάζουμε, αφού βλέπουμε ότι οι εταίροι και σύμμαχοι φίλοι μας κυβερνώνται από τον σιωνισμό. Πάει και τελείωσε, είναι διεθνής ορολογία εδώ πέρα. Όταν το κράτος του Ισραήλ έγινε κράτος, και το λέει η προφητεία, και εκεί θέλω πάλι να καταλήξω, είμαστε πλέον στα σημεία των καιρών. Δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε και να κλείνουμε τα μάτια μας και να λέμε δεν συμβαίνει τίποτα και εντάξει, είναι στη φυσική ροή των πραγμάτων. Καμία φυσική ροή. Εγώ θα σας ρωτήσω, θα σας κάνω μια ερώτηση. Σε ποιο κράτος μπορείτε να πάτε, να δώσετε συνέντευξη, να καθίσετε σε τούτο το βήμα τηλεοπτικά και να μιλήσετε εναντίον του Ιησού Χριστού. Και να σας επιτρέψουν να βρίσετε τον Θεό τους και την παράδοσή τους. Σε ποιο κράτος. Ναι. Σε ποιο κράτος μπορείτε να πάτε να το κάνετε αυτό. Εγώ θέλω να μου πείτε, πού, στους Άραβες, στο Αραβικό έθνος, στους Ισραηλίτες, στους Μουσουλμάνους, πού μπορούμε να πάμε να μιλήσουμε εναντίον του Θεού τους που λατρεύουν κλπ. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε. Πραγματικά είναι σωστή η παρατήρησή σας αυτή. Κυρία Δουράκη όμως, επειδή ο χρόνος μας παρέρχεται, θέλω να μπούμε στο θέμα των ταυτοτήτων του 666 που κατέχετε εξόχως και αδειμονούν οι τηλεθεατές μας. Έχετε υπόψη σας, δεν σας έχω διακόψει, έχω σε αυτό το διάστημα και προηγουμένως και γι' αυτό πάσχιζα να περάσουμε στο θέμα, ξεφύγαμε λίγο, για τις ταυτότητες το 666 έχουμε αναρρύθμιτα τηλεφωνήματα, περιμένουν να μιλήσετε για τις ταυτότητες. Ναι, έχουν προστεθεί, σας πληροφορώ, και άνθρωποι έχουν τονίσει που δεν γνωρίζουν το θέμα και θέλουν να σας ακούσουν επί του θέματος αυτού. Μη φοβήστε, έχουμε την ευκαιρία και της επομένης Παρασκευής, της άλλης εβδομάδας, αν μπορέσετε και είστε εδώ για μια άλλη φορά, να έρθετε να προσθέσουμε όλα αυτά. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μία μικρή για να αναφερθώ, να τελειώσω την εισαγωγή. Τελειώστε την. Να τελειώσω και μετά να εισέλθω κατευθείαν στο θέμα. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα μιλάμε για τις προφητείες και λέμε ότι δεν ανησυχεί κανέναν πια ότι η Αγία Γραφή αναφέρει ότι θα γίνουν καταπληκτικά γεγονότα στις έσχατες μέρες. Δηλαδή, μεγαλύτερο καταπληκτικότερο γεγονός από τη διάλυση της Σοβιετικής Ενώσεως της Δευτέρας Περδυνάμεως υπάρχει? Δεν υπάρχει. Επίσης, ο Γκορμπατσόφ, ο οποίος δήλωσε ότι όλη η ανθρωπότητα χρειάζεται ένα νέο αρχιτέκτονα, έτσι δήλωσε ο Γκορμπατσόφ, και έκανε την Περεστρόικα και τον Γκλάνος, που σημαίνει διαφάνεια. Λοιπόν, πρόσφατα λοιπόν ο ίδιος ο Γκορμπατσόφ δήλωσε ότι η ανθρωπότητα χρειάζεται έναν αρχιτέκτονα. Τι ως μήνυμα είναι αυτό που περνάει ο Γκορμπατσόφ προς, μιλάμε στη Ρωσία και γενικά σε όλο τον κόσμο. Τι ως μήνυμα είναι αυτό. Η αναφορά στον Γκορμπατσόφ στο κοινό σπίτι των λαών από τον Ατλαντικό στα Ουράλια. Έτσι. Λοιπόν, ο δε υπουργός εξωτερικών Σεβαρνάντσε αναφέρεται συχνότητα στη νέα παγκόσμια τάξη ειρήνης και ασφάλειας όλης της γης. Και εγώ θέλω να σας πω ότι η νέα παγκόσμια τάξη δεν είναι καθόλου νέα. Έτσι, για να κάνουμε μια... Δηλαδή, και ο πρόεδρος Μπούς το είχε αναφέρει αυτό. Από το 1776
αναγράφεται στα χαρτονομίσματά τους από το 1976 κάτω από την πυραμίδα και από το μάτι αυτό με τις λατινικές λέξεις Novus Ordo Seclorum, που σημαίνει νέα τάξη πραγμάτων. Στην λατινική. Λοιπόν, γιατί να θέλω τη βλούμε, και βεβαίως θα ήθελα να με επιτρέψετε να δείξω όλα αυτά τα πράγματα. Βεβαίως, γι' αυτό έρχομαι. Γι' αυτό τα έφερα. Γι' αυτό τα, ναι, θέλω να σας δώσω την, ναι, ευκαιρία σε αυτά να αναπτυχθούμε, γιατί βλέπετε, λοιπόν, ότι έχουμε λιγότερο από μισή ώρα. Μισή, λοιπόν, ώρα. Εδώ πέρα, ναι, λοιπόν, βλέπουμε ένα καταστροφικό έργο που έχει εξαπολύσει ο σιωνισμός διεθνώς, θέλοντας να επαναφέρει τον πλανήτη, τους ανθρώπους δηλαδή, στον σκοταδισμό, στην δαιμονολατρία, στη μαγεία, στη μαγκανία, στον αποκριτισμό, στον πνευματισμό και όλα αυτά τα ισμός, τόσα δεν είναι γενικά. Λοιπόν, και προβάλλοντας... Και όλα τα ισμό εκτός από τον χριστιανισμό. Έτσι. Λοιπόν, προβάλλοντας την εικόνα του δαίμονα από όλα τα, με όλα τα μέσα. Δηλαδή, από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, από τα έντυπα, από τις εφημερίδες, από τα πρόσφατο παράδειγμα, θα ήθελα να δείξετε αυτό παρακαλώ, στην Εθνοκάρτα, στην Ελλάδα κυκλοφορεί Εθνοκάρτα και δεν ντρεπόμαστε, αυτό θέλω να το πω, δεν επισημάνω, παρακαλώ. Φέρτε την, ναι, κανείς σας παρακαλώ. Εθνοκάρτα, αυτό είναι το πρόσωπο του δαίμονα που είναι πάνω από την Εθνοκάρτα που καλούνται να πάρουν οι Έλληνες, Εθνοκάρτα. Προσέξτε. Λοιπόν, Εθνοκάρτα λοιπόν, ένα αυτό. Μιλάμε για την αναφορά του 666. Ο δαίμονας λοιπόν, επειδή ο κωδικός του είναι τα τρία εξάρια, διότι ο αντίχριστος που θα έρθει, θα είναι ένα δαιμόνιο, ο δαίμονας, όπως είπε και ο κύριος Σωτηρόπουλος, ότι όλη η σατανική δύναμη θα είναι σε όλο το μεγαλείο μέσα στον άνθρωπο αυτόν. Θα μεγαλουργήσει, δηλαδή θα υποτάξει και θα κάνει όλα αυτά τα έσχη. Λοιπόν, βλέποντας λοιπόν αυτή την επιθυμία και η κυβέρνηση να εξυπηρετεί τα σχέδια τα σιωνιστικά των Εβραίων, κάνοντας όλα τα χατήρια του εβραϊσμού, δηλαδή η μορφή του δαίμονα να είναι σε όλες τις αφήσεις έξω, σε διαφημιστικά μηνύματα προς τον κόσμο και προς τις νεολαίες, Coca-Cola πρώτον. Είδατε τις νυχτερίδες και αράχνες, την αράχνη και τα Καρπάθια με τον Δράκουλα και τη νυχτερίδα από πάνω. Λοιπόν, βλέπουμε μια απέσια φύση να κυκλοφορεί, τώρα δεν ξέρω αν επιτρέπετε να πω το όνομά της, γιατί αυτοί πρέπει να τη σκίσουν και να την πετάξουν κομματάκια δηλαδή από τις... Οι θεατές μας την βλέπουν να μην αναφέρεται όνομα. Λοιπόν, ναι, αλλά πρέπει να ξέρουν ποια είναι και τι αναγράφει. Να την περιγράψετε. Ναι, διαφημίζει. Υπάρχει λοιπόν στην αφίσα αυτή, αγαπητοί τηλεθεατές, μια συγκλονιστική τραγική εικόνα που θυμίζει η Αποκάλυψη. Το πετρέλαιο του Περσικού κόλπου που έχει χυθεί στην Ερυθρά Θάλασσα, χυμένο όλο με ένα πουλί με μια αγωνία στο πρόσωπό του, αλλοιωμένο και σκεπασμένο από την πίσα και από το πετρέλαιο και κόκκινα μάτια. Και κόκκινα μάτια. Αυτό μας το βγάζουν για να μας διαφημίσουν, τα ρούχα τους και τα προϊόντα τους πάλι οι Εβραίοι. Γιατί και αυτόν τον οίκο οι Εβραίοι τον έχουνε. Λοιπόν, όταν βλέπουμε σε όλη σε όλο το φάσμα, ας πούμε, αυτό, την επίθεση που κάνουνε, να θέλουνε να προπαγανδίσουνε με άσχημες εικόνες, δηλαδή τη μορφή του δαίμονα, να την καλά και σώνει, να την επιβάλλουνε ακόμα και από τα τετράδια. Τα τετράδια τα σχολικά. Λοιπόν, τα τετράδια τα σχολικά των παιδιών, θα σας φέρω εγώ, δεν ξέρω εάν σε άλλη εκπομπή αν γίνει κλπ. Κλπ. Θα σας φέρω τετράδια να δείτε του Δημοτικού πως το εξώφυλλό τους οικειοποιούν το παιδί με τη μορφή την δαιμονική. Και λέει από πάνω, όπως είναι αυτός εδώ που φάνηκε τώρα, υπάρχουν δύο διαβολάκια με κέρατα και λέει «My little devil», ο μικρός μου διάβολος. Λοιπόν, εγώ όσο χρονών είμαι και στα τετράδια τα σχολικά μου που είχα, δεν είχα ποτέ τα τετραδιά μου τη μορφή του δαίμονα απ' έξω. Μάλιστα. Λοιπόν. Κυρία Δουράκη, να προχωρήσουμε, σας παρακαλώ, έχω και πιθανώς να ακούτε και το τα τηλέφωνο. Τα ακούω όλα, είναι πολύ δυνατά όλα αυτά. Και γίνεται πανζουρλισμός με, ναι, το θέμα του λοιπόν, 666. Πρέπει να μιλήσουμε. Μπαίνουμε λοιπόν στο 666. Μιλήστε λοιπόν. Όπου εδώ πέρα βλέπουμε μία καταστρατήγηση και έναν συντονισμό από όλα τα μέσα και από τα μέσα ενημερώσεως, και εσείς οι δημοσιογράφοι κάνετε ένα έργο, δεν απευθύνομαι αποκλειστικά σε εσάς, μιλάμε για όλο το δημοσιογραφικό σώμα. Λοιπόν, ένα έργο που προσπαθείτε να αλλοιώσετε, να εκφυλίσετε και να γελιοποιήσετε την εικόνα του 666.
Λοιπόν, απόδειξης πρόσφατο παράδειγμα είναι αυτό το τελευταίο επεισόδιο που έγινε με, με δύο νομίζω δημοσιογράφους της Αυριανής, δύο ή τρεις κλπ. Όπου όταν τους συνέλαβαν τότε στο δικαστήριο με τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, τον κύριο Κόκκινο, τους πέρασαν για υπόπτους και πήγανε να τους κάνουν δακτυλοσκόπηση. Αρνήθηκαν λοιπόν οι δημοσιογράφοι. Γιατί αρνήθηκαν οι δημοσιογράφοι να τους κάνουν δακτυλοσκόπηση? Και όταν τους πήγανε στο αυτόφορο, βεβαίως και έγινε η δίκη, δικαιώθηκαν πανηγυρικά. Τους δικαίωσαν. Λοιπόν, αυτή λοιπόν τη δακτυλοσκόπηση μέσα από τα ηλεκτρονικά μέσα θέλουν να την περάσουν στο λαό. Δηλαδή, να φακελωθούμε ηλεκτρονικά, δηλαδή να σφραγιστούμε, διότι αυτό κακά τα ψέματα είναι το επερχόμενο σφράγισμα. Εδώ υπονομεύονται οι ατομικές ελευθερίες, εδώ είναι οι νόμοι αυτοί τελείως αντισυνταγματικοί, απάνθρωποι, σατανικοί. Δηλαδή εδώ βλέπουμε μια επίθεση. Ομιλείτε σε ό,τι αφορά τις νέες ταυτότητες. Νέες ταυτότητες. Μάλιστα. Ασχέτου αριθμού. Προσέξτε. Εγώ είμαι τελείως ενάντια με αυτά. Ασχέτως αριθμού. Δηλαδή θα μπορούσε να ήταν 777, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, ασχέτως αριθμού, το ηλεκτρονικό φακέλωμα είναι ό,τι χειρότερο, ό,τι υπονομευτικότερο ως προς την ζωή του πολίτη. Δηλαδή βλέπουμε ότι θέλουν να δημιουργήσουν κράτος πολιτών κατευθυνόμενων, ρομποτάκια τεχνητά. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο το ότι εγκατιστούν επάνω τους δορυφόρους. Οι δορυφόροι αυτοί έχουν εγκατασταθεί και δικαιολογούνται δήθεν σαν διεθνικά προγράμματα για να κατασκοπεύονται όλα τα έθνη. Και όταν πάρθει ο καιρός του Αντιχρίστου, που θα ελέγξει όλο τον πλανήτη και θα έχει τα κουμπιά, θα πατάει τα κουμπιά στα χέρια του και θα φακελωθεί όλη η ανθρωπότητα, γιατί δεν ξέρουμε μέχρι στιγμής, υπάρχουν αντιδράσεις φοβερές από την Αγγλία, από την Ιρλανδία, από την Ολλανδία, από τη Σουηδία, από την Πορτογαλία κλπ. Και πάει λέγοντας, βλέπουμε ότι η μισή Ευρώπη είναι εναντίον τελείως παντελώς αυτό το σύστημα και έχει αντιδράσει. Λοιπόν, γιατί εμείς η Ελλάδα, που έχουμε και στην πατρολογία μας, μας το αναφέρει η πατρολογία μας, γιατί σπέβδουμε πρώτοι να υιοθετήσουμε τις υποδείξεις της ΕΟΚ. Γιατί κακά τα ψέματα είναι υπόδειξης της ΕΟΚ το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Λοιπόν, τι κρύβεται λοιπόν πίσω από την υπόδειξη της ΕΟΚ, κύριε Ζαφυρακόπουλε? Θέλουν να φακελώσουν όλους τους χριστιανούς Έλληνες πολίτες. Και εδώ πέρα υπάρχει μία εξαίρεση. Ξέρω, ισχύει λοιπόν και για τα άλλα έθνη αυτό. Όχι. Έχουν αρνηθεί, καταρχήν, έχουν οι Ολλανδοί προηγούμενο, διότι θυμούνται τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επί Χίτλερ, τον άξονα, και δεν δέχονται ταυτότητα με καμία δύναμη οι Ολλανδοί. Οι Άγγλοι δεν έχουν ούτε καν δελτίων ταυτότητος. Αυτά είναι ελεγμένα, δεν είναι έτσι δικά μου λόγια αυτά. Όχι μόνο οι Άγγλοι, αλλά τα περισσότερα κράτη. Τα περισσότερα κράτη. Στο εξωτερικό δεν έχουν καν ταυτότητα. Ναι. Λοιπόν, όταν βλέπουμε λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι Ευρωπαίοι εταίροι μας αρνούνται, και μάλιστα με πρόσφατο παράδειγμα που αναφέραμε και προχθές στη Σουηδία, πριν από χρόνια που έγινε το πείραμα αυτό των 15.000 ανθρώπων Σουηδών, που τελικώς το πήρανε είδηση τι τους έκαναν και κατέβηκαν σε πορεία διαμαρτυρίας και καταγγελίες. Ποιο πείραμα, κύριε? Τον κόσμο. 15.000 Σουηδοί είχαν σφραγιστεί, και όταν βεβαίως αποκαλύφθη αυτό, τους είπανε ότι η επιστήμη, κάνουμε ένα επιστημονικό πείραμα, χωρίς να τους αναφέρουνε. Τους φακελώσανε, τους σφραγίσανε 15.000 Σουηδούς, και από εκεί και μετά αυτό βγήκε στη φόρα βεβαίως, γιατί όλα, ο κύριος τα σχέδια τα σκοτεινά, τα αποκαλύπτει κάποια στιγμή, θα τα μάθει ο κόσμος. Εγώ, κύριε Αδουράκη, εννοώ το εξής. Δεν ισχύει η γράμμωση ήδη, και αν υπάρχει το 666... Ναι, με το γράμμα, το barcode system. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν υπάρχει το 666 σε όλα τα έθνη. Εδώ θα καταλήξουμε. Εδώ πέρα άλλο το γραμματό σύστημα και το σφράγισμα της παγκοσμίου τροφοδοσίας. Ξέρετε, εδώ ναι, μιλάμε για σφράγισμα. Ποτέ ανά τους αιώνες δεν είχε γίνει σφράγισμα στην παγκόσμια τροφοδοσία. Ποτέ. Ανά τους αιώνες. Λοιπόν, αυτό λοιπόν έχει σκοπούς. Εκεί κρύβεται το να σφραγιστεί παγκόσμια στροφοδοσία. Ερχόμαστε πάλι θεολογικά στο κείμενο, στο δάφη της Αγίας της Αποκαλύψεως, που λέει ότι ο Αντίχριστος μέσα από τη γαστέρα θα εκβιάσει τον κόσμο για να σφραγιστεί. Διότι εδώ πέρα λέει μέσα ότι αυτός που δεν θα έχει το χάραγμα, που δεν θα το έχει, δεν θα δεχτεί να φακελωθεί και να σφραγιστεί με τα τρία εξάρια, δεν θα δύναται να αγοράσει, να κάνει συναλλαγή καμία, ούτε οικονομική. Δεν ξέρω αν τα λέω σωστά. Λοιπόν, ούτε οικονομική, αλλά ούτε και θα έχει δικαιώματα σαν πολίτης. Ούτε να ψηφίσει, ούτε τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, όλο αυτό λοιπόν
Αυτό εγκυμονεί κινδύνους και το βλέπουμε από μόνο το ότι είναι εκβιαστικό, δηλαδή είναι μια επίθεση του κράτους, του ιδίου, να περάσει το νομοσχέδιο αυτό με το έτσι θέλω, έτσι, και να εγκλωβίσει τους Έλληνες πολίτες, αφού τους φραγίσει πλέον θα είναι ελεγχόμενοι. Ο έλεγχος αυτός θα φτάνει μέχρι το σημείο να κατευθύνει τις συνειδήσεις τους. Βεβαίως θα φτάνει. Λοιπόν, δηλαδή με μικροτσίπς. Μικροτσίπς αυτά, επειδή η τεχνολογία, κύριε Ζεφυρακόπουλε, όπως δεν το ξέρουμε, μας το διαφημίζουν μέσα από τα κανάλια με τηλεοπτικά έργα αυτό. Λοιπόν, όλα αυτά τα θρίλερ που γυρίζονται με οι πολυεθνικές εβραϊκές που τα γυρίζουν και μας δείχνουν και λέμε πόπο και θαυμάζουμε, ας πούμε, κατεβαίνει το τάδι διαστημόπλιο και έρχεται κλπ. Εδώ είναι επιτεύγματα δικά τους αυτά, επιστημονικά. Και μας κάνουν πρώτα μία προδιαφήμιση μέσα από τα έργα για να θαυμάζουμε και να βλέπουμε, ας πούμε, τα καταστροφικά τα της τεχνολογίας και κατόπιν τα εφαρμόσουν και στο ανθρώπινο γένος. Επειδή έχει αρχίσει το σφράγισμα. Πρώτα στην παγκόσμια τροφοδοσία, δεύτερον στο ζωικό βασίλειο, εκεί πειραματιστήκανε πάρα πολύ στο ζωικό βασίλειο, σφραγίσει ένα απόδειξη ότι τα βλέπουν και στα ντοκιμαντέρ. Σφραγίζουν μία φάλαινα το 1975 και τη βρίσκουν το 1989, που έχει πάει, σε ποιο βάθος βρίσκεται, εάν είναι καλά. Την εντοπίζουν με ελικόπτερο και με ένα ειδικό που έχουν στα χέρια και το βρίσκουν το ζώο ξανά. Λοιπόν, ναι, εγώ σας ερωτώ, ναι, συγκεκριμένα, θα περάσει και στην νοημοσύνη μας. Ναι, και στην νοημοσύνη μας αυτό έχει δημιουργήσει, η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ, δηλαδή τόσο σατανικά, που σου λέει ο χρειά και η φαντασία του ανθρώπου, ο μεγαλύτερος εμφάνταστος άνθρωπος δεν μπορεί να διανοηθεί το μέγεθος, ας πούμε. Τι του ετοιμάζεται, τι μας ετοιμάζουν. Δηλαδή, θα πάμε να σφραγιστούμε. Με τους ανθρώπους που έχουν κάνει το κίνημα και που έχω έρθει σε πάρα πολλές και ο πατήρ Μάξιμος γνωρίζει ότι και στις... Ένας άνθρωπος είναι πολιτικό κόμμα, λέγεται αυτό, είναι χριστιανικό, είναι οτιδήποτε. Εμένα με ενδιαφέρει που οι άνθρωποι αυτοί κόπτονται για την πατρολογία μας, να μην σφραγιστούμε. Αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα, ή οσδήποτε ξεκινήσει το κίνημα και είναι αυτός, μα ή το Πασόκ είναι αυτό, μα η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή, ή το Κουκουέ είναι αυτό, ή η Ελληνικό Ορθόδοξο Ορθιακό Κίνημα λέγεται, εγώ θα είμαι μαζί τους. Εμένα δεν με ενδιαφέρει, δεν έχω προσωπολατρία, ούτε φανατισμό για τους μέσους. Εμένα με ενδιαφέρει να υπηρετήσω τα λόγια του Κυρίου μου. Αυτά που είναι στη γραφή και να αντισταθώ με όλες μου τις δυνάμεις μας. Λοιπόν, όταν βλέπουμε λοιπόν ότι το 666 αυτή στις μέρες μας τον αιώνα αυτό είναι παντού, γιατί δεν έχει μείνει ασφράγιστο. Δεν έχει μείνει τίποτα ασφράγιστο. Τα ρούχα, η παγκόσμια ένδυση, η παγκόσμια στοφοδοσία με το barcode system που εσωτερικά στις δικλείδες είναι το 666, διότι μην ξεχνάμε ότι τα κομπιούτερ και τα μηχανήματα έχουν εξαδικό κωδικό τα τρία εξάρια, δεν λειτουργούν διαφορετικά. Απόδειξη το ότι στις Βρυξέλλες και στην Αμερική υπάρχει κτίριο το οποίο φέρει ολογράφος απ' έξω τα τρία εξάρια. Μας το λένε. Κτίριο να δώσει στις Βρυξέλλες. Υπάρχει και λίγο κομπιούτερ της Ευρώπης, το οποίο γενικός διευθυντής Έλτεμαν το ονομάζει και εκδοτικά θηρίων. Λοιπόν, αφού λοιπόν έχουμε όλα αυτά, πώς είναι δυνατόν εμείς να κλείνουμε τα μάτια και να λέμε όλα αυτά δεν είναι τίποτα. Σωστά. Κυρία Δουράκη, να σας ξεκουράσω λίγα λεπτά να πάρει τον λόγο ο κ. Σωτηρόπουλος και να μας πει σύντομα την άποψή του. Εν συνεχεία ο πατήρ Μάξιμος και θα κλείσετε εσείς τη συζήτηση. Ένα από τα πρόδρομα σημεία του Αντιχρίστου. Προφητεύει του νέων ταυτοτήτων θέλει. Ένα Αντιχρίστο ή Αζάη και θα έρθω. Προφητευμένο από τη γραφή είναι ο αριθμός 666. Αναφέρεται στο 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Το είπαμε προηγουμένως και το καταλάβαμε. Το 6 με συμβολική έννοια θεωρείται επικατάρατος αριθμός. Γιατί κύριε Σωτηρόπουλε? Με συμβολική έννοια είπα. Το 7, ναι, αυτό με συμβολική. Το 7 ως συμβολικός αριθμός θεωρείται έτσι καλός αριθμός, σημαίνει πληρότητα και τελειότητα. Έναντι το 7 το 6 είναι έλλειψης, ελαττωματικός αριθμός. Γι' αυτό γίνεται σύμβολο κακό. Το 1-6 είναι ίδια έννοια με το 5 όμως. Ένα εξάρι είναι ένας κατηραμένος αριθμός με συμβολική έννοια, λέω, γιατί ένας αριθμός αυτός κατά αυτόν δεν είναι κακός. Μάλιστα. Και 3 εξάρια είναι 3 κατάρατος αριθμός. Δηλαδή είναι ο αριθμός του Αντιχρίστου. Τοποθετείτε ακριβώς, εγώ το παίρνω όμως αυτή την κυρία, τουλάχιστον με συμβολική έννοια. Συμβολική έννοια και κυρίως διότι αναφέρεται εις τα γραφάς ως αριθμός του Αντιχρίστου. Ως αριθμός του Αντιχρίστου. Και πρέπει να μας κάνει εντύπωση, ναι, διότι είναι, εκπληρώνεται στις ημέρες μας μια καταπληκτική προφητεία. Βλέπουμε το 666
να διαδίδεται, να έχει διαδοθεί σε όλο τον κόσμο, από την Αμερική μέχρι την Κίνα και μέχρι την Αυστραλία. Να μας δείξει, κυρία Δουράκη, μια στιγμή κάτι σχετικό. Είναι σε όλα τα καταναλωτικά είδη στο γραπτό σύστημα. Δωρητή σώματος. Εδώ η διαφήμιση για τους δωρητά σώματος, που εγώ δεν συμφωνώ καθόλου σε αυτό και είμαι αντίθετη με την επιστήμη, για τους δωρητές σώματος, ότι θα αναγράφεται στις καινούριες ταυτότητες κιόλας και θα είναι υποχρεωτικό σε λίγο καιρό. Με τρία εξάρια. Βλέπετε με τι μεθοδικότητα, ναι, και πώς το αλλοιώνουν, το δείξαμε. Το πήρα μέσα και το δείξαμε. Η αποκάλυψη λέει, κύριε Ζαφυροπούλου. Και αυτό, και αυτό. Δείξτε σας παρακαλώ. Και αυτό για να τελειώσουμε. Εδώ μιλάμε ότι είναι το Time Magazine αυτό και έχει στα διαφημιστικά του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και γενικά. Έχει τα τρία εξάρια στο πλάι, αν τα δείτε αυτά εδώ. Θα τα δείξω εγώ. Δείξτε σε μένα. Συγγνώμη, αν θέλετε, κύριε. Εξάρι. Δύο. Τρία. Σηκώστε το κιόλας, θα κάνουμε καλύτερα. Μάλιστα. Ναι. Θέλει κάτι να δείξει ο πατήρ Μάξιμ με την ευκαιρία. Ναι, ναι. Και ξέρετε ότι υπάρχουν πολλά πολλά σφαίρα με τα οποία βλέπουμε ολοκάθαρα τον προπαγανδισμό του 666. Εδώ λέτε περί τίνος πρόκειται. Ναι. Σταθερά στη βάση κρατήστε το. Εδώ. Εδώ. Για να το φέρει κοντά ο φακός. Περί τίνος πρόκειται εδώ που μας δείχνετε. Εδώ πάνω τι είναι. Ολυμπιακοί αγώνες, νόμιμο τρόπο φροντίζω το Άγχοντα Αντεχρίστο και έβαλα και εδώ το 666. Στο μεσαίο. Στο μεσαίο ετικέτα υποκαμίσεων. Ετικέτα υποδημάτων. Μάλιστα και κάτω. Ετικέτες επιθεώρησης. Επιθεώρησης, τι επιθεώρησης. Σε κομπιούτερ. Σε κομπιούτερ. Εδώ πέρα εθνοκράτη με 666. Βίζες. 666. Έχουμε και βίζες με 666, βλέπω απάνω. Σημαντικά πάνω ακριβώς από τη βίζα που λέει, έχουμε και είσοδο κάπου με 666. Και εδώ. Μας αφαιρεί αδυναμία από την πολύ περίοδο αυτή του διαδρομού. Στο ΟΑΣ. Κάρτες απεριορίστων διαδρομών είναι αυτό. Οι οποίες καταλήγουν ΟΑΣ τώρα. Πολλούς αγώνες. Εδώ διαφημίζει τις μπύρες 6-6 συν 6. Βολεύει το 6. Βολεύει το 6. Μάλιστα. Εδώ είναι μία... Εδώ είναι το έμβλημα της αστυνομίας, νομίζω. Είναι μία απόδειξη από την... Της Αμερικάνης. Όχι, από την τεύσεως πρωτεύουσης. Μια σφραγίδα 666 εδώ. Το παρακάτω λέω εγώ, το παρακάτω. Το σήμα του κλιματιστήριου. Ναι, της Αμερικής, της Αμερικής. Φορτ Νόξ που λέμε. Ναι, Φορτ Νόξ. 666, να το βλέπει, να το δουν καλά αυτό. Ναι, το δουν, κάτε ένα εδώ πολύ κινδύνο. Το βλέπουν, το βλέπουν, 666. Εδώ είναι ζαντινή ύμνη στην Ελληνική. Προσέξτε. Με 666. Και δεν τρέπεστε. Εμείς εδώ. Εμείς τα βιβλία. Ποιος τα βγάζει τα βιβλία αυτά, βυζαντινή ύμνη στην Ελληνική. Εδώ είναι ουρανοξύστης στην Αμερική, με έμβλημα 666. Ολογράφος, καλοκάθαρα. Εδώ η σειρά, ένα, η γραμμή, ένα μάνο. Με αριθμό τηλεφώνου αρχικό 666. 666, όλες οι γραμμές τηλεφώνου αρχίζουν με 666. Σε ποια περιοχή? Περιοχή Μεραθώνος, γραφόδο Μεραθώνος. Ναι. Εδώ. Εδώ να δείτε τώρα αυτό. Ναι. Hooligans Park με 666. Αυτά πρέπει να το δείξουμε, κύριε Ζαφυροπούλου, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα στο κόσμο και οι άνθρωποι. Ένα ισραηλιτικό παιχνίδι με 666. Ο τυχερός είναι το άνθρωπο που θα βρει το 666. Το λότο είναι τα τρία εξάρια, τα τυχερά παιχνίδια. Εδώ θα φημίζουν σοκολάτες στα παιδιά με 666. Λοιπόν, να εθιστούν τα παιδιά για να οικειοποιηθούν με τον αριθμό. Εδώ αποδείξεις, εδιά, ΔΕΗ και λοιπά 666. Το New Money Card, το New Money System που λένε. Στην ίσο της μεγαλύτερης πινακοθήκης στην Κολονία, στη Γερμανία, 666. Της μεγαλύτερης πινακοθήκης της Κολονίας είναι αυτό, στην είσοδο. Λοιπόν, παντού, σε κάλτσες. Εδώ σε κάλτσες. Σε έντυπες. Ήθελα εδώ ένα άλλο σημείο, στα παιδιά της Ερμπάτης Δημοτικού, διαφημίζουν το 666 πάλι. Βιβλίο της Ερμπάτης Δημοτικού στα Ελληνόπουλα. Ποιο βιβλίο είναι αυτό τώρα? Σε Ερμπάτης Δημοτικού. Ερμπάτης Δημοτικού. 666. Ναι. Αν το έγραψε, έχει μεγάλη σχέση με το διάβολο και τον Αντίχριστο. Ναι. Και άλλα πολλά. Και το Υπουργείο. Μόνο και στην αριθμό. Και στο Υπουργείο που το εισήγαγε, καθώς και άλλα βιβλία με αντιχριστιανικά στοιχεία, αποδεικνύει ότι είναι παγανιστικό. Ναι, ναι, ναι. Ιστοριογραφικό. Επίσης, η Εκκλησία. Είστε και οι δύο θα απολυθήσετε το θέμα του Τζεμτσιντόμου, παρακαλώ. Τζεμτσιντόμου, με δύο κουβέντες. Η Εκκλησία, γιατί δεν
αποποιείται αυτά όλα τα σημεία και τις ταυτότητες. Μία νομίζω όταν λέμε θυσία. Την ανεπτυγμένη Ιερά Σύνοδο, την Αρχιεπισκοπή εδώ. Όχι. Υπάρχουν ιεράρχες οι οποίοι είναι άξιοι, όπως το μυαλό τους είναι πολύ μειονότητες. Και υπάρχουν ιεράρχες οι οποίοι είναι κοσμικοί άνθρωποι. Λοιπόν, δεν έχουμε δυστυχώς στην κορυφή της πυραμίδος αξία προσώπηση της Εκκλησίας. Εκκλησία όμως είναι όλοι οι συγκεκριτοί χριστιανοί, οπότε οι μοναχοί, οι λαϊκοί, οι λαϊκοί. Όσοι είναι πραγματικοί χριστιανοί, είτε είναι πυρικοί, είτε είναι μοναχοί, είτε είναι λαϊκοί, αυτοί αντιδρούν οι άνθρωποι. Διαμαρτύρονται και αντιδρούν. Μάλιστα, ο χρόνος μας περνάει. Μια κουβέντα κι εσείς, πατέρα. Θα ήθελα να παρακαλέσω την αγάπη σας και τον σεβαστό σταθμό σας, αν μπορούσαμε μετά τις ειδήσεις να συνεχίσουμε, διότι το θέμα είναι εξόχως σοβαρό και δεν το θίξαμε καν. Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα και δεν είναι τόσο από ότι μας ακούν μέσα και θα μου απαντήσουν αμέσως. Εάν μπορούμε ερωτούμε μέσα το κοντρόλ, μετά και τον Γενικό Διευθυντή του Σταθμού, μετά το Δελτίο Ειδήσεων, να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Εν τω μεταξύ, πέστε την μετά το Δελτίο Ειδήσεων θα συνεχίσουμε. Οπότε σταματούμε τότε εδώ, για να μην κάνουμε βεβαιασμένη τη συζήτησή μας. Ένα λεπτό για να βγούμε να μην χάσουμε το χρόνο. Ότι θα πρέπει να παρουσιαστούν και άλλοι κληρικοί που να μπορέσουν και να διαδώσουν μέσα την βιβλιογραφία όπως έκανε ο Κατίνο Νεκτάριος Μουλατσιώτης και πολλοί άλλοι κληρικοί γράφουν και κάνουν αναφορά για το 666 και το τι γίνεται. Μακάρι να μιμηθούν και άλλοι κληρικοί αυτό το έργο. Τότε αναλάβετε την ευθύ σας και μετά το ελκυριδίσιο. Αγαπητοί μας τηλεθεατές, παρακολουθείτε τη συζήτηση που διεξάγεται στην τηλετώρα. Όχι μόνο για το 666, είδατε πόση ώρα αναλώσαμε, όχι μόνο για τον Αντίχριστο, γενικότερα για τα σημεία των καιρών και τι μελιγενέστε στον άνθρωπο. Είπαμε πολλά πράγματα, αλλά λείπουν ακόμη περισσότερα. Μας έφαγε όμως ο χρόνος, μας πριώνησε ο χρόνος, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπαμε. Πιστεύουμε εμείς δηλαδή, από εκεί πέρα είναι δική σας η εκτίμηση. Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο, έμεινε λίγος χρόνος για το ηλεκτρονικό φακέλωμα για το 666 και πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί. Κατά την άποψη τουλάχιστον των προσκεκλημένων του σταθμού. Θα διακόψουμε τώρα και μετά το δελτίο ειδήσεων συνεχίζουμε και όσοι από εσάς ενδιαφέρονται ας παρακολουθήσουν την εκπομπή. Εμείς πάντως τη συνιστούμε διότι θα πούμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Σας ευχαριστούμε, θα επανέλθουμε. Όπως είναι το δελτίο ειδήσεων, διακόψαμε προηγουμένως, είναι η εκπομπή σε αναζήτηση ειδήσεως, στην οποία η κυρία Μαρία Δουράκη, ο πατήρ Μάξιμος και ο κύριος Σωτηρόπουλος, καθηγητής θεολόγος, φιλόλογος, συζητούμε το θέμα του Αντίχριστου, του 666 και του ηλεκτρονικού φακελώματος. Όπως είπα, διακόψαμε για το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων και ανακεφαλαιώνοντας, σας λέγω περιληπτικά ότι συζητήσαμε μέχρι τώρα τα περί Αντιχρίστου, τα περί των γραφών, πώς θα έλθει ο Αντίχριστος, αν κοντεύει, αν κοντοζυγώνει ο χρόνος της ελεύσεώς του και τώρα έχουμε περάσει στο ηλεκτρονικό φακέλωμα, στο 666, το περιβόητο 666 αν μου επιτρέπετε, και για το οποίο ακριβώς έχει τον λόγο τώρα η κυρία Μαρία Δουράκη. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπουμε λοιπόν τώρα από τα μέσα ενημέρωση, όπως είμαι και προηγουμένως, μια πρωτοφανή παραπλάνηση και παραπληροφόρηση του ορθοδόξου ελληνικού λαού για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες και συγκεκριμένα για τον ΕΚΑΜ. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν και εμείς που γνωρίζουμε και κάνουμε την έρευνα να πιστούμε από την πολιτεία, τη στιγμή που τα μηχανήματα αυτά που κυκλοφορούν και που μπορούν να θέσουν τον αριθμό αοράτος με ακτίνες λέιζερ, και αφού γνωρίζουμε ότι τα κομπιούτερ της νέας γενιάς λειτουργούν με τον εξαντικό UPS, λοιπόν, που θα πει ότι εργάζονται μόνο με τον αριθμό 666. Ένα αυτό. Δεύτερον, οι καινούριες ταυτότητες, από ό,τι λέει εδώ το κείμενο, υπάρχει, λέει, εκτός από το γραμματό σύστημα ή αριθμητικά το 666, επίσης στην ανωτέρω υπουργική απόφαση που αναφέρεται, ότι η νέα ταυτότητα θα έχει και γκάμα χρωμάτων με το σύστημα της Ήριδος, δηλαδή του ουρανίου τόξου, που είναι το έμβλημα της Νέας Δημοκρατίας
και που γι' αυτό πρόσφατα παραιτήθη η κυρία Άννα Συνοδηλού όταν δεκάλυψε TST Uranium Toxo. Είναι το έμβλημα των σιωνιστών και το έμβλημα της μασονίας του Uranium Toxo που το έχει και ο συνασπισμός. Λοιπόν, πώς είναι γνωστό από το σύμβολο αυτό της νέας αντιχρήστου εποχής, το New Age δηλαδή, που δεν τελειώνεται, είναι της μυστηριακής θρησκείας, είπαμε, και της θεοσοφίας. Λοιπόν, πολλά αυτά, όταν βλέπουμε να πατρονάρονται από την ίδια την κυβέρνηση την ελληνική και να προσπαθούν να ψηφίσουν νόμο 5 βουλευτές, 10 από τους 30 βουλευτές που ήταν, ενώ θα πρέπει να είναι σύσσωμη η Βουλή να ψηφίσει και να το περάσουν στα περιστατικά τα κατεπήγοντα. Κατεπήγοντος ψηφίστηκε, δηλαδή στα βουλευτά, γρήγορα, για να μπορέσουν να περάσουν το νομοσχέδιο. Και να μου επιτρέψετε ότι ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κλήτος διαβεβαίωσε ότι το 666 δεν θα πληγηθεί στις αυτότητες. Κύριε Ζαφυρακόπουλε, δεν έχω προσωπικά με τον κύριο Κλήτο τίποτα και με τον κάθε Υπουργό, όμως δεν με πείθει πια εμένα, δεν με πείθουν οι άνθρωποι αυτοί που έχουν ψηφίσει. Δεν πείθομαι από πολιτικούς πλέον. Διότι βλέπουμε πού οδηγήθηκε η χώρα μας. Οι ίδιοι οι πολιτικοί αφήνουν και δίνουν την άδεια να χλεβάζονται τα ιερά και τα όσια της φυλής μας και να συρρυκνώνεται το έθνος. Αντίσταση σπουδαιμία. Λοιπόν, δεν πείθομαι εγώ από τον κύριο Κλήτο και από τον κάθε κύριο Κλήτο. Δεν μπορεί να με πείσει ο κύριος Υπουργός. Διότι όταν πήγανε και του υπέβαλαν το υπόμνημα, το ελληνοορθόδοξο θεϊκό κίνημα, τους είπε, τους παρέπεψε στον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως και τους είπε, κύριε Υπουργέ, δεν βλέπουμε να αναφέρονται τα δακτυλικά αποτυπώματα πουθενά, ούτε να φαίνονται στην ταυτότητα του. Και τους είπε, εδώ πέρα το ποσοστό της εγκληματικότητας έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Και δακτυλικά αποτυπώματα δεν υπάρχουν όπως στην μελέτη ταυτότητα. Και τους είπε, πηγαίνετε, σας παραπέμπω, στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως είναι υπεύθυνο γι' αυτό. Και όταν πήγαν στον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως, τους είπε, γιατί κύριε Υπουργέ δεν υπάρχουν τα δακτυλικά αποτυπώματα, διότι δεν υπάρχουν δακτυλικά αποτυπώματα, θα λειτουργήσει το μηχάνημα, το DNA. Δηλαδή λέει, θα κάνετε δακτυλοσκόπηση. Θα βάλετε το χέρι σας στο μηχάνημα και θα σας το φωτογραφίσει, είπε ο κύριος Υπουργός. Εγώ όμως σας ρωτώ εσάς, εσείς θα βάζατε το χέρι σας σε ένα μηχάνημα ηλεκτρονικό που λειτουργεί με ακτίνες λέιζερ? Εγώ θα μιλήσω διαφορετικά. Ναι. Πέραν του ότι δεν γνωρίζω εάν επιστημονικός μου δημιουργεί προβλήματα καρκίνου και άλλων ασθενειών, ναι. Στην περίπτωση κατά την οποία θέλουμε να λειτουργήσουμε αλλιώς, δηλαδή αν αντιλαμβάνεστε, ναι. Και να τοποθετηθώ ως εξής, ότι εφόσον το θέμα τοποθετηθεί αθώα, η λέξη εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, όπως θέλετε την παίρνουμε, αθώα στο γεγονός του να εντοπίζονται οι παραβάτες του νόμου, ναι, είμαι σύμφωνος. Εις ό,τι αφορά το δακτυλικό αποτύπωμα να εντοπίζεται ο παράνομος. Να κάνω μια παιδιά, να το ξεχάσουμε. Να κάνω μια παιδιά. Βεβαίως, να μου το πείτε. Ναι, γιατί ξεχνώ. Λοιπόν, εδώ πέρα ακριβώς μιλάμε για παρανόμους. Έτσι και αυτό είναι η παγίδα. Δηλαδή όταν θα αναλάβει τα ενία και τη διεύθυνση του πλανήτου τούτου ένας άνθρωπος που έχει μίσος και απέκτη εναντίον του ψυχιανισμού, πώς θα λειτουργήσει, δηλαδή πώς θα σφραγίσει, όχι θα σφραγίσει, θα εξοντώσει δι' αυτού του τρόπου τους Έλληνες και δύο ορθόδοξους χριστιανούς. Λοιπόν, δηλαδή όταν ξεφύγει ο έλεγχος από τα σωστά χέρια, δεν μπορεί να παραβάζουμε το χέρι μας να κάνουμε δακτυλοσκόπηση και να μας καρφώνουν οι ακτίνες λέιζερ, κύριε Ζαφυρακόπουλε. Ναι, δηλαδή, για αυτή την περίπτωση. Είναι ένα σύστημα ανελεύθερο, είναι ένα σύστημα ελεηνό. Κατά την κρίση. Θα πω ότι για μένα αρχίζει προσωπικός, αφού με ρωτήσατε, ναι, αν και η δουλειά μου δεν είναι αυτή απόψε, αλλά αφού μου απευθύνατε ερώτηση, θα σας απαντήσω. Η μάχη η δική μου αρχίζει από την ώρα κατά την οποία, αν θυμόσαστε, κάπου στο μέσο της προηγουμένης μας συζητήσεως, είχα θέσει θέμα microchips. Ναι, βεβαίως. Από αυτό το σημείο και δεν θα το γνωρίζετε, κύριε Ζαφυρακόπουλε, αν σας ακριβώς, αυτό θέλω τώρα, ναι, αντιστρέφω την ερώτηση, ναι, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, εφόσον γνωρίζετε. Λοιπόν, σας λέω ότι επειδή έχετε ασχοληθεί με το θέμα. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει σε βαθμό κακουργήματος. Και όταν λέω γι' αυτό, βαθμό κακουργήματος. Λοιπόν, αυτά τα βλέπουμε κάθε μέρα και τα ζούμε, τα βιώνουμε. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε να μας δείξουν κιόλας το μικροτσιπ που θα μας βάλουν υποδόρια. Μα είναι δυνατόν. Αυτό θα γίνει με το, η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ, με το που θα βάλεις το χεράκι σου εδώ μέσα, έτσι σαν, είναι ανώδυνο σου, ένα μηχανηματάκι μικρό είναι ας πούμε, να σου πάρουμε φωτογράφηση των αποτυπωμάτων σου. Λοιπόν, δι' αυτού του τρόπου λοιπόν θα μπαίνει το χέρι και θα σφραγίζεται αμέσως οι ακτίνες λέιζερ γράφουν αοράτος. Δεν υπάρχει κανένα σημάδι στο να φέρνεις εδώ ολογράφος τριεξάρια στο χέρι. Μα δεν είναι τόσο ηλίθι να το έχουν εμφανέστατε τη στιγμή που ξέρουν την πατρολογία μας είναι ειδοποί και προειδοποί για να προφυλαχθούν οι Έλληνες. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ ώστε θα είναι αοράτος ο αριθμός αυτός στο χέρι
Λοιπόν, και δεν ξέρουμε και τι άλλο μπορούμε, ας πούμε... Στην προέκταση εννοείται ότι τοποθετείται και το μικροτσίπ οπωσδήποτε στο σχέδιο αυτό, όπως το κατονομάζουμε εδώ. Και δεν γνωρίζουμε, σας λέγω, κατά πόσο έχει η τεχνολογία έχει προχωρήσει, σας είπα πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν μπορούμε εμείς οι πολίτες να ξέρουμε, διότι για να ελέγξουμε αυτά τα πράγματα θα πρέπει να είμαστε κάτοχοι πανακρύβων μηχανημάτων λέιζερ, να μπορέσουμε να εξετάσουμε με διαφάνειες κλπ. Και όλα αυτά. Και θα το βρει ο έρημος ο πολίτης, θα τον φαγγελώσουν και θα τον πάνε σιδεροδέσμιο που θα έχει από πάνω μία μαγνητοτενία. Υπάρχει μία μαγνητική ταινία λευκή λουρίδα. Λοιπόν, υπάρχει μία λευκή λουρίδα και μέσα στη λουρίδα αυτή, όπως έχουν και οι κάρτες κλπ, μπορούν συμπεριπλημμένες να είναι τουλάχιστον 100.000 λέξεις. Πάντως, σύμφωνα με όσα γνωρίζω, δια του κεντρικού κομπιούτερ των Βρυξελών θα μπορούν να ελεγχθούν περίπου 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Δισεκατομμύρια έχει μνήμες. 6 δισεκατομμύρια μνήμες έχει το κεντρικό κομπιούτερ, το θηρίο το ονομαζόμενο. Βέλντεμαν. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, αυτά τα 6 λοιπόν δισεκατομμύρια μνήμες, για να σφραγιστούν οι άνθρωποι, πρέπει πρώτα να δεχτούν το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Διότι αν δεν υπάρξει ηλεκτρονικό φακέλωμα, πώς θα σφραγίσουν αυτοί. Σε τι χρησιμεύει το κομπιούτερ που είναι άχρηστο. Πρέπει να φακελωθούμε. Παλιά είδαμε αμάν και πώς να φύγουμε από τους χάρτινους φακέλους. Και τώρα θα φακελωθούμε οι σαροί μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία την ημέρα της κρίσεως και θα μας βάλουν, ας πούμε, το έμβλημα του Αντιχρίστου που τα γνωρίζετε και σε όλα τα δείξαμε εδώ πέρα, την φωτογραφία του δαίμονα που θα είχε πάνω και το φίδι, το σύμβολο που συμβολίζει δηλαδή το εβραϊκό έθνος, έχουν το φίδι αυτή. Λοιπόν, δηλαδή να μας φραγίσουν και να πούμε χωρίς αντίδραση, χωρίς να διαφωτίσουμε τον κόσμο, χωρίς να πούμε Έλληνες, κάντε αντίσταση, μην παραλάβετε, γιατί εγώ προσωπικά, κύριε Ζαφυρακόπουλε, δεν μιλάω για το 666 μόνο. Εδώ μιλάω γενικά ασχέτου αριθμού για το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Περνάτε δηλαδή σε άλλη περίπτωση, στην αντίπερα όχθη, ότι θα μπορούσε το 666 να έχει αντικατασταθεί και από έναν άλλο αριθμό, πέραν του συμβολικού περιβολή του 666 που αναφέρεται η σταγραφάς και ιδιαίτερος στην αποκάλυψη του Ιάννου. Πόσο μάλλον που είναι το καθεαυτό 666. Λοιπόν, από εκεί και μετά λοιπόν, όταν βλέπουμε εδώ πέρα ότι τα ίδια τα μηχανήματα, οι ίδιοι οι Εβραίοι σιωνιστές, απροκάλυπτα το λένε, απροκάλυπτα το διαφορά. Κυρία Ζουράκη, μισό λεπτό να δούμε κάτι, να δουν οι τηλεθεατές μας κάτι στις οθόνες τους. Παρακολουθήσατε το μήνυμα για τους νέους ανθρώπους, το έβαλα λίγο ενηγματικά στην οθόνη, αγαπητοί μας τηλεθεατές, απλώς και μόνο για να σας υπενθυμίσω ότι οι νέοι άνθρωποι που κυκλοφορούν κάθε Παρασκευή περιέχουν όχι μόνο ειδησιογραφία, όχι μόνο σχολιασμό άριστο, όχι μόνο αναφορές επί εσωτερικών και εξωτερικών θεμάτων, αλλά και ιδιαιτέρως και πολλές φορές αναφορές για θεολογικά θέματα που σας ενδιαφέρουν, είμαι βέβαιος απολύτως. Και επανειλημμένως να πω με την ευκαιρία ότι έχουν αναφερθεί οι νέοι άνθρωποι στο θέμα του 666, το ηλεκτρονικό φακέλωμα, και επίσης θα αναφερθούν μέσα στο επόμενο φιλό και στο περαιτέρω. Λοιπόν, κύριε Ζαφυρακόπουλε, εκείνο που θέλω να επισημάνω είναι γιατί τα εξαιρούνται από το ηλεκτρονικό φακέλωμα τα σώματα ασφαλείας, το σώμα στρατού, η στρατιωτική δηλαδή, οι πυροσβέστες μας, το σώμα το πυροσβεστικό, οι κύριοι βουλευτές, δηλαδή εδώ πέρα και βεβαίως η στρατιωτική, το σώμα στρατού. Λοιπόν, εδώ δεν εγκυμονεί κινδύνους, λοιπόν υπάρχει κάποια παγίδα. Λοιπόν, θα προφυλαχθούν αυτές οι τάξεις του ελληνικού λαού και δεν θα προφυλαχθεί ο έρημος, ο ελληνικός λαός, ο υπόλοιπος. Τι εξήγηση δίνεται στο διαχωρισμό αυτών που γίνεται ό,τι αφορά, ας πούμε, τις τάξεις που αναφέρατε. Ναι. Γιατί βλέπουμε λοιπόν να γίνεται ένας διαχωρισμός. Λοιπόν, γιατί τα σώματα ασφαλείας δεν την παίρνουν, γιατί ο στρατός δεν την παίρνει, γιατί δεν την θέλει, γιατί την έχουν απορρίψει οι βουλευτές, γιατί και κανένας από τους βουλευτές δεν θα φέρει την ηλεκτρονική ταυτότητα παρά μόνο ο ελληνικός λαός θα φέρει, γιατί έχουν υποσχεθεί βεβαίως και νεό να φακελώσουν τον ελληνικό λαό. Λοιπόν, ο οποίος έχει πλήρη άγνοια και είναι σε πλήρη σκοταδισμό. Λοιπόν, διότι εγκυμονεί κινδύνους, διότι εν καιρό πολέμου, εν καιρό διωγμών, εν καιρό θα πρέπει να μην μπορούν να τους εντοπίσουν και να τους ανακαλύψουν ενεργοποιώντας τους δορυφόρους και που η ηλεκτρονική ταυτότητα φέρνει το ραβδοτό barcode system και την ταινία αυτή την λευκή από μέσα, τότε συν το ότι υπάρχει και ραδιενεργός ακτινοβολία μέσα που μπορεί να σε εντοπίσει, συν το ότι και αν δεν σε εντοπίσει μέσα από αυτά, θα σε εντοπίσει από την ταυτότητα, από τη φωτογραφία που θα έχει η ταυτότητα επάνω, διότι θα
κύριε Τσοφυρακόπουλε. Λοιπόν, το ηλεκτρονικό φακέλωμα γενικά, όχι, εγώ προτείνω στους Έλληνες, όχι να αντιδράσει ο ελληνικός λαός πριν να είναι αργά, θα είναι αργά μετά. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, αυτό είναι το μήνυμά μου που έχω να πω. Μάλιστα. Και θα ολοκληρώσω να περάσουμε, να περάσουμε πατέρα στον πατέρα Μάξιμο και να μας πει την θέση του επί του θέματος και ό,τι στοιχείο μπορεί να προσθέσει σε αυτά που είπε η κυρία Δουράκη. Σε ό,τι αφορά, υπενθυμίζω πατέρα Μάξιμε, ιδιαίτερο το θέμα της αποτυπώσεως του 666 επάνω μας, αν έχετε κάποια γνώση επί του θέματος των microchips, γιατί αυτό ενδιαφέρει πολλούς τηλεθεατές, και γενικότερα ό,τι άλλο έχετε να μας πείτε. Ναι, θα ήθελα να κάνω μια σύντομη αναφορά στο θέμα των ταυτοτήτων, διότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, πάρα πολύ σπουδαίο, κέριο, σημαντικό, και δεν είναι όπως πολλοί νομίζουν ένα μικρό, ένα σήμαντο, μια φαρονιχίδα που ένας τυχαίος αριθμός που σε πάση περιπτώσει δεν παίζει κανένα ρόλο, θα μπορούσε να είναι, είπε και η κυρία Δουράκη και κάποιος άλλος αριθμός. Ναι, μια που θίξω αυτό το θέμα. Αλλά ειδικώς τώρα να ακούσω και μια που θίξω αυτό το θέμα, να κάνουμε μια παρένθεση, στο θέμα του βέβαια μέσα, να πούμε ότι το 666 αυτό καθεαυτό, αυτός καθεαυτός σαν αριθμός, δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο και τίποτα το τρομερό και τίποτα το μαγικό, το οποίο περικλεί μέσα του μαγική ενέργεια, το οποίο μπορεί να βλάψει έναν δύο ή οποιονδήποτε άνθρωπο. Όχι. Είναι ένας αριθμός όπως είναι όλοι οι αριθμοί οι οποίοι υπάρχουν στην αριθμητική. Επιτρέψτε μου να πω αυτή τη στιγμή συσχετίζεται με την θρησκεία μας και από την πλευρά ιδιαιτέρως της αποκαλύψεως του Ιωάννου, του Ευαγγελιστού, από εκεί και πέρα οπωσδήποτε λαμβάνει ιδιαίτερα σημασία απάνω στις ταυτότητες. Θέλω να πω ότι ο αριθμός αυτός καθεαυτός 606 δεν είναι τίποτα. Παράδειγμα, δηλαδή αν θα δούμε το 606 σε μια ρύθμιση 665, 666, 667, αυτός είναι ένας τυχαίος αριθμός. Με αυτόν τον τρόπο που το τοποθετείτε, ναι. Ακριβώς. Σχετισμό που το θέτω. Όταν όμως, προσέξτε τώρα, όταν όμως ο αριθμός αυτός, ο 666, υπάρχει συμβολοποιημένος και ειδωλοποιημένος, υπάρχει δηλαδή σε ανέβλημα και σαν σύμβολο κάποια ή κάποιου ανθρώπου ή οργανώσεως κλπ. Από εκεί πέρα αρχίζει και έχει σημασία το θέμα και αποκτάει άλλες ιδιότητες. Δεν βλέπω ότι θα να συμφωνήσετε. Ακριβώς, βεβαίως. Ναι, αλλά ήθελα να κάνω τον διαχωρισμό αυτό για να μην νομίζουν άλλα τι θέλατε. Ότι έχουμε τίποτε ας πούμε προκαταλήψεις και τις δαιμονίες κλπ. Οπωσδήποτε. Το 606 λοιπόν αυτό το παίρνει ο αντέχεις, το κάνει έμβλημά του, σύμβολό του και αρχίζει και σφραγίζει με αυτό και τα διάφορα αντικείμενα και με τελικό σκοπό να ασφαλίσει και τον άνθρωπο και να το κάνει δικό του όργανο. Λοιπόν, έχουμε όμως τώρα στις ταυτότητες. Το θέμα των ταυτοτήτων έχει ως εξής. Όπως όλοι γνωρίζουμε, το 1986 ψηφίστηκε ο νόμος σχέσης κράτους-πολίτου το 1599-86. Στον οποίο νόμο ο οποίος νόμος ερχόταν να αντικαταστήσει τις παλιές ταυτότητες με ορισμένες καινούργιες ταυτότητες, οι οποίες θα ήταν και ηλεκτρονικές. Ορισμένοι άνθρωποι, οι οποίοι είχαν τις κεραίες τους περισσότερο πιο, θα λέγαμε, της αντίληψης του ή το πιο οξυμένοι, συνέλαβαν λοιπόν ότι κάτι κρύβεται πίσω αυτές τις νέες ταυτότητες. Και πράγματι άρχισαν μια εκστρατεία κατά των νέων ταυτοτήτων και κατά του 666 και του ηλεκτρονικού φακελώματος, τον οποίο διείδαν ότι πίσω από τις νέες ταυτότητες κρύβεται ο κίνδυνος, διτός κίνδυνος. Κίνδυνος 666, σφράγισμα θηρίου δηλαδή, αντίχριστου κλπ. Και κίνδυνος ηλεκτρονικού φακελώματος. Είναι δηλαδή διαφορία ελέγχου των συνειδήσεων. Ακριβώς. Άρχισαν να αντιδρούνε και να αντιδρούνε όσοι, εν πάση περιπτώσει, δίδουν τον κίνδυνο με αυτό. Με αποτέλεσμα να αρχίσουμε να κατηγορούμαστε από πάρα πολλούς ότι είμαστε φανατικοί, ότι είμαστε δυσκόλυπτοι, ότι είμαστε αναχρονικοί, ότι είμαστε φαντασιόπιτοι κλπ. Διαβεβαίωναν και η Εκκλησία σαν σύνολο, εκτός σπανίων εξαιρέσεων, αλλά και η πολιτική ταγή της χώρας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ούτε 666 ούτε καν. Για 6 ολόκληρα χρόνια συνεχίστηκε αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών και εκκλησιαστικών ταγών και μεταξύ των αντιδρόντων για την νέα ταυτότητα. Μέχρι ότου φτάσαμε στο 1991 που έγινε η τροποποίηση του νόμου 1599-86, τον Νοέμβριο του 1999, που συμπτωματικά έτυχε να παρευρίσκομαι και εγώ στην συζήτηση εκείνης της Βουλής της ημέρας και δυστυχώς τα πράγματα είναι πολύ απελπιστικά. Ο νόμος ψηφίστηκε από 30 βουλευτές, από τους 300, ψηφίστηκε μέσα σε 5 ώρες, ενώ ήδη οι βουλευτές και οι υπουργοί είπαν ότι ο νόμος αυτός χρειαζόταν τουλάχιστον 10 ημέρες να συζητηθεί κατάχρον. Πέρασε με την διαδικασία του κατεπήγοντος και το 86 και το 91. Και εν πάση περιπτώσει επεσήμαναν τον κίνδυνο ότι δεν καταργήθηκε ο ΕΚΑΜ, ούτε πράγματι δεν υπάρχει κίνδυνος ηλεκτρονικού φακελώματος, όπως θα δούμε.
άφησε το 91 και λένε ότι καταργούμε το 666, λένε κύριοι κύριοι υπουργοί και βουλευτές, και το ΕΚΑΜ. Μα τόσα χρόνια κύριοι υπουργοί και κύριοι βουλευτές μας λέγατε ότι δεν υπήρχε 666. Μα επιτρέψτε να σας κάνω μια ερώτηση, συγγνώμη, πατέρα μου. Και το σύστημα στο οποίο βασίζεται ο κωδικός, τον οποίο ανέφερε προηγουμένως η κυρία Δουράκη, είναι αδύνατον τουλάχιστον του συγκεκριμένης εταιρείας να απαλλαγεί από το 666, διότι αυτό είναι, πρώτα να το πούμε, η ψυχή της συνθέσεως του barcode system. Πολύ καλά το είπατε. Λοιπόν, εν διάφορη περιπτώσει έχω την εντύπωση πως εδώ μπορούμε να έχουμε επιφυλάξεις κατά πόσο ίσχυε αυτή η θέσης, η διευκρίνηση ότι δεν θα υπάρχει το 666. Διότι εξ όσων έχω μελετήσει, εφόσον βασιστούμε σε αυτό το σύστημα, δεν μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά. Προχωρήστε. Είναι γνωστό ότι το barcode system δουλεύει μόνο με το 666 σαν πρόθεμα. Τα κομπιούτερ όλα αυτά της γενιάς, της σημερινής και τα UPC που είναι παγκοσμίως γνωστά σε όλο τον κόσμο, δουλεύουν μόνο με το σύστημα barcode και μόνο με πρόθεμα 666. Δεν μπορεί να δουλεύσει. Και ερωτώ μία ερώτηση εύλογη. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν, αφού όλα τα κομπιούτερ δουλεύουν με 666, έρευνα την οποία έχει κάνει κάποιος καθηγητής προγραμματιστής της σχολής Κορέρχο, ο κ. Σταμάτης Κουλούδρος, που αναλύει πάρα πολύ εκτενώς και με αποδείξεις ότι το barcode system δουλεύει με 666 και η ταυτότητα είναι αυτό θα δουλέψει με 666. Είναι φύση αδύνατο. Αυτό έχω μελετήσει και εγώ. Ναι. Λοιπόν, και ρωτώ λοιπόν, πώς είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή η υποδομή της νέας ηλεκτρονικής ταυτότητας του 1986. Το 1596 έγινε με βάση, όπως μας είπαν αυτοί οι υπουργοί και οι βουλευτές, οι αξιότιμοι κύριοι βουλευτές και οι υπουργοί, ότι καταργούν το 666 και το ΕΚΑΜ. Άρα, επανέρχομαι προηγουμένως, υπήρχε 666 και ΕΚΑΜ, διότι καταργούν κάτι το οποίο ήδη προϋπάρχει. Δεν μπορούμε να καταργήσουμε το θεσμό της δουλείας αν δεν υπάρχει δουλεία. Άρα λοιπόν υπήρχε το 666 και το ΕΚΑΜ. Άρα το σχολείο μας κοροϊδεύα και μας ενέπαιζε. Όσον αφορά για τις διαβεβαιώσεις του νυν υπουργού κυρίου Κλήτου Εσωτερικών, ότι δεν θα υπάρξει 66, ανατρέχω τους αγαπητούς τηλεθεατές και όλους εμάς στην έγγραφη διαβεβαίωση του εκλειπώντος υπουργού Εσωτερικών του τότε του Κουζόγιολα, ο οποίος προς τον σεβασμιό των Αλεξανδροπόλεων σαν ατιμό διαβεβαίωσε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Δεν θα υπάρξει 66 και ΚΑΜ. Και όμως αποδείχθηκε ότι υπήρχε και 66 και ΚΑΜ. Άρα μας κοροϊδεύουν, μας εμπέζουν. Πρώτον, δεύτερο, πώς είναι δυνατόν να μην υπάρξει 66 και το μετά την τροποποίηση του νόμου, τη στιγμή που η υποδομή όλου αυτού του νόμου του 1599 έγινε βάση του ΕΚΑ, ενιαίος κωδικός αριθμός μητρώου, και το 66. Δηλαδή, αγοράστηκαν για την εφαρμογή του νόμου ορισμένα κομπιούτερ, τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα και συγκεκριμένα και στην Κατεχάκη υπάρχει το μεγαλύτερο κομπιούτερ στην Ελλάδα. Στην Κατεχάκη υπάρχει το μεγαλύτερο κομπιούτερ για την Ελλάδα. Όλη αυτή η υποδομή και η αγορά των computers για την εφαρμογή του νόμου 1599-86 για τις νέες ταυτότητες προϋπόθεται το ΕΚΑΜ και το 666. Πώς λοιπόν τώρα εκ των υστέρων, αφού μας λένε ότι καταργούν το 666 και το ΕΚΑΜ, δεν έγινε αλλαγή? Το θέλετε να πείτε ότι μας εμπέζουν. Ακριβώς, μας εμπέζουν, διότι τα computer παραμένουν και είναι τα ίδια. Και πώς θα μπορεί η ταυτότητα, αν δεν έχει ΕΚΑΜ, να αναγνωριστεί και να... Άρα και 666 αφού βασίζεται στο UPS. Στο UPC, ναι. Στο UPC υπάρχει. Ναι. Να περάσουμε στον κύριο Σωτηρόπουλο και θα επανέλθουμε. Κύριε Σωτηρόπουλε, θα ξεκινήσουμε με μία ερώτηση και ό,τι άλλο θέλετε θα προσθέσετε στα λεχθέντα υπό της κυρίας Δουράκη και του πατέρος Μαξίμου. Και του πατέρος Μαξίμου. Συγγνώμη. Εκείνο το οποίο θέλω να μου διευκρινίσετε είναι ένα πράγμα και το έχω και ερώτημα από τηλεθεατές. Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι βρίσκονται πίσω από ολόκληρο αυτό το σύστημα, γιατί δεν χρησιμοποίησαν, αφού υπάρχει, ας πούμε, νεκραυγαλαία η υπόθεση σε 666 και μάλιστα εις αναφοράν Ευαγγελιστού, του Ιωάννου του Ευαγγελιστού και, βάση περιπτώσει, γνωστό στο μεγαλύτερο ποσοστό των χριστιανών, εγώ σε όλους. Διότι ήδη το θέμα υπάρχει και μια έκταση και θα έπαιρνε έκταση ούτως ή άλλως. Γιατί δεν χρησιμοποίησαν τον αριθμό 981, ας πούμε, και χρησιμοποίησαν ειδικό το 666, μπορούσε να γίνει διαφορετικά? Γιατί δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά? Εγώ λέω κάτι άλλο, κύριε Σαφυροπούλου. Δεδομένου ότι η αποκάλυψη προφητεύει το 666 και στις ημέρες μας έχει εμφανιστεί και έχει διαδοθεί σε ολόκληρο τον κόσμο και είναι με το γραμματικό σύστημα και σε όλα σχεδόν τα καταναλωτικά είδη. Πώς αυτό δεν κάνει τρομερή εντύπωση στον κόσμο? Να πούνε η γραφή δεν είναι κανένα παράδειγμα. Να, η γραφή
επανειδεύεται. Ναι, αλλά Αυστραλία στο λέει παραμύθιο όμως ο επίσκοπος Έλληνος. Είναι ανάξιος. Αυστραλία στο λέει μεγάλο παραμύθιο. Δυστυχώς το έχει πει έτσι. Λοιπόν, είναι ανάξιος. Και δεν είναι ο μοναδικός. Και δυστυχώς τον κρατεί το Πατριαρχείο το οικουμενικό στη θέση του. Έχει επέλθει πόρωση στο νέο Ισραήλ. Λέει ο Παύλος για τον παλαιό Ισραήλ ότι επορώθηκε. Λοιπόν, το ίδιο συμβεί και στο νέο Ισραήλ. Έχουμε πορωθεί. Έγινε... Όταν λέτε νέο Ισραήλ, σκεπτική συγγενήση. Συγγνώμη, όταν λέτε νέο Ισραήλ, επειδή ο κόσμος νομίζει ότι μιλάτε για το Ισραήλ. Διευκρινίστε το. Το Ισραήλ της χάριτος, το ελληνικό έθνος εννοώ. Πρέπει να το προσέφερε τα περισσότερα στον χριστιανισμό, τώρα τελευταία βρίσκεται σε μεγάλη κατάπτωση. Μας διέλυσε η ευμάρεια. Και μας διέλυσε η ανελαίτη πλήση εγκεφάλου που γίνεται με όλα τα μέσα της δημοσιότητας. Θέλετε να πείτε πως υπάρχει δηλαδή ενδυνάμει και εν εξελίξει σχέδιο για το οποίο διώθει η αγνωσία ο προσανατολισμός ασφαλώς, και γενικά η ουρατοσία τα οποία αναφέρονται. Οι εχθροί το έθνος και όλο τον κόσμο και ιδιαίτερος των ορθοδόξων λαών έχουν καταστρώσει σχέδιο να μας αλώσουν. Και έχουν μεθοδεύσει πολύ τα πράγματα με πολύ προχειρό τρόπο. Συγγνώμη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, έλα μια μέρα. Λέτε οι εχθροί του έθνους. Μα αυτή τη δουλειά τους κάνουν. Εγώ εκεί επιμένω. Τη δουλειά τους κάνουν. Γιατί υπάρχουν Έλληνες, ποιοι Έλληνες είναι αυτοί που περνάνε τα νομοσχέδια αυτά, τα σιωριστικά. Οι Έλληνες είναι αυτοί. Γιατί διδαχτήκαμε στην ιστορία στα γυμνάσια ότι ο Φιλοπίμην, ένας παραμονάς της πτώσεως της αρχαίας Ελλάδος, της Ρωμαίους, στον γύρο της μεγάλης καταπτώσεως, ο Φιλοπίμην χαρακτηριζόταν ως ο τελευταίος Έλληνα. Λοιπόν, σήμερα οι πολλοί Έλληνες είναι κατ' όνομα Έλληνες, ούτε Ορθόδοξοι είναι στην ουσία, ούτε Έλληνες είναι. Κύριε Σωτηρόπουλε, όταν υπάρχουν επιμενάρχες, αυτό πρέπει να το δείξετε. Και έχετε πρόσφατο παράδειγμα με τον Αυστραλίας. Πρέπει να το βγάλετε εδώ στον αέρα να το καταπούσε ο κόσμος. Μισό λεπτό θα μου επιτρέψει να σας πάρει ένα μήνυμα η τηλετώρα. Είναι φοβερό. Ένα μήνυμα η τηλετώρα και αμέσως επανερχόμεθα πάλι. Έπρεπε να κάνει τρομερή εντύπωση η επαλήθευση της φορτητίας για το 666. Εν τούτη δεν κάνει εντύπωση. Και αυτό πάλι προφητεύεται από τη γραφή. Η γραφή λέει ότι θα γίνονται αυτά τα καταπληκτικά σημεία και οι άνθρωποι γρή δεν θα καταλαβαίνουν. Πού και έγνωσαν, δεν κατάλαβαν, δεν εννοήσαν. Είναι σαν εμπλουτισμένοι, σαν αρκωμένοι οι άνθρωποι. Σαν σε κατάσταση. Επειδή είστε άνθρωπος μιας οπωσδήποτε ορίμου ηλικίας, πέστε μου ένα πράγμα. Επιμένω σε αυτό, διότι οι παρατηρήσεις, δεδομένου ότι είμαι και στην έντυπη δημοσιογραφία και το γίνει η ασχολία μου, να πω που το δω, ότι μου έχουν έρθει πάρα πολλά γράμματα για την σύψη η οποία δημιουργήθηκε ειδικά κατά την τελευταία 15 ετία. Δηλαδή, θυμάμαι 15 ετία, ας είναι 14, ας είναι 16 χρόνια, να μην το εντοπίσουμε στο επακριβώς σε ό,τι αφορά την χρονολογία. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι περίπου εδώ και 15 χρόνια δημιουργείται μέσα στην Ελλάδα ένα κλίμα ασεβίας, από την άλλη πλευρά αγνωσίας, από την άλλη πλευρά αμαρτίας. Και όταν λέμε αμαρτία δεν εννοούμε ασφαλώς, ας πούμε, τι να σας πω τώρα ότι έφαγε, αρτήθηκε την τάδε του μηνός, μπορεί λόγω εργασίας και εγώ απαρτηθεί, διότι όταν δουλεύω κάποιες ώρες από ένα σημείο και μετά κάτι πρέπει να κάνω για να μπορέσω να κινηθώ. Σε αυτό επάνω, πέστε μου, το ερώτημα μου είναι, δέχεται επίθεση ο ελληνισμός και να κάνουμε αμέσως την επιστροφή στο 666. Ασφαλώς. Κυρίως με όλα τα μέσα της δημοσιότητας. Με τον τύπο, με τη ραδιοφωνία, με τη τηλεόραση. Και διαμέσου του εκπαιδευτικού προγράμματος που εφαρμόζεται. Γίνεται ανελαίτη πλήση εγκεφάλου για την αποκτήνωση του ελληνικού λαού. Είναι γεγονός αυτό. Το περιβόητο βιβλίο, τα πρωτόκολλα των σοφών νησιών, που αρνήθηκαν την πατρότητα οι σιωνιστές, στην πραγματικότητα επανειθεύεται. Στην πραγματικότητα επανειθεύεται. Λοιπόν, να έρθουμε στο θέμα της ταυτότητας. Είναι στοιχεία, βέβαια ο αρμόδιος υπουργός διαβεβαίωσε ότι η ταυτότητα δεν θα περιέχει αντί
είναι μακιαβελισμός. Δεν μπορούμε να έχουμε καμία εμπιστοσύνη. Το ότι άλλες χώρες δεν παρέλαβαν τα δελτία της ταυτότητας, αυτό είναι ένα ισχυρό επιχείρημα, ισχυρότατο επιχείρημα. Το ότι και εδώ στην Ελλάδα λένε ότι θα εξαιρέσουν την αστυνομία, το στρατό κλπ. Ευαίσθητα σώματα για την ασφάλεια του τόπου, και αυτό πάλι είναι ένα επιχείρημα, ότι είναι ύποπτες οι ταυτότητες. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν θα περιείχαν αντιχριστιανικά στοιχεία, θα τους ενδεχόμενα. Αλλά είναι, εφόσον περιέχουν αντιχριστιανικά στοιχεία, εφόσον τα περιέχουν το 666, θα λειτουργούν με το 666, ή εφόσον θα γίνεται ηλεκτρονικό φακέλωμα με τις ταυτότητες, δεν πρέπει να τις δεχτούμε. Είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Μα δεν θα μας υποδολώσουν. Το Έλληνος λέει ο τράχυλος ζυγών δεν υποφέρει. Εμείς οι Έλληνες χύσαμε ποταμούς και θάλασσες εμπάτων για την ελευθερία μας. Θα έρθουν τώρα οι σιωνιστές, οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικάνοι, δεν ξέρω ποιοι, να μας υποδολώσουν, να παρακολουθούν τα πάντα, όλες τις κινήσεις μας κλπ. Όχι, δεν το δεχτούμε. Δεν πρέπει να καταλάβουν οι πολιτικοί μας αυτό που ελέγχεται στην αρχαία Ελλάδα. Εσύ λέει ο πολιτικός να ξέρεις ότι άρχες ανδρών ελευθέρων. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε εδώ να σας προσθέσω ότι το θέμα δεν είναι μόνο της κοινωνίας. Προσέξαμε, αν πρόσεξαν τη λεφτά μας προηγουμένως την κυρία Τουράκη, που την ερώτησα δύο φορές επί τούτου, για το λέιζερ, οι οποίες θα αποτυπώσουν τον αριθμό, αφενός παρακολουθούν οι βασικές κινήσεις και αργότερα δια των μικροτσίπς αυτών των ελαχίστων φοβερών επιτευγμάτων πλέον του ανθρώπου, είναι δυνατόν να ελεγχθεί και η κίνηση του ανθρώπου και η βούληση, αν θέλετε, στην προέκταση. Υπό την έννοια αυτή, θα προκύψει πλέον και εθνικής επιβιώσεως. Ασφαλώς. Αν αντιτρέψετε, κύριε Κυριακόπουλε. Εδώ έχω την εφημερίδα της κυβερνήσης της Ελληνικής Δημοκρατίας που ασχολείται με το θέμα των ελληνικών ταυτοτήτων. Και λέει, υπουργικές αποφάσεις και εγκρίσεις. Λέει σε ορισμένες διατάξεις ότι το έντυπο του δελτίου ταυτότητας θα φέρει εκτυπώσεις και σε δύο όψεις του και ηλική λευκή λωρίδα πλάτος 16 χιλιοστών του μέτρου στο κάτω μέρος πρόσθεσης όψης, προοριζομένη να χρησιμοποιηθεί για μηχανική οπτική ανάρρωση. Αυτό προϋποθέτει, όπως θα ακούσουμε καλύτερο, μάλλον να συνεχίσω και μετά θα πω. Δεύτερο, θα είναι κατάλληλο για ξηρά εκτύπωση offset και επισήμανση σε εκτυπωτή laser. Προσέξτε, σε εκτυπωτή laser θα υπάρχει η νέα ταυτότητα, θα διαβάζετε. Τρίτο, θα περιέχει διασκορπισμένες σύνες ασφαλείας αόρατες στο κοινό φως. Αόρατες στο κοινό φως. Ορατές στην υπεριόδια κτηνοβολία. Χρώματος κενού και κυτρίνου. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση, από το κεντρικό κομπιούτερ θα μπορεί να παρακολουθεί ότι κίνηση είναι ξημερών του ατόμου. Βεβαίως. Όχι, πάντα και βλέπουμε... Προσωπική ζωή πιθανότητα. Βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει, ας πούμε, ένα σύστημα αόρατο. Δεν είναι δηλαδή αυτό που λένε ορισμένοι και σπουδαίοι και μικροί και άσυμοι κλπ. Ότι να δούμε τη συνέχεια αυτός και μετά να το φράξουμε. Όταν εδώ κρύβονται, πλέον μας λένε ότι ήδη προϋπάρχει όψη, προϋπάρχει λέζερ, προϋπάρχει υπεριόδες ακτίνες κλπ. Αυτά όλα είναι αόρατα στο κοινό, στον κοινό οφθαλμό και δεν έχει την δυνατότητα ο καθένας να τα ελέγξει. Και αν σκεφτούμε ότι υπάρχουν και οι ειδικοί προγραμματιστές ή ηλεκτρονικοί οι οποίοι πιθανόν θα μπορούσαν να τα ελέγξουν, έχω να πω ταπεινά ότι δεν είναι τόσο χαζή. Και το έχω αποδείξει όλες τις σκοτεινές δυνάμεις, οι σιωνιστές και όσοι κρύβονται πίσω από τους σιωνιστές, Μασόνοι, Ροταριανοί, Λάιονς, οι Ακοβάδες και όλες οι ονοσιασμός των ελεύσεων του Ισπανίου. Σχετίζεται όλους αυτούς τους παραπάντες με την αυτή. Με τον σιωνισμό και την προς τον αντίχριστο που υπηρεσία. Είναι όλες αυτές είναι οι θυγατέρες του σιωνισμού. Όλες οι αρέσεις και όλες οι σκοτεινές. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Λαμπαρισαγάγω με τη μία μαρτυρία του διαβόλου. Ο οποίος είναι αρχιψεύστης, αλλά λέει και μερικές αλήθειες. Λοιπόν, εξοργιζόταν ένα δαιμονισμένο πρόσωπο και φώναζε το δαιμόνιο και σπάραζε. Όλα τα έθνη, λέει, τα έχω στα χέρια μου. Στην Ελλάδα συναντώ μερικές δυσκολίες. Θα είπαμε καταρχήν ότι... Έχω αλώσει όλο τον κόσμο, λέει, αλλά εγώ ενδιαφέρομαι να διαλύσω την Ελλάδα που είναι η καρδιά της Ορθοδοξίας. Έλεγε ο διάβολος, το δαιμόνιο. Διαστόματος του δαιμονιζομένου ανθρώπου την ώρα που είναι εξοργισμό. Επειδή όμως είναι πάρα πολύ σοβαρό, θέλω να συνεχίσω. Λοιπόν, συνεχίζει και λέει, ειδικό γράμμα κόσμη με κείμενα με μελάνια αόρατα. Πάλι αόρατα. Στο κοινό, φως, ορατό στην ακτινοβολία V. Λοιπόν, και λοιπά και λοιπά. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα. Αυτά όλα αναφέρονται στην κυβερνήση.
της κυβερνήσεως για το θέμα των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Δεν μπορούμε να τα δούμε, δεν έχει σημασία πώς από εκεί ανέβασε ο... Όλα αυτά αναφέρονται μέσα στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Και πώς θα ελέγξει ο αντίκριστος όλη την ανθρωπότητα με τέτοια τεχνολογία. Κύριε Ρακέλο, με συγχωρείτε, θέλω να πω το εξής, ότι δεν μπορούν όσες γνώσεις και να έχει κάνει σήμερα ηλεκτρονικές να μπορέσει να διεισδύσει στα επιστημονικά επιτεύγματα των σκοτεινών δυνάμεων, διότι όπως προέλεγα προηγουμένως, δεν είναι ποτέ δυνατόν τόσο χαζοί αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν και να μιλήσουν χριστιανούς σε υψηλά επίπεδα γνώσεων επιστημονικής πληροφορικής. Αυτά τα γνωρίζουν μόνο οι εφευρέτες του κομπιούτερ, ακόμα και τα κομπιούτερ. Δεν υπάρχουν κατασκευαστές εδώ πέρα που μπορεί κανείς να κατασκευάσει ή να φτιάξει ένα κομπιούτερ. Υπάρχουν μόνο ολοκληρωμένα. Χαλάει ένα σύστημα στο κομπιούτερ, παίρνει ολοκληρωμένο ο ηλεκτρονικός και το τοποθετεί. Δεν ξέρει τι περιέχει μέσα. Υπάρχει μαύρο σκοτάδι. Υπάρχει, δηλαδή, δεν υπάρχει διαφάνεια σε κανένα σημείο. Λοιπόν, θέλω να πω όμως και ορισμένα σημαντικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Όχι, εγώ θα μείνω σε ένα σημείο το οποίο πρέπει να γίνει κατανοητό από τους τηλεθεατές μου, εξ όσων έχω αναλυτήσει και που βλέπω ότι έχω την επίφαση την δική σας για τον ρόμπο σας. Ότι δια του συστήματος αυτού, το οποίο είναι στο εμπρόλογο, ότι αντιδρούν ευρωπαϊκές χώρες, Πορτογαλία, Ιταλία, Σουηδία, για να αντιδρούν έντονα, εμείς περνούμε στο σύστημα αυτό σχεδόν αβίαστα με την αντίδραση ολιγαρίθμων, μπορώ να πω, ομάδων πιστών, οι οποίοι τι να κάνουν από ένα σημείο και μετά δεν μπορούν να αντιδράσουν ή ο χήμαρος έχει ξεπεταχτεί και υπερκαλύπτει τα πάντα. Εκείνο όμως το οποίο εμείς από την εκπομπή αυτή δίδουμε ως μήνυμα στους τηλεθεατές είναι το εξής. Σίγουρα αυτό. Από εκεί και πέρα στο θεολογικό μέρος ο καθένας σας κάνει τις δικές του εκτιμήσεις. Εμείς τους πέζεις τα είπατε, η κυρία Φράκη τα είπε, ο κύριος Σοτιόπλος επιμένει και αυτός. Εκείνο το οποίο θέλω να επισημανθεί είναι ότι εισέρχεται στην προσωπική ζωή ενός εκάστου ημών. Πάμε το απόλυτο αυτό. Το απόλυτο δηλαδή αυτό το οποίο βεβαίως δεν έχει επιτευχθεί να περάσει η νόηση στο κομπιούτερ ακόμη, αλλά είναι βέβαιο προς τα αλματώδη βήματα της επιστήμης ότι αυτό μπορεί να περάσει τουλάχιστον σε ορισμένα σημεία και από εκεί και πέρα να ελέγχεται από το κεντρικό κομπιούτερ τουλάχιστον η κατεύθυνση ή αν θέλετε και η υγεία του ανθρώπου. Ναι. Δηλαδή, εν προκειμένου, αφού τοποθετήσαμε με τον ιερμό που πήραμε τουλάχιστον από την αρχή και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, ότι ο ελληνισμός βάλεται, από αυτό, γι' αυτό υπάρχουν αδιάψευτα στοιχεία, ότι βάλεται πανταχώθεν και ειδικά κατά την σημερινή περίοδο η Ισαλέα. Εκείνο το οποίο είναι ότι φέρεται ως αποτέλεσμα είναι ότι μπορεί να εξοντωθεί στη συνέχεια με τον τρόπο αυτό ο ελληνισμός. Είτε εμέσως είτε αμέσως. Ήδη έχουμε διαβάσει και δεν είναι ιστορήματα επιστημονικής φαντασίας ότι υπάρχουν μέθοδοι εξοντώσεως εξ αποστάσεως ατόμου ή και να το τρελάνουν. Βεβαίως, ναι. Με μικροκύματα και πολύ περισσότερο όταν έχεις ένα τέτοιο όργανο μέσα το οποίο μπορεί να είναι δέκτης μιας ακτίνος την οποία δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Εδώ θα αναφέρω ένα παραδείγμα. Επειδή ιστορήματα επιστημονικής φαντασίας ότι υπάρχουν μέθοδοι εξοντώσεως εξ αποστάσεως ατόμου ή και να το τρελάνουν. Βεβαίως, ναι. Με μικροκύματα και πολύ περισσότερο όταν έχεις ένα τέτοιο όργανο μέσα το οποίο μπορεί να είναι δέκτης μιας ακτίνος την οποία δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Εγώ θα αναφέρω ένα παραδείγμα, ότι επειδή τα λέμε όλα, ότι ελέγχθη ακόμη και για τον κύριο τον Μακαρίτη τον Κουτσόγιωργα, αυτό βεβαίως δεν το επιβεβαιώ, γιατί απλώς ακούστηκε η φήμη και ακούστηκε από περιπτώσεις ανθρώπων που ξέρουν τα συστήματα αυτά, ότι για τον Άλφρεντ Ιταλόγο ευλήθη με ακτίνα για να πάθει την εμβολή που έπαθε στο ειδικό δικαστήριο, όχι μέσα από την Ελλάδα, γιατί εδώ δεν έχουμε τέτοιες δυνατότητες επιστημονικές, αλλά από ίσως ξένες μυστικές υπηρεσίες. Για τον Άλφρεντ Ιταλόγο ακούστηκε αυτό, δεν το επιβεβαιώνουμε, αλλά έχουμε άλλα παραδείγματα στα οποία απελήχθη μια στοιχεία ότι οι άνθρωποι που ήταν υγεία ήταν και άνθρωποι που μπορούν και πήρηξαν ξαφνικά. Από την ώρα λοιπόν που έχεις στην τσέπη σου αυτό το πράγμα και δεν ξέρεις τι είναι, τη σύνθεσή του και ως πού φτάνουν οι δυνατότητες του, μπορεί να κάποιες μορφές δεν κρύβουν μέσα και ζάχαρη. Δεν κρύβουν, δεν είναι αυτή. Ακριβώς, αυτή μπορεί να σου επιφέρει αυτό εξηγούμε στους τηλεθεατές. Προσοχή, εγώ δεν εκφράζω άποψη, απλώς λέγω τα στοιχεία της υποθέσεως ότι έχουν
εξή, ότι υπήρξαν περιπτώσεις πολιτικών αντιπάλων, ορισμένων, να μην αναφέρω τώρα, οι οποίοι εξοντώθησαν με αυτόν τον τρόπο. Και έμειναν ερωτηματικά πολλά και κενά, γιατί βεβαίως πού να μάθει κανείς τι που έχουν φτάσει οι μέθος για αυτή, αλλά από εκεί και πέρα εγώ έρχομαι να πω ότι μπορεί σε όλα αυτά που λέτε να έχετε δίκαιο, διότι έχω το στοιχείο του ότι αυτό το πράγμα το βάζει στην τσέπη εδώ πέρα και δεν ξέρει τι επισύρει, τι έλκει. Να μην υποφέρω και εγώ έτσι. Ναι, θέλω να τονίσω ορισμένα πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δυστυχώς δεν πάνε πάρα πολύ, διότι φορά το τεντυμένο ράσο, αν και ανάξιος, και αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται εδώ πέρα αυτοί που θα έπρεπε να βρίσκονται, διότι εγώ είμαι ένας φτωχός και άσχημος μοναχός αγιορείτης και δεν έχω ούτε την έγκλη, ούτε τις γνώσεις, ούτε και τα αξιώματα όλων των μεγαλόσχημων κληρικών αρχιερέων κλπ. Κλπ. Οι οποίοι είναι φύση και θέση, φρουρή και ταγή. Παρεμπιπτόντως, επειδή είστε στο σχήμα οπωσδήποτε και με τίτλους ποινής, μπορώ να πω για μένα, εσείς εδώ είστε ταπεινότων. Και γι' αυτό σας ομάζω για το έργο σας και γνωρίζω τι έχετε πράξει. Το οποίο δεν είναι αυτό. Είναι ένα πράγμα. Γιατί η αιτησία δεν αντιδρά, εσείς ειδικά να μου πείτε. Δεν αντιδρά, η αιτησία είναι το 600. Δεν νομίζω πως και οι εκπροσωπικά οπότε οι ιεράρχες είναι όλοι εκτός θέματος, ας πούμε. Ναι, πράγματι και λυπούν πάρα πολύ, διότι η Εκκλησία ήταν η ερώτηση είναι σοβαρή. Σε αυτήν την ερώτηση είναι διαδοχή, όπως δεν είναι από τα προβλήματα. Όπως λέγει και ο μέγας ομολογητής της Εκκλησίας, θα δώσει μεγάλη σημασία. Ναι, θα δώσει μεγάλη σημασία. Ότι λέει ο Άγγελος Μημελέτης ομολογητής, ότι το την αλήθεια σιγά, κίνδυνος όντως μένας και κόλασης αιώνιος και βόθρος απορίας. Που δίκαιον, που θυμητών, που πρέπον ευσεβέσει, όμως σιγά έμφα Θεού τους νόμους απαιτούσει. Δηλαδή δεν πρέπει κανείς να κρύβει την αλήθεια και να την αποκρύπτει για να σιωπά εκεί όπου απαιτούνται οι νόμοι και οι εντολές του Θεού, διότι ο κίνδυνος είναι ο θάνατός του, ο ψυχικός κίνδυνος και ο θάνατος της αιωνίου ζωής. Λοιπόν, με τα λίπες μου λοιπόν βλέπω ότι η συντηρητική πλειοψηφία του κλήρου σιωπά και διαφορεί για αυτό το πολύ καυτό και σοβαρό θέμα, το οποίο είναι θέμα για μένα προσωπικά, όχι για μένα, σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες και τον Θεό Πατέρα, είναι θέμα σωτηρίας ψυχής. Είναι διτός ο κίνδυνος όπως επισημαίνει, είναι κίνδυνος. Στο Αγίου με 616 κίνδυνος που λειτουργούμε και όμως δύο ξεχωριστά πράγματα. Μα γιατί σιωπούν, διότι πιστεύω ταπεινά ότι οι περισσότεροι εξ αυτών είναι διαβρωμένοι, είναι διαπεμπλημένοι, έχουν αλέφια πάνω στο αξίωμα, το ύψος του αυτοξίδωμα, είτε της αυτοελοσύνης είτε της γελοσύνης. Και ποια σχέδια υπηρετούν. Πιστεύω ότι υπηρετούν σχέδια σκοτεινών δυνάμεων, δυστυχώς. Διότι βλέπουμε ότι... Δεν έχω να κρυφθώ τίποτα, κύριε Ζαφυρομόπουλε, διότι βλέπουμε ότι σε κανένα αντίθετο νόμο δεν έχει αντιδράσει συνολικά και γενικά η Εκκλησία μας. Σιωπάει συνειδητά και επισταμμένος σε όλους αντίθετους νόμους. Μόνο όταν τίποτα... Δεν είναι σεραφείο αυτό, ξέρω τον επίσκοπο αυτό, δεν είναι σεραφείο αυτό.
είναι σε εμάς απορώ. Μήπως δεν λέει την αλήθεια σε αυτήν. Καλώς, ο κ. Μιχαλόπουλος το έβγαλε ειδήσεις στον αέρα και το είπε ότι είναι ο αντιπρόεδρος. Κύριε Σωτηρόπουλε, εσείς μπορείτε να το διαπιστώσετε. Να το πούμε. Αυτό το ξέρω, είναι σε εμάς επίσκοπος και παραγωνισμένος δυστυχώς. Δεν υπάρχει θέμα της σεραφείας. Πιστεύω λοιπόν, κύριε Σωτηρόπουλε, ότι δυστυχώς εφαρμόζεται η προφητεία του Ισαϊκή που λέει «Ποιμένες πολύ, διεύθυνα των ανταλών μου». Εγώ να την μελέγαμε την επιθυμητή. Λοιπόν, και πιστεύω επίσης ότι εφαρμόστηκαν οι προφητείες των Αγίων Πατέρων μας που λένε ότι η κληρική και η μοναχή των εσχάτων χρόνων θα είναι οι ασεβέστεροι πάντων. Και ότι οι αρχιερείς, και αναφέρω ο Άγιος Μήνος ο Μητροπολίτης, ο Αγιορείτης, ότι οι σταρές κατά χρόνια όταν θα πλησιάζει ο καιρός της ελεύσεως Χριστού, οι ποιμένες των πιστών των χριστιανών, οι ιερείς και αρχιερείς θα είναι άντρες. Κενόδοξοι, φιλόδοξοι, φιλάργυροι, μη γνωρίζοντας παντελώς την δεξιά από την αριστερά οδό. Και η Εκκλησία του Θεού θέλουσε στερετή παντελώς ευλαγών και ευσεβών τιμένων. Και αλίμονο λέει τότε, εις τους εντοχώς με βρισκομένους χριστιανούς, οι οποίοι δεν θα βλέπουν από πουθενά φως επιγνώσεως και να στερηθούν αυτή την ολίγη πίστη που έχουν. Δεν πρέπει να πραγματοποιούνται στις ημέρες μας. Για το λέμε μας καταφέρει και τελειώνοντας πατέρα Μάλλον, συγγνώμη, έχετε να απευθύνετε κάποιο μήνυμα προς τους θα ήθελα να προσοχή ότι η παραλαβή της νέας ταυτότητας, η οποία κατά μια προσωπική με εκτίμηση βάσει όλων αυτών που έχουμε ρετήσει, θα έχει το 666 και το ΕΚΑΜ, θα είναι άρνηση. Και θα είναι άρνηση διότι το τονίζουν οι άλλοι πατέρες μας, ότι η παραλαβή του 666, ο Άγιος Υπόλοιπος Παπας Ρώμης, αναφέρει τα εξής, ότι η παραδοχή και η παραλαβή του 666 σημαίνει αρνούμε τον ποιητή του ουρανού και της γης, αρνούμε τον Ιησού Χριστού, αρνούμε την πίστη μου και συντάσσουμε με τον διάβολο και το όργανο αυτού. Ο Άγιος Εφραίμος Ήρος αναφέρει ότι προσέχετε, λέει αδελφοί μου, από την υπερβολή του θηρίου. Τεχνάσματα γαρπονηρίας παρά αυτό. Θα κάνει πολλά τεχνάσματα. Και θα αρχίσει, λέει, εργαστρός από την κοιλία. Και ή να μην τις δυνατά αγοράσει ή πωλήσει, ή μη έχουν το χάραγμα. Που αναφέρει και η αποκάλυψη. Και λέει, όποιος τράβηλε το χάραγμα δεν θα μπορεί να κάνει το σημείο του τιμίου και ζωπιού σταυρού. Και θα σκοτιστεί η διάνοια του. Όπως αντίθετα με το σφράγισμα του Αγίου Μυρού, όταν βαπτίζεται ο χριστιανός, η διάνοια του ανθρώπου γίνεται καλύτερα να τελειωρίζει έτσι με το σφράγισμα. Ο κύριος Σωτηρόπουλος, ένα μήνυμα. Να πω δύο λόγια μόνο. Όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, τότε θα σφραγίζει με το νούμερο 666 ή με το όνομά του, το δεξί χέρι, με το οποίο πάρε με το σταυρό, και το μέτωπο που χρησιμοποιήσαμε και πήραμε τη σφραγίδα του Θεού κατά τη βάπτισή μας. Τώρα βεβαίως δεν έχει εμφανιστεί ακόμη ο Αντίχριστος, αλλά εάν ως δοθεί ταυτότητα με αντίχριστα εμβλήματα, είναι το προστάδιο του σφραγίσματος που θα κάνει τον έρθο Αντίχριστος. Οι ταυτότητες δεν είναι ένα κουτί, αλλά τέλος πάντων που παίρνουμε και όλα τα κατανοητικά ήδη έχουν πάνω, είπαμε, το γραμματό σύστημα του 666. Οι ταυτότητες, όπως λέει,
τώρα που προμηνύουν την έλευση. Δεν υπάρχει ενημέρωση στον τροποκρατικό κόσμο, στον Σιδηρόπουλε. Δεν πρέπει να τροποκρατηθούμε, δεν πρέπει να πάθουμε πανικό. Ο αντίχριστος άνθρωπος είναι και αυτός. Λοιπόν, δεν είναι ευθέως και ο σατανάς που θα τον δίνει την ενέργειά του για να δρά, είναι και εκείνος πτύλμα, είναι πεπερασμένο. Θεός δεν είναι. Θεός είναι ο Χριστός. Και ο Χριστός, ο Θεός, είναι απείρως ισχυρότερος και από τον αντίχριστο και από τον σατανά και όλους τους αντιχρίστους και όλους τους όλα τα δαιμονικά πνεύματα. Ένας λέγει ένας λόγος, ένας μαζί με τον Χριστό, για ένα κόσμο που δεν αγάπησε τον Χριστό, που δεν θέλησε να κυβερνηθεί από τον Χριστό με το Ευαγγέλιο της αγάπης, της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της αδελφοσύνης, και ένας τέτοιος κόσμος που κατεφρόνησε τον Θεό, την ανανθρώπισή του, τη θυσία του, τα θαύματα που γίνονται μέσα στην Εκκλησία, τις προφητείες, τα πάντα, ένας τέτοιος κόσμος είναι άξιον και δίκαιο να κυβερνηθεί από τον Αντίχριστο και να καταστραφεί. Οι πραγματικοί χριστιανοί, οι άνθρωποι οι οποίοι μελετούνται γραφάς, πιστεύουν, εξομολογούνται, κοινωνούν, αγωνίζονται εναντίον των παθόντων, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτε. Ο Θεός μπορεί να τους προστατεύσει από τον Αντίχριστο και με την παρεμβολή ακόμη αγγέλων. Και αν δεν τους προστατεύσει ο Θεός, θα τους δώσει ένα προνόμιο που είναι μεγαλύτερο πράγμα από την προστασία, να γίνουν μάρτυρες. Όπως λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, την εποχή του Αντιχρίστου θα αναδειχθούν οι μεγαλύτεροι μάρτυρες της Εκκλησίας. Θέλω να σφραγίσω αυτή την συνέντευξη που κάναμε απόψε και την εκπομπή, ναι, με το λόγο του Αποστόλου Παύλου στην Δευτέρα προς Θεσσαλονικής Επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, ότι ο Χριστός το πνεύμα του στόματος αυτού αναλώσει αυτόν τον Αντίχριστον και καταργήσει αυτόν την επιφανία της παρουσίας αυτού. Τούτο σημαίνει ότι τόσο αδύνατος είναι ο Αντίχριστος μπροστά στον Χριστό, ώστε ο Χριστός με ένα απλό φύσημα του στόματός του θα τον εξολοθρεύσει, θα τον διαλύσει και με την αστραπή της δυναμιός του, με την αστραπή της θεότητός του θα τον καταργήσει. Ενώ οι χριστιανοί, οι συγκινητοί χριστιανοί θα κατακτήσουν την απέραντη αιωνιότητα. Μάλιστα. Η κυρία Δουράκη να μας πει, αν θέλετε, ναι, σύντομη, που πει με εσάς. Ναι, εγώ καταρχήν ευχαριστώ γιατί το θέμα είναι τεράστιο και δεν εξαντλείται. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που θέλουν να μετατηρήσουν την πράξη. Υπάρχουν πιθανότατα και άλλοι. Ναι, να υπάρξει κάποιος διάλογος και με άλλους συνανθρώπους μας κλπ. Και ειδικούς ακόμα. Εγώ θέλω να αυτή τη στιγμή να επισημάνω το εξής και να πω στους, στον κόσμο απευθυνθώ, να τους πω ετούτο, ότι θέλω να απαντήσω και σε πρόσφατη εκπομπή που είδα το μεσημέρι στην Ερτένα, πρόσφατη συνέντευξη του μεγάλου θεατράνθρωπου και πρωταγωνιστή μας, του Λίγου Θεάτρου Κινηματογράφου, κ. Παπαμιχαήλ, σε μια ερώτηση που υπέβαλε στον κύριο Βαγγέλη Παπαδόπουλο. Τον ρώτησε, μα γιατί τόσο μίσος των εταίρων μας Ευρωπαίων απέναντι στους Έλληνες. Θέλω λοιπόν να πω εγώ στον κύριο Παπαμιχαήλ να απαντήσω με τη σειρά μου ότι γιατί λέει αυτή η υποστήριξη στους 800.000 κατοίκους των Σκοπίων. Λοιπόν, αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε. Λοιπόν, και είναι εδώ 2 εκατομμύρια και τους υποστηρίζουν. Μα δεν τους υποστηρίζει ούτε η Τουρκία, ούτε η Ευρώπη, ούτε η Αγγλία, ούτε η Γερμανία. Πίσω από όλες αυτές τις χώρες είναι ο σιωνισμός. Δηλαδή οι Εβραίοι κατευθύνουν. Εκεί είναι το μήνυμα. Λοιπόν, ας ανοίξουμε και ας ανατρέξουμε στην παράδοση, την ορθόδοξη παράδοσή μας και ας ανατρέξει και ο κύριος Παπαμιχαήλ και όλοι μας που κάποτε κλείσαμε τα βιβλία ερμητικά και δεν τα ξανανοίξαμε ποτέ μας παρά μόνο όταν μας ήρθε το ερέθισμα εκ των άλλων. Λοιπόν, να μην έχει λοιπόν αυτά τα ερωτηματικά, όχι μόνο ο κύριος Παπαμιχαήλ, αλλά όλοι αυτοί που διαρωτώνται μα γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Διότι δεν μας κυβερνάνε πλέον τα ελληνικά κέντρα ελληνικές κυβερνήσεις, μας κυβερνάνε οι Βρυξέλλες. Μας κυβερνάει ο σιωνισμός. Γι' αυτό βλέπετε ένα κρατήριο που δεν έχει να βάλει, δεν έχει να βάλει ρούχο. Πώς, με τι θάρρος υψώνει ανάστημα και λέει ότι κύριε εναντίον της Ελλάδας που είναι 9 εκατομμύρια Έλληνες. Λοιπόν, κυρία Δουράκη, επειδή σας αναγκάζομαι να διακόψω, λοιπόν, σε περίπτωση αγωγή, γιατί ταυτότητες ένα μήνυμα και θα επανέλθουμε σε άλλη εκπομπή. Θα ήθελα λοιπόν να πω με όλη μου την αγάπη και με όλο μου το σεβασμό να κρατήσουν οι Έλληνες την παράδοσή τους, να αρχίσουν την έρευνα και να πούνε ένα μεγάλο όχι αντιστάσεως στο ηλεκτρονικό φακέλωμα ασχέτου αριθμού, όσο και να τους διαβεβαιώσουν ότι δεν υπάρχει ο αριθμός αυτός που είναι ουράτος. Ένα μεγάλο όχι λοιπόν. Καλή σας νύχτα, ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Αγαπητοί μας τηλεθεατές, παρακολουθήσατε αυτή τη μεγάλη ομολογουμένως εκπομπή. Συγγνώμη αν σας κουράσαμε, αλλά το θέμα δεν είναι απλό. Έπρεπε να περάσουμε και από τον Αντίχριστο και από διάφορα εδάφια της Αγίας Γραφής, να προχωρήσουμε σε ορισμένες άλλες υπενθυμίσεις, σε ορισμένες άλλες μνήμες, για να καταλήξουμε
λίγο πιο διεξοδικά του τη φορά στο θέμα των ταυτοτήτων και του ηλεκτρονικού φακελώματος, καθώς είχαμε και τους δύο προσκεκλημένους μας, πέραν της κυρίας Βουράκη, τον καθηγητή θεολόγο, φιλόλογο κύριο Νικόλα Σωτηρόπουλο, τον πατέρα Μάξιμο, τον Αγιορείπη, οι οποίοι μας προσέφεραν τις πολύτιμες γνώσεις τους για να λυθούν λίγο περισσότερες, πιστεύω, απορίες σας επί του θέματος. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και εφόσον το θέμα δούμε ότι πρέπει να επανέλθει, πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε μια σύντομη περίληψη, όσων σήμερα όσοι θα θέλατε να έχετε κάποιες απορίες κάπου και να κάνουμε ορισμένες αναδρομές, και θα επανέλθουμε ίσως και με άλλους συνομιλητές για ευρύτερη εκδήλωση. Ευχαριστούμε και εμείς με τη σειρά μας, κύριε Σωτηρακόπουλε, τον τηλεοπτικό σταθμό Τηλετώρα, ο οποίος ευχόμαστε πάντοτε να πρωτοσταθεί τέτοιου είδους συζητήσεις, και να πω ότι το θέμα είναι τεράστιο, πάρα πολύ σοβαρό, δεν εξεντρίθηκε. Είχα πάρα πολλά στοιχεία εδώ πέρα όλα αυτά. Θα έχετε την ευκαιρία εντός συντόμου χρονικού διαστήματος. Γιατί υπάρχουν και ορισμένες ενστάσεις, οι οποίες υπάρχουν πολλά πράγματα που λένε ορισμένοι, και θα ήθελα να δώσουμε ορισμένες απαντήσεις. Ότι δεν πρέπει όσα 666 και να πάρω, δεν με βλάπτουν και άλλα πολλά. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Ζαφυρακόπουλε, για τη φιλοξενία στον τηλεοπτικό σας σταθμό. Και πάλι εύχομαι ο σταθμός να ανεβάζει συνεχώς το πνευματικό επίπεδο του ελληνικού λαού. Και να είναι πολύ της αλήθειας, εγώ προσθέτω. Και οι αγαπητοί τηλεθεατές, να ανοίξουν τη λαγία γραφή, να διαβάζουν περανύχτα για να δουν πού βρισκόμαστε και πού βαδίζουμε. Ωραία λοιπόν, άλλη μια εκπομπή της Τηλετώρας σε αναζήτηση λύσεως. Το θέμα το ακούσατε. Θα σας καληνυχτήσουμε, αφού σας ζητήσουμε συγγνώμη που σας κουράσαμε τόσο πολύ. Καληνύχτα σας.